Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βράδυ Τρίτης είμαστε εδώ με μία ακόμη εκπομπή για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και το Δήμο Κοζάνης αυτή τη φορά για να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και βεβαίως και την πορεία προς την δεύτερη κάλπη στο Δήμο Κοζάνης μεταξύ των συνδυασμών Μαλούτα και Κοκαλιάρη. Εκ δεξιών μου, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό της Ενότητας και του σημερινού Δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα, η κυρία Αλπίδα Κουμτζίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Κουμτζίδου. Και συγχαρητήρια, γιατί η κυρία Κουμτζίδου, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη σε ψήφους από το συνδυασμό του Λάζαρου Μαλούτα. Περιμένα την βροχιά, κυρία Κουμτζίδου. Καλησπέρα. Δεν την περίμενα. Περίμενα, να πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα είμαι σε κάποιες από τις πρώτες θέσεις. Την πρωτιά δεν την περίμενα. Ήρθε. Πρέπει να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με τίμησε με την ψήφο του καταρχήν το συνδυασμό της Ενότητας και εμένα προσωπικά, και δεσμεύομαι ότι θα υπηρετήσω με τον καλύτερο τρόπο το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμο Κοζάνης. Κοντά μας από την παράταξη του Γιάννη Κοκαλιάρη, μαζί για την Κοζάνη, ο κύριος Γιώργος Ευκολίδης, νη Δημοτικός Σύμβουλος, κύριε Κομιτή, και αντιδήμαρχος οικονομικών, το παρέλειψα, νυν ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Ευκολίδης. Με τον Γιάννη Κοκαλιάρη, τρίτο σε ψήφους, και νομίζω, κύριε Ευκολίδη, μια πάρα πολύ καλή επίσης. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω, εξαιρετικά τα πήρατε, νομίζω. Ήταν το αποτέλεσμα, ήταν ικανοποιητικό, αλλά δεν ήταν ικανοποιητικό μόνο το προσωπικό, η προσωπική επιτυχία. Μιλάμε και για την επιτυχία της παράταξης, την οποία. Μια παράταξη η οποία στήθηκε σε λίγο χρονικό διάστημα, δεν έχει ιστορικό παρελθόν και κατάφερε να πείσει τους συνδημότες μας ότι είναι ικανή να εκπροσωπήσει αυτούς στη Δημοτική Αρχή. Στήθηκε εγκαίρως όμως, θα πω εγώ. Δηλαδή, εδώ και μήνες κάνατε μια δουλειά, βήμα-βήμα βεβαίως, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι με οργανωμένο τρόπο, αυτό θέλω να πω. Και φάνηκε ίσως και στο αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω από εσάς λοιπόν, αφού το βάλατε έτσι. Ένα πρώτο σχόλιο. Το περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Ευκολίδη? Καταρχήν, δεν μπορούσε, επειδή να ξεκινήσουμε από αυτό που σχολιάσατε, ότι ήταν προσεγμένη η προσπάθεια και σε βάθος χρόνου, θα σας πω ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει ένας αγώνας. Πάντως, συγγνώμη, σε σχέση φυσικά με την Ενότητα και την Κοζάνη, το πώς να ζεις, για παράδειγμα, που λοιπόν το συζητάμε. Εκεί εστιάζω ότι το χρόνος μας είναι μικρότερο σε σχέση με τις δύο άλλες παρατάξεις. Ότι αυτές οι δύο κινήσεις έχουν ιστορικό παρελθόν χρόνων, ενώ εμάς η δική μας προσπάθεια στήθηκε πριν από κάποιους μήνες ακριβώς. Τώρα, αν το περιμέναμε, θα σας πω ότι τα μηνύματα που είχαμε από την έναρξη της συγκρότησης της παράταξης, της διαμόρφωσής της, ήταν θετικά. Αυτό οφείλω να πω ότι πολλαπλασιαζόταν, αν θέλω να χρησιμοποιήσουμε ένα μαθηματικό όρο, με το πέρασμα του χρόνου. Και στο τέλος, λίγο πριν την διεξαγωγή των προηγούμενων εκλογών, ήμασταν πεπισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε. Και βλέπουμε ότι τελικά όντως έγινε αυτό που ελπίζαμε και αυτό που ευχόμασταν όλοι. Περιμένατε τη διαφορά μικρότερη, μεγαλύτερη από το Λάζαρο Μαλούτα, το ποσοστό Μαλούτα? Νομίζω ότι η διαφορά είναι αυτή. Είναι 10%, μέσα, είναι μέσα στα πλαίσια της της πεποίθησης μας ότι θα είναι. Δηλαδή, αν θα ρωτάτε εμένα προσωπικά, έλεγα ότι η διαφορά με την παράταξη της Ενότητας την έφτανα γύρω στο 6-7%. Δηλαδή, τα μηνύματά μας ήταν τέτοια. Ασφαλώς, το ντέρμπι με τον Κουζιάκη το περιμένατε? Ήταν ντέρμπι, τέλος πάντων. Ναι, γιατί η παράταξη του κύριου Κουζιάκη είναι μια παράταξη έμπειρη, χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ήξερε πώς πρέπει να συμπεριφερθεί και πώς θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτό την προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι τα πήγε πολύ καλά. Ασφαλώς θα περιμέναν και αυτοί κάτι παραπάνω. Εμείς ευχόμαστε ότι αυτό που... όχι ευχόμαστε, χαιρόμαστε που αυτό δεν υλοποιήθηκε. Τους ευχόμαστε ασφαλώς καλή συνέχεια και ελπίζουμε στην πορεία, στη συνέχεια της επόμενης Δημοτικής Αρχής να είμαστε μαζί και να συνεργαστούμε άξια. Και θέλω να σχολιάσετε και το ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος ψήφισε ως προς τις δύο παρατάξεις, τη δική σας και το κύριο Κουζιάκη, με δύο εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στο αστικό κέντρο της Κοζάνης προηγείται αρκετά της παράταξης σας ο κύριος Κουζιάκης,
και σε κάποια μεγάλα χωριά, όπως ο Κρόκος για παράδειγμα, στην Ιαννή κατά πολύ ο κύριος Μαλούτας, και αντιστοίχως βλέπουμε ότι έχετε μια ξεκάθαρη περιοχή ως τεράστια στον Ελίσποντο, που δείχνει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά μέσα στον ίδιο Δήμο. Δηλαδή βλέπουμε ότι η πόλη ψήφισε Κουζιάκη, αφήνουμε απ' έξω το Μαλούτα, τα χωριά, τα περισσότερα και ειδικά σε κάποιες περιοχές και κυρίως στον Ελίσποντο, γιατί στον Ιψηλάντη για παράδειγμα ο κ. Κουζιάκης είναι ο πρώτος, έτσι είναι εκεί, κυρία Κομιτζίδου, ψήφισαν με τεράστια διαφορά κοκαλιάρι. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Είναι ένα φαινόμενο που συζητείται πάρα πολύ. Ασφαλώς. Εντελώς διαφορετικά δηλαδή. Ασφαλώς είναι ένα αντικείμενο συζήτησης. Και βάζω, συγγνώμη, και βάζω και το σημαντικό ότι και ο Γιάννης Κουκαλιάρης είναι παιδί της Κοζάνης. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Και στο Φανό και δραστηριοποιείται εδώ. Δεν είναι δηλαδή να κατάγεται, ας πούμε, από τον Ελίσποντο ίσως. Καταλαβαίνετε ακριβώς λέτε και ποιος είναι ο προβληματισμός σας. Δεν είναι προβληματισμός. Είναι σημείωση. Συζήτηση. Είναι από τα αξιοσημείωτα το σχολιάσαμε και το βράδυ των εκλογών, το βλέποντας τα αποτελέσματα. Ναι. Σαρώσατε στον Ελίσποντο, ας πούμε. Ναι, ναι. Σαρώσαμε στον Ελίσποντο, πήγαμε πάρα πολύ καλά στην Ελίμια. Έτσι. Δεν τα καταφέραμε. Στην Ελίμια είστε τρίτη. Όχι, στην Ελίμια. Στην Ιαννή. Α, στην Ιαννή. Στην Ελίμια είμαστε. Στην Ελίμια είστε, νομίζω, τρίτη. Πολύ κοντά όμως με τον Κουζιάκη. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή, δεν απλά εγώ με τα πιο μεγάλα χωριά, στον Κρόκο, ας πούμε, είστε αρκετά πίσω. Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω, στην Ελίμια είναι μια διαφορά η οποία είναι μια λογική διαφορά, να το πω έτσι. Ασφαλώς κριτήρια και παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα και την τελική έκβαση των εκλογών είναι και οι επιλογές των προσώπων. Πολλές φορές. Στα χωριά, στα τοπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό εννοείται. Και αυτό. Οφείλω να παρατηρήσω και φαντάζομαι ότι εσείς το διαπιστώσατε πολύ πιο νωρίς από μένα, ότι κάποιες επιλογές ατόμων σε συγκεκριμένες κοινότητες επηρέασαν τελικό αποτέλεσμα. Θετικά ασφαλώς, λέτε για εσάς και αρνητικά προφανώς για τον Κουζιάκη. Αυτό συμβαίνει. Ο οποίος, μπορείς να σημειώσουμε ότι είχε και λιγότερους υποψήφιους και από εσάς. Είχε 40 υποψήφιους λιγότερους. Όχι όμως στην Κοζάνη. Στα χωριά, αυτό είναι. Στα χωριά. Αυτό είχε ω εκ τούτου και τα αυτοκίνητα. Μετράει δηλαδή αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εκλογές, οι δημοτικές, δεν είναι εκλογές που χαρακτηρίζονται τόσο από κομματικές πεποιθήσεις και κριτήρια, παίζουν και αυτό το ρόλο τους, αλλά ένα σημαντικό κριτήριο σε αυτές τις εκλογές είναι και τα πρόσωπα. Πόσο σας προβληματίζει ή τέλος πάντων ότι η πόλη της Κοζάνης σας άφησε τρίτους, στην οποία έχετε ρίξει και βαρύτητα στα χωριά, και με τα χωριά, αλλά... Ότι, ο προβληματισμός αυτή τη στιγμή, ένας είναι ο προβληματισμός μας. Το πώς θα καταφέρουμε την επόμενη μέρα να σταθούμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους άξια και να τους εκπροσωπήσουμε. Σας ξαναλέω ότι η επιλογή ήταν, εγώ έτσι την ερμηνεύω, αυτό βρίσκω ως αιτία της συγκεκριμένης παρατήρησής μας, αφορά τα πρόσωπα. Ο μόνος προβληματισμός μας, ο προβληματισμός είναι η επόμενη μέρα να είμαστε αντάξει των επιλογών τους. Για την πόλη, δηλαδή, ένα σχόλιο ότι είστε αρκετά τρίτη πίσω από τον κύριο Κουζιάκη, τον κύριο Μαλούτα. Ναι. Πώς θα θέλετε να το σχολιάσω αυτό? Εσείς θα σας πω ότι εμείς είμαστε εδώ για να πείσουμε και τους υπόλοιπους, αυτούς που τελικά θεωρήσαν ότι οι υπόλοιπες δύο επιλογές ίσως να είναι καλύτερες, ότι είμαστε εμείς εδώ για να τους εκπροσωπήσουμε. Κύριε Κομιτζίδου, αν θέλετε κάποιο σχόλιο στα όσα είπε ο κύριος Ευκολίδης και καταρχάς και ένα σχόλιο κεντρικό για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, έτσι. Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου θεωρώ ότι ήταν ικανοποιητικό για μας. Η διαφορά των 10 ποσοστιαίων μονάδων με το συνδυασμό του κυρίου Γιάννη Κοκαλιάρη είναι μία διαφορά ασφαλείας, θα έλεγα, ασφαλεία. Αν μου επιτρέψετε. Έτσι, ναι, πιστεύετε. Έτσι πιστεύω. Να θυμίσω ότι το 2014, θα μου πείτε άλλες εποχές, είχατε 18 μονάδες διαφορά. Όχι 18, 22 μονάδες διαφορά από το τελευταίο Ιωαννίδη, ναι, και χάσατε με 12. Συμφωνούμε, αλλά ας θυμηθούμε λίγο το έτος 2014, πώς ήταν η γενική κατάσταση, οι συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο Δήμο Κοζάνης. Υπήρχε αυτό το κύμα της ανατροπής, της αλλαγής, της επανάστασης, να πω, στις δημοτικές αρχές που υπήρχαν εξαιτίας των μνημονίων και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική.
Θεωρώ ότι ο κόσμος κρίνει και επιλέγει με διαφορετικά κριτήρια, τα οποία είναι κριτήρια επιβράβευσης των θέσεων και των προγραμμάτων και των προσώπων σαφώς, και όχι της εκδίκησης και της άρνησης. Θεωρείτε ότι ήταν δηλαδή θετική ψήφος το 36,5%? Θεωρώ ότι ήταν σαφώς και θετική ψήφος. Γιατί με 5 συνδυασμούς, το να παίρνεις 36 και κάτι, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είχατε όμως και περισσότερους υποψήφιους. Ναι, είχαμε 89 περισσότερους από 89 υποψηφίους. Αυτούς που μας έδινε τη δυνατότητα ο νόμος το σύν 150%. Αλλά από εκεί και πέρα υπήρχαν και τα τοπικά συμβούλια στα χωριά και στην πόλη της Κοζάνης, τα οποία διαμόρφωσαν κάποιες καταστάσεις για την πρώτη Κυριακή, και έτσι βλέπουμε κάποιες διαφορές, οι οποίες πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν. Περιμένατε ότι θα είστε εκεί στο 36,5%, γιατί υπήρχε ένα κλίμα ότι θα πάτε προς το 40, από πολλούς, από την πλειοψηφία στην παράταξή σας. Κοιτάξτε. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ότι ακούγαμε, θα πάτε, κάποιοι έλεγαν θα πάμε και την πρώτη Κυριακή. Κάποιοι. Κοιτάξτε. Όχι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία όμως έλεγε ότι θα είστε πιο πάνω. Νομίζω ότι και σε κατηδίαν συζητήσεις θεωρούσα ότι για την πρώτη Κυριακή ότι ήταν αδύνατο. Δεν έβγαινε το νούμερο της πρώτης Κυριακής. Εσείς. Ναι, φυσικά, γιατί αλλά υπήρχαν 5 συνδυασμοί. Θα είστε πιο κοντά όμως το 40. Εγώ το οριοθετούσα στο 36 με 40. Πήγαμε στις 36 και κάτι, θεωρώ ότι είμαστε σε... Στο χαμηλό όμως του ορίου σας. Ναι, στο χαμηλό του ορίου, γιατί δεν ίσως συνυπολόγισα τα τοπικά συμβούλια, τα οποία είχαν διαμορφώσει κάποιες καταστάσεις. Όπως, τι καταστάσεις δηλαδή? Όπως προηγουμένως είπατε και τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο τον Ευκολίδη, για τον Ελίσποντα, ας πούμε, κάποια χωριά που όντως προηγήθηκε ο συνδυασμός του Κοκαλιάρη. Δεν προηγήθηκε, ναι, το συνολικό όμως, η συνολική διαφορά ψήφων στον Ελίσποντο είναι 400 σταυροί με εμάς. Το ποσοστό μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά αριθμητικά δεν είναι τόσο μεγάλη. Τι έφταξε για εσάς όμως και στον Ελίσποντο αυτό, στον Ιψηλάντη που είστε και από τα μέρη εκεί, κέρδισε ο Κουζιάκης. Στο Πρωτοχώρι, για παράδειγμα, ένα διπλανό μεγάλο χωριό. Εκεί όχι, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τι είναι, το χάσατε το τοπικό. Ναι, για 4 σταυρούς. Το χάσατε όμως. Ναι, αλλά η γενική αίσθηση ήταν ότι το Πρωτοχώρι θα. Το χάσατε όμως το Πρωτοχώρι. Το χάσαμε, ναι, αλλά η διαφορά ήταν πάρα πολύ μικρή αυτό. Θέλω να πω ότι χάσατε χωριά. Ναι, ναι, χάσαμε χωριά τα οποία. Γιατί σας είπα ότι έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα ψηφοδέλτια με τα τοπικά συμβούλια και έτσι όπως έγινε ο νόμος. Για να μην πω για το δρέπανο τώρα, εντάξει, κι άλλα. Εντάξει, και το δρέπανο. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Εκεί φταίει η ιστορία με το αγρόκτημα. Σαφώς. Με το ζευγαρολίβαδο έφυγε αυτή η. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας, γιατί ως Δημοτική Αρχή είχαμε όλοι ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Δήμο και δεν ασχοληθήκαμε με τα τοπικά συμβούλια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τους υποψηφίους εξ αρχής. Και όπως ήταν λογικό, οι συνάδελφοί μας έκαναν τα τοπικά συμβούλια πιο ισχυρά και έτσι κέρδισαν κάποια χωριά. Αυτή την διαφορά στη δεύτερη και τρίτη θέση, στην πόλη και στα χωριά, πώς τη σχολιάζετε με την εμπειρία σας? Δηλαδή, Κουζιάκη στην πόλη και σε κάποια χωριά, Κοκαλιάρη στα χωριά, είναι κάτι που συζητούσαμε, η αλήθεια είναι, όλη την εβδομάδα και όχι μόνο. Αλλά δεν περιμέναμε ίσως αυτή την έκταση μια κατάρρευση του συνδυασμού Κουζιάκη τόσο μεγάλη σε κάποια χωριά. Ναι, ήταν αυτό που λέω, ότι στα χωριά και καλώς. Έπεσαν τα πρόσωπα, φυσικά, δηλαδή, τα τοπικά συμβούλια. Καταρχήν το είδα και στο χωριό μου. Θεωρούσαν ότι κάνουμε κοινοτικές εκλογές. Μαυροδέντρη. Κοινοτικές εκλογές όπως κάναμε στο παρελθόν. Για πρόεδρο, εμείς ψηφίζουμε για πρόεδρο τώρα και μετά θα ψηφίσουμε για δήμαρχο. Από την εμπειρία σας, θέλω και από τους δύο σχόλιο. Πρώτα από εσάς, κύριε Κομιτζή, πώς αυτό αλλάζει την ψήφο τη δεύτερη Κυριακή πολλών δημοτών, που την πρώτη φορά μπορεί να ψήφισαν Μαλούτα και τη δεύτερη να ψήφισαν Κοκαλιάρη και την πρώτη Κοκαλιάρη και τη δεύτερη Μαλούτα? Αφήνω έξω αυτούς που ψήφισαν Κουζιάκη, που ούτως ή άλλως θα ψηφίσουν κάτι διαφορετικό ή λευκό ή άκυρο. Νομίζω ότι η επιλογή την πρώτη Κυριακή ήταν σε σχέση με τα πρόσωπα. Τη δεύτερη Κυριακή η επιλογή θα είναι σε σχέση με τον Δήμαρχο, με τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού μας και αν ο κόσμος θεωρήσει εμάς ως τους κατάλληλους για να διοικήσουμε αυτόν τον Δήμο ή θεωρήσει ότι μπορεί και επάξια να τον διοικήσει ο συνδυασμός του κυρίου Κοκαλιάρη. Από εκεί και πέρα η άποψή μας είναι ότι εμείς έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία η οποία θα βοηθήσει να πάμε αυτόν τον Δήμο ένα βήμα παραπάνω. Αυτό το έχουμε αποδείξει εξάλλου
το είχαμε πει και σε προηγούμενη συνέντευξη και συζήτηση εδώ, ότι είμαστε η δημοτική αρχή που φέραμε τα περισσότερα χρήματα από οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό, σε οποιαδήποτε άλλη αυτοδιοικητική περίοδο. Κύριε Φουκουλέτη, ένα σχόλιο γι' αυτό, για τη δεύτερη Κυριακή. Πόσο πιστεύετε, επειδή και εσείς έχετε την εμπειρία, είστε δημοτικό σύμβουλο, πόσο αλλάζει η ψήφο την πρώτη με τη δεύτερη Κυριακή? Συγγνώμη, και να βάλω και την παράμετρο ότι θα είναι και μικρότερο το εκλογικό σώμα, γιατί δεν θα έρθουν ετεροδημότες, φοιτητές, πολλοί. Κάποιοι που απογοητεύτηκαν από άλλου συνδυασμού που δεν βγήκαν, θα ψήσουν και κλευκό άκυρο από χ. Κινδυνεύοντας να ερμηνεύσω την επόμενη επιλογή των συνδημοτών μας, θα πω ότι και η πρώτη Κυριακή, πέραν των προσώπων, είχε και κάποια άλλα βασικά κριτήρια. Όχι κάποια άλλα, κάποιο συγκεκριμένο βασικό κριτήριο. Ποια παράταξη, εγώ έτσι το ερμηνεύω, ποια παράταξη μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά της Δημοτικής Αρχής, πέραν του κυρίου Μαλούτα και της Ενότητας. Σε αυτή τη διαδικασία το 36% είπε ναι, ο κύριος Μαλούτας μπορεί να κάνει καλύτερα αυτή τη δουλειά, και το υπόλοιπο 64%, εγώ έτσι το ερμηνεύω, λέει ότι όχι, νομίζουμε ότι κάποιες άλλες παρατάξεις μπορούν να το κάνουν καλύτερα. Άρα ξεκινάμε από την αφετηρία. Με αυτή τη λογική σας, βέβαια, για παράδειγμα και στις εθνικές, εκλογές, το 60% του ελληνικού λαού θεώρησε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κάνει για τη χώρα, και το 40%, αλλά όπως 40%... υπάρχει και ένας νόμος που με βάση αυτό πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σας απαντάω στο ερώτημα το πώς θα κινηθούν και πώς θα πείσουμε τον κόσμο να ξαναρθεί σε εμάς ή θα πάει στον κύριο Μαλούτα. Άρα οι περισσότεροι των συνδημοτών μας έχουν την εντύπωση κατά βάση ότι η Δημοτική Αρχή του κυρίου Μαλούτα δεν έκανε καλά τουλάχιστον τη δουλειά της. Το αφήγημα που αναφέρθηκε σε όλη την προεκλογική περίοδο και το συζήτησαμε πάλι εδώ πέρα στο δικό σας στούντιο. Δηλαδή, για να συμβεί αυτό, κύριε Φουκουλέτη, πρέπει να πάρει 51% ο κύριος Μαλούτας? Όχι. Αυτό το απαιτούμενο 43% που του έδινε ο νόμος. Αυτό είναι όμως ένας αριθμός ο οποίος αφαίρετα μπορεί να ήταν και 45 ή 40. Συμφωνούμε και σας ξαναλέω, απαντάμε στο ερώτημα το μοναδικό, το οποίο λέει πώς θα έρθει ο κάθε δημότης, σε ποια παράταξη. Ναι, όχι, γιατί με τη δική σας λογική το 70... Το 64. Το 74%... 64. Το 74% ναι. Θεωρεί ότι η παράταξη Κοκαλιά δεν κάνει για Δημοτική Αρχή. Πάμε, ξεκινάμε από αυτό το δεδομένο. Αυτό θέλω να πω, έτσι. Συμφωνώ. Να συνεχίσουμε όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Σίγουρα όμως δεν την έχει κάνει ο κύριος Μαλούτας. Και ο κύριος Μαλούτας είναι δοκιμασμένη Δημοτική Αρχή. Σε αντίθεση με τον κύριο Κοκαλιάρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή προτάσει τα δικά του επιχειρήματα, τις δικές του επιλογές, τις οποίες ζητάει από τους συνδημότες να ακολουθήσουν. Μένω και συνεχίζω όμως αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σε αυτό που στηρίχτηκε η Δημοτική Αρχή, η παράταξη της Ενότητας, και με αυτό ολοκλήρωσε την προεκλογική της καμπάνια, ήταν η εμπειρία. Η εμπειρία και η γνώση. Οφείλω να παρατηρήσω ότι αυτή η εμπειρία και αυτή η γνώση δεν αποτυπώθηκε σε πολλές των περιπτώσεων επιλογές του Δήμου. Άρα είναι ένα ψευδεπίγραφο επιχείρημα, το οποίο για μας δεν υπάρχει. Στην αντίπερα όχθη της εμπειρίας, της γνώσης, θα πούμε ότι έμπειρα και άτομα με μεγάλο γνωστικό επίπεδο, και όχι στην Δημοτική Αρχή, αλλά στο προσωπικό τους, στην προσωπική τους ενασχόληση, είναι πολλά. Και σε αυτά θα προσθέσουμε τον ενθουσιασμό και τη διάθεση. Κάτι που δεν υπάρχει. Κύριε Φουκουλέτη, πάντως, αν δεν κάνω λάθος, τα δύο χρόνια συνεργαστήκατε και εσείς με αυτό το συνδυασμό. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν μια συνεργασία στη βάση συνεργασίας τριών παρατάξεων. Έτσι. Η πεποίθηση όλων ήταν ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος, και έτσι ξεκινήσαμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ποιες ήταν οι αιτίες στις οποίες κατέθεσα εγώ την παρέτηση στη διάθεση του Δημάρχου. Εγώ ανεξαρτητοποιήθηκα από την παράταξή μου, γιατί... Την παράταξη του κυρίου Μιχαηλίδη, γιατί συγκεκριμένες επιλογές τις θεώρησα λάθος. Τις εξήγησα στους συναδέλφους μου την εποχή εκείνη. Τις εξήγησα στους συνδημότες μου και έθεσα την παρέτησή μου στη διάθεση του Δημάρχου. Ναι. Έως τότε η συνεργασία ήταν άψογη, από την δική μου πλευρά τουλάχιστον. Και
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε το τελευταίο. Ναι, το μόνο που θα σχολιάσω είναι, δηλαδή ένα ποσοστό 36% δεν είναι ψήφος επιδοκιμασίας για το πρόγραμμα και για τη Δημοτική Αρχή που ήταν στα πράγματα και το θεωρείτε ότι είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Θεωρώ ότι είναι λάθος εκτίμηση αυτή, γιατί βγήκαμε πρώτοι. Να απαντήσω στην ερώτηση. Βγήκαμε πρώτοι ο συνδυασμός, ναι, με 36 κόμμα κάτι ποσοστό, με 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη νίκη της ενότητας, mm-hmm, υπό αυτές τις συνθήκες και με τους 5 συνδυασμούς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μόνο σας είπατε ότι συνεργαστήκατε άψογα τα 2 χρόνια. Τώρα, κάποιες προσωπικές διαφωνίες με την παράταξη του Μιχαηλίδη, αυτό δεν αφορά το συνδυασμό της ενότητας. Να απαντήσω. Ναι, βέβαια, σας είπα. Ναι, πλάτσο, ναι. Ναι. Δεν χρειάζεται να με ρωτάτε κιόλας. Είπα ότι. Σε τέτοια ερωτήματα να πάρετε το λόγο σας. Συνεργαστήκαμε άψογα από την πλευρά μου. Από την πλευρά μου. Και θα σας πω ότι δεν ήταν οι λίγες φορές που επισκέφτηκα τον Δήμαρχο και του είπα ότι υπάρχουν προβλήματα συνεννόησης. Προσπάθησα πολλές φορές. Συνεννόησης της Δημοτικής Αρχής. Της Δημοτικής Αρχής μεσά, γενικότερα. Υπήρχε μια ανοργανωσιά, στην κυριολεξία, σε επίπεδο αντιδημάρχων, σε επίπεδο κάποιων διευθυντών υπηρεσιών. Και θα σας πω πρόσφατο παράδειγμα που αποδεικνύει τα λεγόμενά μου. Συμβάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήσασταν παρόν νομίζω σε εκείνο το συμβάν, έτσι, όπου δύο αντιδήμαρχοι της συγκεκριμένης παράταξης, η κυρία Κουμτζίδου και ο κύριος Μαγκυρίδης, ακριβώς, που γνωρίζουν, έχουν εμπειρία, τα ξέρουν όλα ασφαλώς πολύ καλά και με λεπτομέρεια, ήρθαν να λύσουν διαφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν τιμά την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου και μιας Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι αυτές οι διαφορές θα έπρεπε να λύνονται στα γραφεία αυτών των δύο ανθρώπων και οποιονδήποτε άλλο συμμετέχουν σε αυτό και κάποια στιγμή να έρχονται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο με πραγματικές προτάσεις, λύσεις και όχι απλά να κάνουν μια ας πούμε παρουσίαση τύπου παράστασης ποιος το έχει κάνει καλύτερα και ποιος το έχει κάνει χειρότερα και ποιος έχει ευθύνη. Μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται. Κύριε Κουμτζίδου, είναι και από προσωπικού. Ναι, λοιπόν, καταρχήν να. Έτσι είναι πάντως αυτό. Εσείς με τον κύριο Κουμτζίδου εκείνη τη μέρα ανταλλάξατε πειρά. Λοιπόν. Καταρχήν να πω ότι η συνεργασία για να είναι καλή απαιτεί δύο πλευρές. Αλλιώς δεν μιλάμε για συνεργασία. Ως εκ τούτου, το ότι η συνεργασία είναι καλή από την πλευρά μου ή όχι, το θεωρώ τουλάχιστον άτοπο. Ένα αυτό. Ένα δεύτερον, το ότι συνεργαστήκαμε με δύο παρατάξεις, με όλα τα προβλήματα, σαφώς και υπήρχαν προβλήματα και δεν θα το κρύψουμε, με μία, γιατί είχαμε την απλή αναλογική, είχαμε εκλεγεί με το σύστημα της απλής αναλογικής, συνεργαστήκαμε με την παράταξη του κυρίου Μιχαηλίδη και του κυρίου Σημαδράκου. Σαφώς και υπήρχαν προβλήματα στις συνεργασίες. Παρ' όλα αυτά όμως τιμήσαμε την απλή αναλογική στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνεργαστήκαμε με τους αντιδημάρχους που είχαν οριστεί και από τις άλλες παρατάξεις. Παρότι δεν συνέβη το ίδιο σε άλλους δήμους, για παράδειγμα. Ακριβώς. Δεν συνέβη στους άλλους δήμους και θεωρώ ότι. Σε άλλους. Ναι, η συνεργασία ήταν απαραίτητη, καθώς υπήρχε έλλειψη ατόμων και προσώπων. Να σημειώσω πάντως ότι τα προβλήματα που υπήρχαν κυρίως αφορούσαν στο δικό σας συνδυασμό και όχι στους άλλους δύο. Πλην το δύο ανεξαρτητοποιήσεων εδώ και του κυρίου Δερμητζάκη, αν δεν κάνω λάθος. Για λόγους, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ο καθένας εσείς μάλλον είχατε περισσότερα ζητήματα. Ο καθένας είχε διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς αυτό το θέμα. Κάποτε οι αλλαγές δεν είναι πάντα εύκολες. Δεν είναι εύκολο το να βγαίνει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο με ένα μεγάλο ποσοστό και να αναγκάσει να συνεργάσει με άλλες παρατάξεις. Καλώς ή κακώς, εμείς όμως το αποδεχτήκαμε αυτό. Κύριε Σεφκολίδη, όμως είπε κάτι άλλο. Θα μπορούσατε να κλείσετε τις διαφορές σας στο γραφείο του κυρίου Μαλούτα και όχι να έρθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ενώπιον των δημοτών που υποτίθεται παρακολουθούν, λοιπόν, αλλά κυρίως και ενώπιον όλων ημών που και εμείς καλύπτουμε. Ο συνάδελφος Μαγκυρίδης θεώρησε προτιμότερο να το θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ακουστεί και στον κόσμο. Από εκεί, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να λυθεί σε επίπεδο διευθυντών. Δεν λύθηκε. Έκρινε σκόπιμο αυτό. Από εκεί και πέρα έγινε μία κουβέντα, θεωρώ, σε επίπεδο έντονο μεν. Αλλά από εκεί και πέρα
έγιναν. Εντάξει, έχω και δει και πιο έντονα, okay, αλλά η ουσία. Εντάξει, εντάξει, υπήρχαν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, υπάρχει και δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι επειδή συνεργαστήκαμε με τρεις παρατάξεις, ναι, συμφωνούμε σε όλα. Ουσία, και εγώ διαφώνησα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάρα πολλές φορές. Για την ουσία θα πάμε πιο κάτω του θέματος αυτό, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα πάντως. Για την ουσία εννοώ, έτσι. Θέλω να μου σχολιάσετε την απόψηνή δήλωση του Χάρη Κουζιάκη που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση. Κύριε Ευκολίου, να ξεκινήσω σε εσάς. Οι φήμες είναι ανυπόστατες και προσβλητικές, λέει ο κύριος Κουζιάκης. Έγινε αδέκτης πολλών πληροφοριών και φημών που αναφέρουν ότι τα βρήκαμε κάποιον εκ των δύο διεκδικητών του Δημαρχιακού Θόκου για στήριξή του στο δεύτερο γύρο. Να ξεκαθαρίσω ότι μέχρι σήμερα δεν συναντήθηκα και δεν μίλησα με κανέναν από τους Μαλούτα και Κοκαλιάρη και οι φήμες είναι ανυπόστατες και προσβλητικές. Οι καλοθελητές το μόνο που κερδίζουν είναι να γελιοποιούνται. Ευτυχώς για μας και δυστυχώς για αυτούς, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δεν πολιτευόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Πώς θέλετε να το σχολιάσω αυτό. Αυτό. Έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, συζητείτε αρκετά το τελευταίο διάστημα. Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την προεκλογική περίοδο ακούσαμε πολλά. Υπήρξαν στοχεύσεις λανθασμένες. Κυρίως από πάλι από την πλευρά της ενότητας, όσο και αν ακούγεται καυστικό. Παρ' όλα αυτά. Όπως. Θα σας πω ότι, όπως για παράδειγμα, το πόσο ικανός είναι ο κύριος Κοκαλιάρης, ποια είναι τα πτυχία του κύριου Κοκαλιάρη, ποιες είναι οι εμπειρίες του κύριου Κοκαλιάρη και ούτω καθεξής. Μιλάω τώρα για τη δική μας παράταξη. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, η δήλωση του κυρίου Κουζιάκη έχει να κάνει προφανώς με κάποιες αναφορές που λένε ότι ο κύριος Κουζιάκης μιλάει με παρατάξεις. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ με κάποιο τρόπο, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Καταλαβαίνω μόνο το ότι είναι οργισμένος με την έννοια ότι θέλουν να προκαταβάλουν κάποιοι. Εσείς έχετε γίνει δέκτης ανάλογων φημών ή πληροφοριών προσωπικά? Θα σας πω ότι δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω τα συγκεκριμένα τεκμηνόμενα. Κυρία Κομιτζίδου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Κουζιάκης πολύ καλά έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Βέβαια, από την δική μας παράταξη δεν είπε ποτέ κάποιος ότι υπήρχαν συναντήσεις, επαφές, συνεννοήσεις κτλ. Είστε βέβαιοι γι' αυτό? Βεβαιότατη. Δείχνετε προς την άλλη πλευρά δηλαδή? Όχι, δεν δείχνετε, κάναμε. Σε εισαγωγικά προς την άλλη πλευρά. Όχι, δεν κάναμε καμία τέτοια αναφορά εμείς, έτσι ώστε να απευθύνεται σε εμάς. Ναι, λέω. Επομένως, ότι δείχνετε σε εισαγωγικά ότι το έχουν κάνει άλλοι. Προφανώς. Προφανώς. Είναι. Γιατί εμείς σεβόμαστε την κρίση των δημοτών. Θεωρούμε ότι κανένας δεν θα μπει σε οποιαδήποτε γραμμή παραταξιακή, καθώς οι δημότες μπορούν να κρίνουν, να ψηφίσουν τον καλύτερο, αυτόν που θα εκπροσωπήσει το μεγαλύτερο Δήμο της Δυτικής Μακεδονίας με τον Δήμαρχο και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση, κυρία Κομιτζίδου, το τελευταίο χρονικό διάστημα και εδώ στο debate. Ο κ. Καμπουρίδης το είπε ευθέως, χωρίς να πει ονόματα. Εμείς τον και εγώ προσωπικά και η Ρίτα Τσιούρα και ο Ζης Πιτσιάβας πιέσαμε να πούν όλοι ονόματα ότι συγκεκριμένα πολιτικά γραφεία και βουλευτικά γραφεία στήριξαν και συνδιαμόρφωσαν ακόμη και ψηφοδέλτια συνδυασμών στο Δήμο Κοζάνης. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση. Και αν έχετε στηριχθεί ως συνδυασμός και από συγκεκριμένο βουλευτικό γραφείο χώρου που στο οποίο δεν ανήκει ο κύριος Μαλούτας. Θεωρώ ότι στην αυτοδιοίκηση δεν χωράνε κομματικές γραμμές και κομματικές στηρίξεις από βουλευτικά γραφεία, από οποιοδήποτε κόμμα και αν προέρχονται. Τώρα, αν κάποιοι επέλεξαν να στηρίξουν κάποιους συνδυασμούς, δικαίωμά τους. Αυτό δεν αφορά τη δικιά μας την παράταξη, καθώς εμείς, όπως ξέρετε, ούτε στήριξη πήραμε από κάποιο κόμμα. Ο συνδυασμός μας είναι πολυσυλλεκτικός, πολυκομματικός. Κανείς συνδυασμός από όλους τους χώρους δεν έχει πάρει στήριξη από κάποιο κόμμα. Παρότι στο χάρτη Τσίγκουλα ο κύριος Μαλούτα υπάρχει ένα πράσινο μπροστά, μαζί με άσπρο. Εντάξει, έτσι, είμαστε στον χώρο του Πασόκ. Αυτό δεν το έχουμε κρύψει. Εντάξει, μαζί με άσπρο, όχι μόνο πράσινο πάλι. Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πήραμε τη στήριξη του. Ούτε κύριος Κοκαλιάρης, ούτε κύριος Κουζιάκης. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν απευθυνθήκαμε ούτε σε βουλευτικά γραφεία, ούτε ήρθαμε σε συνεννοήσεις με βουλευτικά γραφεία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιοι βουλευτές θεωρούν ότι πρέπει να στηρίξουν τον έναν ή τον άλλο συνδυασμό. Το βουλευτικό γραφείο του Πάρη Κουκουλόπουλου ή του Μιχάλη Παπαδόπουλου δεν στηρίζει το συνδυασμό σας?
Θεωρώ ότι του Μπάρη του Κουκολόπουλου φυσιολογικό είναι να στηρίζει το συνδυασμό μας, αφού προερχόμαστε από τον ίδιο καλά, χώρο. Καλά, εντάξει, τώρα δηλαδή υπόθηκαν πολλά αυτές τις ημέρες. Κοιτάξτε, πολλούς αρέσει να λένε διάφορα. Θεωρώ ότι ο Μπάρης ο Κουκολόπουλος είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την περιοχή. Mm-hmm. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως είναι και ο Μαλούτας, ένα σημαντικό κεφάλαιο στην αυτοδιοίκηση. Ανήκουμε στον ίδιο χώρο, ως εκ τούτου στηριζόμαστε και έτσι θα έπρεπε να είναι. Και έτσι είναι. Αντιστοίχως πιστεύετε ότι συνέβη το ίδιο και με άλλους συνδυασμούς, με κύριο Κοκαλιάρη για παράδειγμα, δεν υπήρχε καμία στήριξη και εκεί? Τον κύριο Κοκαλιάρη δεν ξέρω ποιοι τον στήριξαν. Και αν ακούμε κι εμείς, γιατί ζούμε στο ίδιο περιβάλλον, τώρα από εκεί και πέρα, σε ποιο σημείο και με τι τρόπο, αυτό το ξέρει ο κύριος Κοκαλιάρης και ο συνδυασμός τους. Αντιστοίχως, κύριε Ευκολίδη, γίνεται μεγάλη συζήτηση ότι το γραφείο του Στάθη Κωνσταντινίδη στηρίζει την υποψηφιότητα Κοκαλιάρη και στήριξε και βοήθησε και στη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου. Είπα τα δύο ονόματα εδώ, οπότε οφείλω να πω και το τρίτο. Ασφάλως, καταλαβαίνω ότι ακριβώς εννοείται. Θα σας πω ότι καταρχήν καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα της κυρίας Κουντζίδου ότι στηρίζεται από πολιτικά γραφεία πλέον. Αυτό καταλάβατε, κύριε. Αυτό κατάλαβα, κύριε Κουντζίδου. Μου είπατε ότι ο Κουκουλόπουλος ανήκει στο ίδιο χώρο, αλλά είναι πολύ λογικό να υποστηρίζει και την παράταξη του κυρίου Μαλούτα. Το καταλαβαίνω και το δέχομαι, απλά προσπαθώ να το ερμηνεύσω, να το καταλάβουμε όλοι. Αυτό κατάλαβα, δεν ξέρω αν είπατε κάτι άλλο. Μα η ενότητα ούτως ή άλλως είναι ένα σχήμα αυτοδιοικητικό που είχε ηγηθεί ο κύριος Κουκουλόπουλος. Άρα ο κύριος Κουκουλόπουλος είναι μαζί σας. Άρα ένα πολιτικό γραφείο της περιοχής είναι μαζί σας. Δεν το κρύψατε. Πάμε παρακάτω. Πέραν τούτου, σε πολλές από τις συγκεντρώσεις σας υπήρχαν και άλλα πολιτικά πρόσωπα τα οποία ήταν παρόντα σε αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν μόνο ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ήταν και ο κύριος Αθανασιάδης, ο οποίος ήταν βουλευτής. Ήταν ο κύριος Ανδρεάδης, ο οποίος ήταν ονομάτης. Άρα στοιχειοθετείται μια. Διαμορφώνεται μια εικόνα. Αντιθέτως, στις δικές μας συγκεντρώσεις δεν βρέθηκε κανένα πολιτικό πρόσωπο. Εδώ δεν είπαμε ποιος είναι φανερά μαζί με κάποιον. Πάμε για τα μυστικά τώρα. Για τα υπονοούμενα. Ακούστε να δείτε. Εγώ ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και έχω φιλικές σχέσεις με όλους τους βουλευτές της περιοχής. Κανένας. Ενώ και με τον κύριο Κουκουλόπουλο και με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ασφαλώς και με τον κύριο, με όλους τους βουλευτές της περιοχής, αλλά ακόμα περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία. Κανένας δεν μου είπε πού θα βάλω υποψηφιότητα. Ήταν προσωπική μου επιλογή, έκρινα, στάθμισα τα γεγονότα. Πίστεψα ότι ο κύριος Κοκαλιάρης είναι ο ικανότερος για να κάνει αυτό που τάσεται, επιτάσσει η περιοχή και οι συνδημότες μας. Και αυτό ήταν το βασικό κριτήριο επιλογής. Πάντως, μια βόλτα να κάνει κανείς το προφίλ σας, βλέπεις μόνο αναρτήσεις και στήριξε ο Στάθη Κωνσταντινίδη, αλήθεια. Στο δικό μου προφίλ. Ναι, βεβαίως. Έκανα εγώ, γιατί που το συνηθίζω με όλους να το κάνω. Ναι. Σας ξαναείπα ότι έχω σχέση. Όχι, εννοώ ως προς τις αναρτήσεις, δηλαδή. Όχι, σας ξαναλέω. Κανένας. Δεν είδα κάποια με τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό εννοώ. Σας ξαναλέω ότι έχω φιλικές σχέσεις. Είναι γνωστό τη σπάση. Όχι, άλλο πράγμα. Είναι γνωστό τη σπάση ότι έχουμε σας ταγκάρουνε, για παράδειγμα. Είναι ιδιαίτερη η σχέση μου όμως με το γραφείο του κυρίου Κωνσταντινίδη. Δεν σημαίνει αυτό όμως, σας ξαναλέω, ποτέ δεν παροτρύθηκα από συγκεκριμένους ανθρώπους ή από κάποια μέλη στελέχη κάποιου πολιτικού γραφείου για το πού θα πάω. Ποτέ. Η απάντηση στο ερώτημα γενικώς. Το ερώτημα δεν αφορούσε σε εσάς. Εγώ το πήγα γενικό το ερώτημα. Εσείς το προσωπήσατε γι' αυτό και το δικό μου σχόλιο. Εγώ το πήγα γενικό. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ωραία. Ασφαλώς δεν μπορώ να κρίνω τις επιλογές όλων των συνυποψηφίων μου. Δεν ξέρω ποια ήταν τα κριτήρια. Το βασικό όμως κριτήριο όλων ήταν ότι πιστήκαν από τον κύριο Κοκαλιάρη. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Δεν σχόλιο. Κύριε Ευκολίδη, στο χωριό σας, στο Βατερό, πρότευσε και πάνω από 50% ο Λάζαρος Μαλούτας. Είναι ένα χωριό στο οποίο πρόκειται να γίνουν φωτοβολταϊκά. Θεωρείτε ότι αυτό το 51-52% δίνει και μια απάντηση στη στάση των υποψήφιων απέναντι στο θέμα των φωτοβολταϊκών για το Βατερό. Mm-hmm. Αντιστοίχως, βεβαίως,
κυρία Κομτζίδου, κρατήστε το. Στην Καλαμιά, για παράδειγμα, σάρωσε το ψηφοδέλτιο Κουζιάκη, που προφανώς μήπως εκεί δείχνει και μια αποδοκιμασία και στη στάση Μαλούτα στο θέμα της Καλαμιάς. Δύο διαφορετικά. Κάνω την εισαγωγή με διαφορετικό τρόπο για να πάμε στο θέμα των φωτοβολταϊκών. Γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε όλη την περιοχή και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν ξέρω αν έχει σταματήσει να απασχολεί κάποιους ανθρώπους. Η επιλογή της, του να ψηφίσουν την παράταξη των υποψήφιων κοινοτάρχη που πρόσκειται στην παράταξη του κυρίου Μαλούτα είχε να κάνει μόνο με τα προσωπικά δεδομένα. Τι εννοώ ακριβώς, ότι στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου πιστήκανε ότι μπορούν να έχουν την καλύτερη εκπροσώπηση στο Δήμο. Ήταν το μοναδικό κριτήριο. Και αυτό σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί στις βουλευτικές εκλογές υπήρξε μια βασική επιλογή των ανθρώπων που κινητοποιούνται στο Βατερό ενάντια σε αυτή την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, στην οποία θα οφείλω να πω ότι, όχι οφείλω να πω, θα το σχολιάσουμε αργότερα, υπήρξε και ένα ψήφισμα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Σε εκείνη την περίοδο στήθηκε κάλπη, στήθηκε μάλλον μια ερώτηση αν είστε υπέρ ή κατά των φωτοβολταϊκών και από τους 560 ανθρώπους που ψηφίσανε στις βουλευτικές εκλογές, οι 480 είπαν ότι είναι κατά των φωτοβολταϊκών. Άρα το Βατερό και οι κάτοικοι του Βατερού είναι κατά της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών στη συγκεκριμένη περιοχή. Όμως, και εσείς προσωπικά, υποθέτω. Ασφαλώς. Mm-hmm. Αυτό το έχω πει σε όλες τις, σε όλες τις φάσεις, σε όλους τους τόνους, ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση, η συγκεκριμένη περιοχή είναι λανθασμένη, είναι πολύ κοντά στα όρια του χωριού και όχι απλά είναι πολύ κοντά. Είναι δημόσια έκταση, έτσι. Πώς? Είναι δημόσια έκταση. Ασφαλώς. Όχι δημοτική. Ασφαλώς. Είπα δημοτική. Όχι, εγώ το διευκρινίζω. Ναι, είναι δημόσια έκταση και γι' αυτό εμείς στην περίπτωση, στην επιλογή του να ψηφίσουμε τους περιβαλλοντολογικούς όρους, εμείς γνωμοδοτικά είχαμε μόνο δικαίωμα να συμμετάσχουμε. Όμως θα πω ότι το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό, στο οποίο εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, είναι ένα φωτοβολταϊκό το οποίο είναι πολύ κοντά, όπως και αυτό της Καλαμιάς, και μάλιστα περιβάλλει, περικυκλώνει μια επιχείρηση, μια κτηνοτροφική μονάδα, την οποία δεν δίνει ανάσα στο να λειτουργήσει. Με αυτό το δεδομένο και με αυτό το κριτήριο είμαστε αντίθετοι στη συγκεκριμένη φωτοβολταϊκή επένδυση. Θα προτρέπατε τους χωριανούς σας να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Καλαμιάς, ώστε να μπουν μπροστά να ξεκινήσουν και εργασίες? Θα σας πω ότι αυτό είναι μια απόφαση του συνόλου των συγχωριανών μου. Είναι μια απόφαση η οποία είναι ηλικία. Όχι, αν είστε δημοτικό συμβούλιο, θα είστε δημοτικό συμβούλιο, και δημοτική αρχή, αν φτάσουμε στο σημείο να πάμε όπως στην Καλαμιά, που εύχομαι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Κανείς δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να το εύχεται. Θα προτρέψετε και σε αγωνιστικές κινητοποίησεις να μπουν μπροστά στην πλουτόζες? Θα σας πω ότι εδώ και πολύ καιρό έχω πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους της Καλαμιάς, γιατί με τη δική τους στάση και με τη δική τους πρακτική βοήθησαν τις εξελίξεις και για μας. Ξέρετε πολύ καλά, και η κυρία Κουντζίδου ακόμα καλύτερα στους νομικούς, ότι ένα δεδικασμένο επηρεάζει πάρα πολύ τις εξελίξεις. Αυτό όμως που επίσης είναι σίγουρο, είναι ότι η δικιά μου γνώμη είναι η γνώμη ενός ανθρώπου που ασφαλώς είναι και εκπρόσωπος αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως είναι απόφαση λιμένη των κατοίκων, αν χρειαστεί να κάνουν και αυτή τη διαδικασία, να μπουν σε διαδικασία. Θα είστε και εσείς μαζί τους, δηλαδή ασφαλώς, απέναντι στους μπουλντόζες, για παράδειγμα. Ασφαλώς, και θα σας πω ότι αυτό έπραξα. Και όταν πήγαν, για να είμαι ακριβοδίκαιος, σε κάποια από τις εκδηλώσεις έπραξα, ήμουν παρόν στις κινητοποιήσεις τους. Επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν με επέτρεψαν να είμαι παρόν και σε εκείνη την περίπτωση, που ασφαλώς κανένας δεν περίμενε ότι θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Εννοείς στην Καλαμιά? Στην Καλαμιά. Δεν πήγατε? Γιατί είχα αναλυμένες, ήμουν παρόν σε πολλές των κινητοποιήσεων. Στη συγκεκριμένη εννοείται, που τέλος πάντων που οι συνάδελφοί σας αστυνομικοί υπερασπίστηκαν τον νόμο. Που οι συνάδελφοί μου οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Το ίδιο λέμε ακριβώς. Υπερασπίστηκαν τον νόμο. Απλά, αν κατάλαβα τώρα καλά, εσείς θα πηγαίνετε απέναντι από τους συνάδελφους σας. Ναι.
ως πολίτης, ως δημότης και ως κάτοικος του χωριού. Τώρα το ναι, και ως κάτοικος του χωριού οφείλω να είμαι μαζί τους. Κυρία Κοντζίδου, αντιστοίχως, είπε κάτι πάντως για το δεδικασμένο. Εντάξει, βγήκε η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία λέει απομένει ότι θα πρέπει να διευθυνθούν 500 μέτρα μακριά από τον οικισμό. Νομίζω ότι υπάρχει και μια σχετική νομοθεσία και σαφώς θα πρέπει να διευθυνθούνται 500 μέτρα έξω από τον οικισμό, σε όλα τα χωριά. Που εκεί και πέρα το είπαμε επανειλημμένως, ότι το ότι δεν υπήρχε χωροταξικό σχεδιασμός δεν οφείλονταν σε εμάς. Ήταν υποχρέωση του κράτους. Είπαμε τα φωτοβολταϊκά ότι έπρεπε να χωροτηθούν διαφορετικά. Αλλά στις δημόσιες εκτάσεις, εμείς τη μόνη αρμοδιότητα που είχαμε ήταν να γνωμοδοτήσουμε για τους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν υπήρχε δηλαδή δική μας αρμοδιότητα. Στις 27 ούτε στο Απριλίου του 2020 όμως, ναι, και έχω ένα δημοσίευμα εδώ από τον πρωινό λόγο, ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης έδωσε θετική γνωμοδότηση για την παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση 89 στρεμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας στην Καλαμιά. Ναι, όταν υπάρχουν θετικές από όλες τις υπηρεσίες και όταν δεν υπάρχουν άλλες επιπτώσεις, έτσι όπως βεβαιώνει η υπηρεσία, έδωσαν θετική γνωμοδότηση. Δεν υπήρχε θέμα διαφορετικό. Και εδώ πάτησε κιόλας και νομικά και πλευρά των κατοίκων της Καλαμιάς και λέει ότι και ο Δήμος Κοζάνης θα μπορούσε να ασκήσει το νόμο. Αν είχε ένομο συμφέρον ή δεν είχε ένομο συμφέρον. Από τη στιγμή όμως, φυσικά, από τη στιγμή όχι, δεν είχε, γιατί έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Έχει όμως, εμπλέκεται στην υπόθεση. Άρα έστω αλλά, έχει γνωμοδοτικό. Γιατί άμα παρενέβαινε στο δικαστήριο. Και λογική λέει ότι όχι, άμα παρενέβαινε στο δικαστήριο θα απορρίπτονταν για έλλειψη ενόμου συμφέροντος. Θεωρητικό αυτό, αλλά... θεωρητικό και νομικό. Να σε αυτό, είμαι παρόν και σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες τις νομικές, ασφαλώς, στο βαθμό που γνωρίζει η κυρία Κοντζίδου. Αυτό όμως που εγώ αντιλήφθηκα εκείνη την ημέρα ήταν μια πρόεδρο του δικαστηρίου να ψάχνει τον εκπρόσωπο, τον νομικό εκπρόσωπο που... Α, είσαστε στο δικαστήριο. Ασφαλώς, ναι. Εκπροσωπούσε το Δήμο. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν ένας πρόεδρος δικαστηρίου ενώ γνωρίζει ότι δεν έχει ένομο συμβαίνον ή ότι μπορεί να βγάλει μια αρνητική απόφαση, έψαχνε τον εκπρόσωπο. Τι είναι ότι έψαχνε, δηλαδή ρώτησε. Όταν στρέφεται το δικόγραφο κατά του Δήμου Κοζάνης, δεν θα ρωτήσει ο πρόεδρος από ποιον εκπροσωπεί το Δήμος Κοζάνης, ανεξάρτητα τι απόφαση θα βγάλει. Το δικόγραφο στρεφόταν κατά του Δήμου. Γιατί δεν εκπροσωπούνταν. Αφού ήταν κατά του Δήμου Κοζάνης, γιατί δεν εκπροσωπούσε. Το δικόγραφο, γιατί ήταν κατά του Δήμου Κοζάνης, επειδή είχε την γνωμοδότηση. Δεν το γνωρίζω. Δεν σας λέω. Οι νομικές μου γνώσεις. Αυτό το έχουν κάνει οι δικηγόροι, νομίζω, τον κατοίκο της Καλαμιάς, τέλος πάντων. Ωραία, γιατί αυτό ρωτάω κι εγώ. Υποθέτω επειδή γνωμοδότησε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν με τον άλλο τρόπο, γι' αυτό η πρόεδρος έψαχνε τον εκπρόσωπο του Δήμου. Τώρα δεν ξέρω με τι τρόπο έχει καταστεί διάδικος ο Δήμος Κοζάνης, αλλά από εκεί και πέρα γι' αυτό τον έψαχνε. Προφανώς η πρόεδρος επομένως συλλογικά δεν έψαχνε. Ο Δήμος δεν ήταν εκεί. Να το προχωρήσουμε λίγο στο θέμα των φωτοβολταϊκών. Γιατί... Δεν ήταν. Ο Δήμος. Ο Δήμος δεν ήταν. Ο Δήμος. Ναι, ο Δήμος. Ήταν. Εμείς καταρχήν πήγαμε μία μεγάλη ομάδα των αντιδημάρχων. Στην κινητοποίηση. Ακριβώς. Στην κινητοποίηση και θυμάμαι παρουσία και πολλών κατοίκων. Εσείς μιλήσατε κιόλας. Ναι, είχαμε πει ότι θα πρέπει η εταιρεία να αποσύρει τα φωτοβολταϊκά και να τα πάει σε απόσταση από τον οικισμό οικειοθελώς προκειμένου να μην υπάρχουν τα γεγονότα. Η απόφαση των κατοίκων να στηρίξουν τόσο πολύ τον κύριο Κουζιάκη και όχι εσάς δίνει μια απάντηση ότι οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας θεωρούν ότι η στάση του Δήμου δεν ήταν ενδεδειγμένη προς τα συμφέροντά τους. Θεωρώ ότι υπήρχε εκεί μία υποψηφιότητα της κυρίας Δαγιόγλου, η οποία του συμπαραστάθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα τη θεώρησαν σύμμαχο και ψήφισαν με αυτόν τον κριτήριο και με αυτόν τον τρόπο. Και από εκεί και πέρα βγήκαν τα αποτελέσματα που βγήκαν στο χωριό της Καλαμιάς. Αλλά στην Καλαμιά... Τρίτη στην Καλαμιά. Στην Καλαμιά είμαστε τρίτη, σε ένα μικρό χωριό. Δεύτερο κύριο Σκαλιάς. Άρα από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι αφού πίστηκαν ότι η κυρία Δαγιόγλου υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των κατοίκων της Καλαμιάς καλύτερα πήγαν εκεί, αντιστοίχως η Δημοτική Αρχή δεν τα υπερασπίστηκε με τον τρόπο που έπρεπε να τα υπερασπιστεί. Είπα ότι ψήφισαν το τοπικό συμβούλιο. Ναι. Εντάξει. Να λέμε. Άρα και εσάς δεν σας ψήφισαν. Επομένως, στο Βατερό που ψήφισαν το 50%, το 50% επιβράβευσαν τη θέση μας ως προς τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε κάθε χωριό, την οποία τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας. Φυσικά. Η ιδιαιτερότητα επίσης όμως. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος, ο ψήφιος σας, θυμίστε μου το όνομα, ένα εξαιρετικό παιδί στην Καλαμιά.
στην Καλαμιά. Ναι, ο κύριος Τσαλίδης, ο κύριος Παναγιώτης. Ο Τσαλίδης, ναι. Δεν είναι ακριβώς σύμφωνος και με τα όσα έκανε η πρόεδρος, νομίζω. Ναι. Έχει μια θέση πολύ ενδιαφέρουσα, κατά μένα. Η οποία όμως λέει ότι είμαστε κατά της. Ναι, 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 όλοι κατά λένε. Έτσι ακριβώς. Ακούστε να δείτε. Το απλά να το λέμε έτσι, απλά για να το λέμε, για να δημιουργούμε. Απλά θέλω να πω ότι καλώς ή κακώς εδώ έχουμε το 51% των κατοίκων της Καλαμιάς. Μια ιδιαιτερότητά σας είναι ότι παρακολουθείτε τα δημοτικά συμβούλια. Με την ιδιότητα που έχετε ενδεχομένως. Καλά, όχι όλα, μην νομίζετε. Τα περισσότερα εξ αυτών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν ήρθε το θέμα, και αφού συζητάμε για τα συγκεκριμένα δύο χωριά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν ήρθε το θέμα της γνωμοδότησης των περιβαλλοντολογικών όρων στην Καλαμιά και στο Βατερό, αποσύραμε το θέμα. Το θέσαμε, το βάλαμε στο αρχείο. Γιατί λέμε ότι ήταν ετεροχρονισμένα. Η παράταξη του κυρίου Κουζιάκη και εγώ προσωπικά ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος επιμείναμε τότε να συζητηθεί έστω και υπό την έννοια του να δώσουμε ένα σήμα, ένα μήνυμα. Αντιθέτως αυτό δεν έγινε ποτέ. Ποτέ. Συγγνώμη. Και ήρθαμε αργότερα. Και κλείστε, γιατί θέλω να επεκτείνω το σπίτι του φωτοβολταϊκού. Ήρθαμε αργότερα, ναι, κυρία Κουνιτσίδη, είναι η πραγματικότητα. Και ήρθαμε αργότερα. Όταν υπάρχει παρέλευση του χρονικού διαστήματος, ναι, η γνωμοδότηση, ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου δεν, ναι, έχει καμία απολύτως. Ξαναλέμε. Να είχε την συνέπεια, την ίδια έννοια και την ίδια δυναμική με το ψήφισμα που τρέξαμε μετά από δύο χρόνια να βγάλουμε, ασθμένοντας υποστήριξη των Καλαμοκιωτών. Και ποια ήταν η υποστήριξή σας, κυρία Κουνιτσίδου, όταν στο δικαστήριο. Το συγκεκριμένο, όταν δικαζόταν η υπόθεση αυτή, δεν υπήρξε ούτε ένας από την παράταξή σας. Ούτε ένας. Καταρχήν, εγώ ήμουν στον χώρο του δικαστηρίου, είχα δικαστήριο σε άλλη αίθουσα. Δεν ήσασταν, κυρία Κουνιτσίδου, εκεί. Όχι. Okay. Ήμουνα στον χώρο των δικαστηρίων, με είδανε πάρα πολύ από την Καλαμιά. Καταρχήν, η Καλαμιά, έχω ιδιαίτερες σχέσεις, γιατί είναι το χωριό της γιαγιάς μου. Εννοείται. Και έχω και συγγενείς εκεί. Από εκεί και πέρα, και εκεί το χωριό είναι διχασμένο. Μην νομίζουμε ότι όλοι είναι αρνητικοί ως προς τις εγκαταστάσεις των βαλλαϊκών. Για μένα όμως, αυτό που κάναμε λάθος εμείς ως Δημοτική Αρχή, και το λέω σήμερα, είναι ότι δεν επικοινωνήσαμε στον κόσμο τα ανταποδοτικά ωφέλη που θα έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Οι οποίες, όσον αφορά τις δημοτικές εκτάσεις, έχουν υπογραφεί με συμβάσεις, με συμβόλαια, και τα οποία αφορούν σε συμμετοχή στους λογαριασμούς ρεύματος και σε έργα περιβαλλοντικά. Εγώ θα συμφωνήσω ως προς το επικοινωνιακό. Τώρα, λάθος, λάθος, πόσο λάθος ήταν, ναι, κλπ. Εντάξει, αυτό ας το κρίνει και ο κόσμος. Αυτά ήταν τα αποδοτικά, γιατί θέλω να επεκτείνω το θέμα, ναι, των φωτοβολταϊκών. Ναι, ναι, αυτά τα αποδοτικά, λοιπόν, κυρία Κουεμτζίδου, θεωρείτε ότι το 1,5 εκατομμύριο έτσι, περίπου που θα μπει στα ταμεία του Δήμου καταρχάς μέχρι. Το 1,5 εκατομμύριο αφορά τα μισθώματα και τα μισθώματα και εννοείται και το μεγάλο ποσό για κάποιους κατοίκους στην Καλαμιά, δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, στην Καλαμιά υπάρχει δικαστική απόφαση, αυτό δεν θα γίνει. Αλλά θα μετατοπιστεί προφανώς από τα μεταφράσει. Περίπου θα ήταν στα 1.000 ευρώ ανά οικογένεια, από ό,τι έχω υπολογίσει με τους κατοίκους. Ναι. Για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, άλλο, ναι, θα πήγαινε στο χωριό. Αυτό όμως δεν έχει καμιά αξία από τη στιγμή που κάτι και έχουν αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Και κυρίως αυτό το δικαστήριο έχει αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Θεωρείτε λοιπόν ότι όλα αυτά ήταν μόνο επικοινωνιακό λάθος, ότι ο Δήμος Κοζάνης προάσπιστηκε τα συμφέροντα και τα προάσπιστε τα συμφέροντα του Δήμου Κοζάνης όπως τα έπρεπε? Σαφώς. Γιατί καταρχήν έχουμε μία αξιοποίηση μίας περιουσίας δημοτικής, η οποία μέχρι το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν μας απέδιδε ούτε ένα ευρώ. Από την άλλη, ξέρουμε ότι το μέλλον της περιοχής είναι στις ΑΠΕ. Σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τότε, γιατί και εσείς προσωπικά όμως σε κάποια φωτοβολταϊκά είχατε άλλη? Γι' αυτό προσωπικά, γιατί δεν υπήρχε σύμφωνη γνώμη, ναι, του, και τότε το είχα τονίσει, της τοπικής κοινωνίας και των συμβουλίων. Ψηφίσατε σε κάποιες άδειες αρνητικά? Φυσικά, διαφορετικά, γιατί διαφώνησα ως προς αυτό. Άρα θεωρείτε, εφόσον ψηφίσατε αρνητικά, ότι η Δημοτική Αρχή Μαλούτα σε κάποιες περιπτώσεις δεν προέπραξε αυτό που έπρεπε? Όχι, δεν έπραξε. Έπρεπε να πάρει τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Άρα δεν έπραξε, η διαφωνία. Άρα δεν έπραξε αυτό που έπρεπε. Δεν έπραξε, δεν έδωσε στον κόσμο να καταλάβει ποια θα ήταν τα ωφέλη της τοπικής κοινωνίας από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Αυτή ήταν άλλο η διαφωνία. Το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το δεν άκουσε καθόλου την γνώμη των τοπικών κοινωνιών και άλλο δεν επικοινώνησε σωστά. Γιατί θεωρούσα ότι άμα επικοινωνούσε σωστά θα υπήρχε η θετική άποψη των τοπικών κοινωνιών. Αυτή ήταν η διαφωνία μου. Και αυτό ξεκίνησε από το χωριό μου, από το Μαυροδένδρι. Όταν η τοπική κοινωνία δεν γνώριζε τι ανταποδοτικά θα υπάρχει και όταν κάποιοι θεώρησαν το θέμα ότι αυτό
πουλούσε εντός εισαγωγικών, θεώρησαν ότι κάνει λάθος η δημοτική αρχή. Και αυτό πέρασαν στον κόσμο. Καλός ή κακός. Τώρα όμως που ναι, αλλά κόσμος... εγώ ως δημοσιογράφος όταν βλέπω την Ελπίδα Κουμτζίδου να καταψηφίζει. Ναι, γι' αυτό διαφώνησα. Να καταψηφίζει κάποιες από τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής, θα θεώρησε και εγώ ότι η Ελπίδα Κουμτζίδου διαφωνεί με τη δημοτική αρχή. Ναι, γι' αυτό λόγω να ψηφίσω εγώ τώρα τη δημοτική αρχή με την οποία και η ίδια η Ελπίδα Κουμτζίδου έχει διαφωνήσει. Διαφώνησα γι' αυτό το πράγμα. Δεν ότι θα έπρεπε να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη, το είπα και σε όλες τις αποφάσεις, των τοπικών συμβουλίων και της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό. Γι' αυτό διαφώνησα. Κύριε Ευκολίδη, αντιστοίχως και προσωπικά καταψηφίσατε, ήταν και ο λόγος ουσιαστικά που διαφωνήσατε από ό,τι καταλάβαινα, από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ, έτσι, με τα φωτοβολταϊκά. Έχετε έρθει σε αντίθεση με δύο συνυποψηφίους σας, τους δύο πρώτους μάλιστα σε ψήφους κάποιες φορές. Με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη και τον κύριο Κώστα και τον Κουρού. Αυτό πώς το σχολιάζετε, δηλαδή τώρα είστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, μιλάω για τα φωτοβολταϊκά πάντα, έτσι, όχι για άλλα ζητήματα, με τα οποία έχετε το τελευταία δύο χρόνια ψηφίσει διαφορετικά πράγματα από ό,τι στην υποψηφία σας. Δηλαδή θα διορτηθεί και κάποιος, μα και στην παράταξη του Κουακαλιάρη, άλλα ψήφιζε ο ένας, άλλα ψήφιζε ο άλλος. Από τους τρεις τουλάχιστον που είστε στο... Είστε και στην κορυφή και οι τρεις πάντως, έτσι ήταν. Είστε κορυφαία στελέχη λοιπόν. Θα πει τι γίνεται και εδώ. Το κορυφαίο στελέχος... Όπως τώρα και την κυρία Κουμτζίδου και εσείς. Το κορυφαίο στελέχος δεν αποδεικνύεται μόνο από την ψηφοδοσία. Είναι ένα δείγμα, ένα κριτήριο. Είναι δικός μου χαρακτηρισμός, κύριε Φουλίδη. Είναι ένα κριτήριο. Νομίζω ότι αξιόλογα και κορυφαία στελέχη υπάρχουν και με λιγότερες ψήφους. Απλά δεν μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν στο όριο που αυτοί έχουν. Προφανώς. Εντάξει, απλά εσείς είστε τώρα. Ωραία. Αλλά αν ερμηνεύσουμε αυτό με βάση την ψηφοδοσία, να το δεχτώ ως σχόλιο. Και το ότι είστε και δημοτική σύμβουλη, έτσι μετράει. Εντάξει. Συμφωνώ. Έχετε άλλη εμπειρία από όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε ένα πλεονέκτημα, είναι γεγονός. Το ίδιο και στον άλλο συνδυασμό, έτσι. Είναι ένα βασικό κριτήριο και ένα αντικειμενικό γεγονός, μια πραγματικότητα. Πώς να εμπιστευτώ λοιπόν εγώ εσάς για τα φωτοβολταϊκά, όταν και μέσα στη δική σας παράταξη υπήρχαν αντικρώμενες απόψεις. Καταρχήν, ποτέ δεν συζητήσαμε πλέον στο επίπεδο παράταξης, και όταν λέμε παράταξης μαζί για την Κοζάνη του κ. Κουκαλιάρη, το ποια θα είναι η γραμμή που θα ακολουθήσουμε στα φωτοβολταϊκά. Όχι, δεν συζητήσαμε. Έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και σε όλες τις εκφάνσεις ότι στο θέμα των φωτοβολταϊκών συμφωνούμε, είναι η διαδικασία και η ενέργεια του μέλλοντος, είναι η επένδυση στην οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά με προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Θα σας πω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα από την Δημοτική Αρχή έγιναν πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Θα ξεκινήσω όντως από αυτό που είπε προηγουμένως η συνάδελφος και πολύ καλή φίλη η Ελπίδα Κουμτζίδου, ότι ένα σημαντικό πρόβλημα ήταν το επικοινωνιακό. Το επικοινωνιακό, όχι όμως για το φένεστε και για το θεαθήνε, αλλά το επικοινωνιακό με την έννοια ότι θα έπρεπε να είμαστε πλάι στους κοινοτάρχες που αναγκάζονται να διαχειριστούν μια τεράστια και σημαντική εξέλιξη μόνοι τους, χωρίς να έχουν καμία γνώση. Πολλές φορές, και εδώ πέρα είναι αυτό που σας λέω, ότι ποτέ δεν υπήρξε ολοκληρωμένη άποψη και συνεννόηση σε επίπεδο Δημοτικής Αρχής. Πολλές φορές είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μόνο εκεί μπορούσα να παρουσιαστώ και να τα πω, ότι έχουμε αφήσει τους κοινοτάρχες έρμεα των ορέξεων των επενδυτών. Και τι εννοώ ορέξεων και τι εννοώ έρμεα? Δεν εννοώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα κακοπροαίρετα ή θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα. Όπως το είπατε λίγο. Ναι. Γι' αυτό που θα σας προλαβαίνω. Λέω ότι πήγαν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζοντας το αντικείμενο, το γνωστικό αυτό θέμα, και πήγαν να μιλήσουν με προέδρους και απλά τάσανε. Και τι τάσανε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ότι θα σας κάνουν δύο πεζοδρόμια, θα σας κάνουν μια εκκλησία. Εννοείται χωρίς να υπάρχει παρουσία του Δήμου. Τίποτα απολύτω. Και όχι απλά τίποτα. Θα σας πω ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσω, πέρα από τη γνωμοδότηση που είχα από τον κοινοτάρχη, προσπαθούσα πάντα είτε τηλεφωνικά να επικοινωνήσω, είτε προσωπικά να έρθω σε επαφή με αυτόν. Πολλοί από αυτούς μου είπαν, ξέρεις τι Γιώργο, μας είπαν ότι θα μας κάνουν αυτά. Δεν μπορώ να πω όχι ρε εσύ. Και σε τις περισσότερες των περιπτώσεων τίποτα από αυτό δεν υλοποιήθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χωριού Ισκήτη, όπου ενώ είχαν πει ότι θα κάνουν έναν αυλόγυρο στην εκκλησία,
Σας λέω τώρα έτσι πολύ πρόχειρα. Είναι το πρόσφατο. Όχι, όχι, ποιο είναι το πρόσφατο. Τη Κίτη, ήταν από τα τελευταία που. Όχι, όχι, μιλάμε για τα αιωλικά. Α, για τα αιωλικά. Για τα αιωλικά. Το πρόσφατο. Όχι, το πρόσφατο ακόμα είναι σε εξέλιξη. Για, αυτό, ναι. Για τα αιωλικά. Όταν πλέον ο παπάς της Νορίας ζήτησε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόσχεση, ο επενδυτής είπε ότι εμείς έχουμε τελειώσει, τώρα θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο. Νομίζω ότι τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να αποφεύγονται, θα πρέπει να τις προλαβαίνουμε και όντως, ακριβώς όπως είπε και η κυρία Κουιμτζίδου, να επικοινωνούμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Εγώ θα διαφωνήσω. Όταν λέτε καλό ή κακό, δηλαδή. Δηλαδή είναι ότι είναι καλό για την τοπική κοινωνία ως επιλογή και ποιο είναι το αρνητικό για την τοπική κοινωνία ως επιλογή. Έχετε καταψηφίσει τοπικά, έχετε καταψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότηση για φωτοβολταϊκά, για τα οποία έχει έρθει θετική εισήγηση από την υπηρεσία, για παράδειγμα. Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο. Ναι. Γιατί είχε έρθει αρνητική εισήγηση από την κοινότητα. Έχετε ψηφίσει θετικά, ενώ υπάρχει αρνητική εισήγηση από την κοινότητα. Προσπαθώ να θυμηθώ. Προσπαθώ να θυμηθώ. Αλλά νομίζω πως όχι. Στο Δρέπανο για συγκεκριμένη. Ήταν θετική εισήγηση. Στο Δρέπανο. Ήταν θετική εισήγηση της κοινότητας. Σε μια συνέντευξη στο Κοζάνη Μίντια, υποψήφιος της παράταξης της Ενότητας, φωτογράφησε τέλος πάντων εσάς, από ό,τι κατάλαβα. Ότι ψηφίσατε θετικά μόνο για μία από τις δύο εταιρείες στο Δρέπανο. Όχι. Ήτανε με Maximus, βάση. Maximus Terra, δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι. Δεν ξέρω, καταρχήν δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε μένα. Αλλά ακόμα και έτσι είπε, είπε μάλιστα και καθυπόδη, και θα ήθελα να πω λίγο περισσότερα πριν τις εκλογές. Ναι. Πώς. Είπε και το καθυπόδειξη κάπως. Καθυπόδειξη. Ναι. Ενώντας. Θα σας πω. Ενώντας, αν κατάλαβα καλά. Τέλος πάντων, εννοώντας εξωθεσμικούς παράγοντες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εξωθεσμικούς παράγοντες. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, γιατί το εκκλησιακή κήπεδο δεν θέλω να πω περισσότερο. Θα σας πω ότι. Εννοούσε το Δρέπανο και την ιστορία της Maximus Terra. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία τώρα. Ναι, ήταν μία από αυτές τις εταιρείες. Όχι, εταιρεία ή όχι. Ακούστε και την κάτω. Υπάρχει Maximus Terra. Θα με επιτρέψετε να απαντήσω εγώ, κυρία Κουτσίδου. Από αυτή τη δημοτική αρχή, ως συνεργαζόμενη παράταξη, εγώ αποχώρησα γιατί διαφώνησα για τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής. Okay. Θα μπορούσα να είμαι άνετα να συνεχίσω να συνεργάζομαι και να έχετε και μια θέση και να έχω μια καλή θέση. Θέση αντιδημάρχου, θα πω εγώ. Και μια πολύ καλή θέση. Αντιδημάρχου. Εσείς θα είστε εκεί που ή θέλετε. Προέδρου, ή. Όπως ήμουν. Όχι, θα μπορούσα να είναι. Έτσι ακριβώς. Όχι, στη Σχολική Επιτροπή ήταν. Θα μπορούσε να γίνει αντιδήμαρχος αν δεν είχε αποχωρήσει αυτό. Αντιθέτως. Αντιθέτως, η επιλογή μου ήταν ότι σε αυτό που γίνεται λάθος στη συγκεκριμένη περιοχή, εγώ θα πάω αντίθετα και με βάση αυτό το κριτήριο θα προχωρήσω. Σε καμία περίπτωση δεν μου έχει υποδειχθεί το τι θα ψηφίσω και τα μοναδικά κριτήρια ήταν το τι φέρνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το τι πιστεύουν οι κοινοτάρχες. Εγώ θα ρώτησα για τη συγκεκριμένη περίπτωση και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπά, δηλαδή δεν με υπέδειξε κανένα το τι θα κάνω. Ωραία, εκεί ψηφίσατε θετικά όμως για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ασφαλώς. Για γιατί λόγο. Ήταν και ο Κοινοτάρχης ήταν υπέρ. Ήταν υπέρ. Υπέρ, ναι. Ναι, αλλά τώρα φάσκεται και αντιφάσκεται. Ναι. Είπατε ότι πήγαιναν οι πρόεδροι. Ναι. Διαπραγματευόταν με τις εταιρείες και αναλόγως έκαναν νωρίτερα. Ξαναλέω. Όταν η κοινότητα πλέον πίστηκε. Σας ξαναλέω. Όταν πλέον η κοινότητα πίστηκε, εγώ είπα ναι. Αλλά θα σας πω επίσης ότι στη μοναδική περίπτωση που μπορώ να θεωρηθώ αντίθετος με τα λεγόμενά μου είναι η τελευταία. Η τελευταία όπου ήρθε ο κοινοτάρχης, ήρθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και είπαν υπέρ των φωτοβολταϊκών και εγώ ψήφισα κατά. Ήταν ο μοναδικός λόγος που συνέβη αυτό. Ήταν γιατί πίστευα και πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να αφήσουν στο άπειρο ελάχιστο να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση εμείς που μπορούμε να τη διαχειριστούμε στην πολύ καλύτερα. Κάνατε προσυνεδρίαση του συνδυασμού σας του κ. Μιχαλίδη. Ήταν μια από τις αιτίες στις οποίες αποχώρησα. Δεν κάνατε. Ποτέ. Στο συγκεκριμένο ζήτημα του Δρεπάνου κάνατε. Έτσι ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο Δημοτικός Σύμβουλος εδώ. Ποτέ. Για τη συγκεκριμένη ποτέ. Δεν κάνατε. Ποτέ. Τηλέφωνο. Με τηλέφωνα. Θεωρείτε. Στο συγκεκριμένο ζήτημα του Δρεπάνου, εσείς στην συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξής σας δηλώσατε ότι θα ψηφίσετε αρνητικά και στη συνέχεια του Δημοτικού Συμβούλου ψηφίσατε θετικά. Ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω την ερώτηση. Στην εσωπαραταξιακή σας, τώρα δεν ξέρω, προσυνεδρίαση ή οτιδήποτε λέει, όπως και αν χαρακτηρίζεται αυτή. Ναι. Δηλώσατε για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι θα ψηφίσετε αρνητικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσατε θετικά. Όχι.
Όχι, μα ξαναλέω. Μα δεν έγινε προσυνεδρίαση. Δεν ξέρω αν την κάνετε προσυνεδρίαση, αν κάνατε τηλεφωνικά ή. Όχι, όχι. Είμαι η ΕΜΕΙ, δεν ξέρω. Άρα ήταν και τότε με τον κόμμα. Όχι, ποτέ. Και σα ξαναλέω ότι ένα από του λόγου. Θα με επιτρέψετε. Όχι, συγγνώμη, ναι. Θα με επιτρέψετε. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ένα από του λόγου που αποχώρησα από αυτή τη διαδικασία ήταν και αυτό. Δηλαδή, θα πάμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο χωρί προσυνεδρίαση. Κάνετε προσυνεδριάσει. Κάναμε. Τα λέγατε στις προσυνεδριάσεις. Φυσικά και διατυπώναμε τις διαφορές. Αυτά που λέγατε μέσα τα κάνατε, τα λέγατε και πράξη μέσα. Ό,τι μέσα και έξω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αυτό που θέλω να πω με το προηγούμενο για να γίνει σαφές. Εμείς συμβατοποιήσαμε στα συμβόλαια ό,τι συμφωνήσαμε με τα επιπλέον ανταποδοτικά. Με το 3% συν την κατασκευή φωτοβολταϊκών για τις ανάγκες των κατοίκων. 500 σε κάποιες τοπικές κοινότητες, τα οποία θα κατασκευαστούν με συμβόλαια. Προκειμένου για να αποφευχθούν αυτές οι συζητήσεις που γινόταν κατηδίαν με τις εταιρείες και με κάποιους παράγοντες. Κύριε Κουνδίου, πόσο ηθικό ήταν ότι συγγενικά πρόσωπα του Δημάρχου και όλων σχεδόν των, και τον επικεφαλή, και τον επικεφαλής. Όχι, όλο το συμβούλιο. Όχι, όλο τον επικεφαλής. Τον επικεφαλής, ναι, γι' αυτό. Πόσο ηθικό να εμπλέκονται γενικά τους πρόσωπα σε επενδύσεις σε μια εταιρεία η οποία είχε νόμιμες επαφές με το Δήμο Κοζάνης για άλλες εκτάσεις. Είχαν βέβαια για ένα επενδυτικό σχήμα εκτός των ορίων του Δήμου Κοζάνης, αλλά με μια εταιρεία η οποία συμμετείχε σε δημοπρασίες για εκτάσεις του Δήμου Κοζάνης. Και πόσο σας έβλαψε αυτό σαν. Γιατί είπατε πριν ότι κάναμε αυτό το λάθος. Κάναμε αυτό το λάθος. Αυτό δεν ήταν λάθος που αναφέρω εγώ. Το επικοινωνιακό. Καταρχήν, συζητείτε πολύ. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι καλώς ή κακώς οι επενδύσεις στην περιοχή αυτή τη στιγμή είναι τα φωτοβολταϊκά και οι συμμετοχές πάρα πολλών δημοτών στα φωτοβολταϊκά, όπως έγινε και στη Μάνα Νερού. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έγινε ένας σύνδεσμος με τους ιδιώτες και οι οποίοι συμμετείχαν σε ενεργειακές κοινότητες, έτσι ώστε να πάρουν κάποια κομμάτια των ενεργειακών κοινοτήτων με χρηματοδότηση, με δάνεια κτλ. Τώρα, δεν είναι απάντως όλο αυτό. Όχι, γιατί δεν είναι απαγορευτικό. Δεν είναι απαγορευτικό. Εγώ δεν μίλησα για νόμιμο. Εσείς είπατε για ηθικό. Καταρχήν, δεν είναι στα όρια του Δήμου. Ήταν εκτός. Το είπα και εκτός. Και επιπλέον θεωρώ ότι δεν μπορεί να μην επενδύει κάποιος μόνο και μόνο επειδή συμμετέχει, συμμετέχει στο Δήμο. Πώς έτυχε και οι τρεις επικεφαλείς της συνεργασίας να έχουν σχέση με συγγενικά πρόσωπα. Αν δείτε τα 1500 άτομα που έχουν επενδύσει στη Μάνα Νερού, είναι κουνιάδια, είναι συγγενείς, είναι αδέρφια. Πολλοί κάτοικοι του Δήμου. Αυτό εννοώ. Το άσχετο αυτό. Δεν ναι. Και καλά κάνανε. Ναι, είναι κόσμος, πολλής κόσμος. Μεταξύ αυτών έτυχε και επένδυσαν και αυτοί. Έτυχε. Τυχαίο. Το θεωρείτε τυχαίο. Συγγνώμη, δηλαδή. Όταν παίζαμε στο χρηματιστήριο και επενδύαμε στις μετοχές και εγώ έλεγα σε κάποιον για μία μετοχή. Ναι, αλλά μετοχή της τράπεζας δεν είχε με το Δήμο Κοζάνης. Εντάξει. Οι επενδύσεις εκείνο το διάστημα ήταν στο χρηματιστήριο. Τώρα οι επενδύσεις είναι στα φωτοβολταϊκά. Καλώς ή κακώς είναι αυτές. Εκείνες οι εταιρείες δεν είχαν σχέση όμως με το Δήμο Κοζάνης. Δεν είχαν κάποια δημοπρασία. Μα καταρχήν δεν έγινε εδώ στο Δήμο Κοζάνης. Έγινε στο Δήμο Σερβίο. Η εταιρεία, λέω. Εταιρεία. Είναι όμως εταιρεία που έχει. Ναι, η εταιρεία μπορεί να έχει πανελλαδικά. Υπάρχει μια δήλωση, μια αναφορά επίσημη από τον Κυριάκο Μιχαλίδη, κύριε, ο οποίος θέλει να το αναφέρω επίσημα. Ότι κάναμε προσυνεδρίαση για το συγκεκριμένο ζήτημα στο γραφείο της κυρίας Ματίνα Σαμανατίδου και επικαλούμε τη μαρτυρία όλων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα του Δρεπάνου, οφείλω να το σημειώσω εφόσον το επιθυμεί ο κύριος Μιχαλίδης. Και θέλετε να το σχολιάσω. Αν θέλετε, η μοναδική συνεδρίαση που κάναμε, καταρχήν φανταστείτε ότι κάναμε δηλαδή προσυνεδρίαση. Για το συγκεκριμένο ζήτημα του Δρεπάνου. Ναι, για το συγκεκριμένο, να ξεκινήσω και να πω ότι να κάνω ένα σχόλιο ότι κάναμε μια προσυνεδρίαση στο γραφείο, στο ιδιωτικό γραφείο της συναδέλφου της κυρίας Σαμανατίδου. Φανταστείτε δηλαδή γιατί προσυνεδρίαση μιλάμε. Από εκεί και πέρα θα σας πω, αφού θέλετε να αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα, η μοναδική προσυνεδρίαση, η μοναδική μάλλον μάζοξη, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη θεωρήσω προσυνεδρίαση, μάζοξη που έγινε στο γραφείο της κυρίας Σαμανατίδου, εκτός κι αν έκαναν κάποια μάζοξη στην οποία εγώ δεν ήμουν παρόν. Όχι, εννοεί για το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό στο Δρέπανο, ότι έγινε στο γραφείο της κυρίας Σαμανατίδου και δηλώσατε ότι
Ωραία. Θα είστε αρνητικός. Αν ποτέ έκανε μάζοξη, σας ξαναλέω, άκουστε να δείτε. Αν ποτέ έκανε ο μάζοξη ο κύριος Μιχαηλίδης στο γραφείο της κυρίας Αμανατίδου για το συγκεκριμένο ζήτημα, σίγουρα δεν ήμουν εγώ παρόν. Κάποιον άλλο θέμα του κύριου Μιχαηλίδη. Η μοναδική μάζοξη. Ακούστε λίγο. Η μοναδική μάζοξη ή ας πούμε προσυνεδρίαση, όπως θέλετε, αποκαλέστε την, που έγινε στο γραφείο της κυρίας Αμανατίδου, ήταν όταν πλέον ψυχανεμίστηκε ο κύριος Αμανατίδη, ο κύριος Μιχαηλίδης, ότι θα αποχωρήσω από την παράταξή του και μας μάζεψε όλους εκεί για να δει τι κάναμε καλό και τι κάναμε λάθος. Εκεί είπα σε όλους και σε όλους τους τόνους ότι. Η συγκεκριμένη επιλογή, η συγκεκριμένη στάση ήταν λαθασμένη. Θα σας πω, δηλαδή, θα σας πω εγώ πώς νομίζω ότι θα ήταν πρέπον για να μην μπορεί να. Εντάξει, υπάρξει... μην πάμε στο δικό σας, κύριο Μάνα. Εγώ ήθελα να διευκρινίσω τις στάσεις σας, όπως και τις στάσεις κυρίας Κονιτζίδου, στο θέμα των φωτοβολταϊκών και του Βρεπάνου. Τώρα το υπόλοιπο έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Όχι, θα μου επιτρέψετε όμως να το πω αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ φαντάζομαι ότι ο ορθός τρόπος να λειτουργήσουμε ήταν να ενημερωθούν όλοι ότι υπάρχουν επενδύσεις από τους διοικητικούς μας. Α, για το θέμα αυτό που ρώτησα. Για το θέμα ακριβώς. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ενημέρωση, να δηλώσουν ότι για λόγους ηθικούς. Για λόγους ηθικούς, όχι για λόγους νόμιμους. Οφείλω να σημειώσω εδώ ότι δημοσιογραφικά έγινε αποδέκτης μιας εγκυρότατης κουβέντας, ναι, ότι σε άλλο συνδυασμό αυτό έγινε. Πάντως. Εγώ σας μιλάω για το δικό μου συνδυασμό. Okay. Ναι, ναι. Σας παρακαλώ. Νομίζω, μιλάτε για τη Δημοτική Αρχή γενικότερα. Εγώ μιλάω για το δικό μου συνδυασμό. Mm-hmm. Εγώ αποχώρησα από το δικό μου συνδυασμό. Mm-hmm. Και έθεσα στη διάθεση του Δημάρχου την παρέτησή μου. Δεν είπα παρετούμε, έθεσα στη διάθεση του Δημάρχου. Okay, μέχρι τότε συνέβαιναν αυτά. Για το συγκεκριμένο θέμα όμως, έγινε τελικά ή δεν έγινε στο γραφείο της κυρίας Αμανατίδου. Όχι. Η προσυνεδρίαση στην οποία είπατε ότι θα είστε αρνητικός και στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσατε θετικά για την συγκεκριμένη εταιρεία. Πάλι ξεχνά το όνομά της. Σας είπα, τρεις φορές και σας το λέω και τέταρτη. Όχι. Τέλος πάντων, εξαντλήσαμε τώρα. Το κλείσαμε αυτό. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή υπάρχει ηθικό ζήτημα, όσο και αν προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, και το κριτήριο το αν είναι ηθικό ή όχι για αυτό το ζήτημα εξαρτάται από το πώς το βλέπουν και οι πολίτες της Κοζάνης, οι δημότες της Κοζάνης. Και λέω ότι αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε ο κύριος Μιχαηλίδης, ο επικεφαλής της παράταξής μου τότε, να δηλώσει ότι πολύ πιο νωρίς ότι είναι επενδυτής στη συγκεκριμένη επένδυση, για λόγους ηθικούς και όχι νομιμότητας. Να πει ότι για τις συγκεκριμένες εταιρείες, όταν έρχεται θέμα να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, απέχω από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία και να προχωρήσουν όλα καλώς. Τι θα κάνετε με τα φωτοβολταϊκά από εδώ και πέρα, αν είστε στη Δημοτική Αρχή? Ρωτάτε εμένα? Ναι. Ναι. Από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει, να είναι απομακρυσμένα από κατοικημένες περιοχές, να μην επηρεάζουν. Επιχειρήσεις που βρίσκονται γύρω από αυτές, τις περισσότερες των περιπτώσεων κτηνοτροφικές μονάδες, τότε θα είμαστε θετικοί. Και αφού έχουμε εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό, για τους συνδημότες. Και θα σας πω το εξής. Άρα θα είστε, δεν λέτε απριόρι όχι, λέτε. Ασφαλώς. Ναι, δηλαδή αν υπάρχει θετική γνωμοδότηση της τοπικής κοινότητας και της υπηρεσίας, θα είστε θετικοί. Θετική γνωμοδότηση της τοπικής κοινότητας, της υπηρεσίας. Και αφού διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται κάποια επιχείρηση στην περιοχή, ασφαλώς ναι. Ναι, προφανώς για να υπάρχουν τα δύο πρώτα. Προφανώς... Να κλείσω όλες τις περιπτώσεις. Mm. Γιατί στη δικιά μας την περίπτωση, σας λέω εγώ ότι για παράδειγμα. Και για τα αιωλικά ισχύει αυτό, έτσι, για να μην. Ασφαλώς. Όταν για παράδειγμα, σας λέω για την περίπτωση τη δική μου του βατερού που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή, ας υποθέσουμε ότι όντως ήταν 500 μέτρα μακριά. Και πάλι δεν θα μπορούσα να πω ναι, όταν αποκλείει μια επιχείρηση από την λειτουργία της. Ποια επιχείρηση? Την κτηνοτροφική μονάδα. Την κτηνοτροφική τη συγκεκριμένη, λέτε. Ασφαλώς. Εντάξει, τη λέω επιχείρηση. Ναι, όχι. Είναι μια επιχείρηση. Προφανώς, ναι, το διευκρινίζω, λέω όμως είναι κάποια που δεν γνωρίζω εγώ. Γιατί δεν γνωρίζετε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν γνώριζε ότι περικυκλώνεται, το ξέρει πολύ καλά η κυρία Κοντζίδου, ότι τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο του είπα ότι ο κύριος αυτό στα πρόβατά του θα τα βγάζει με ελικόπτερο στη Βοσκή. Αν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, ασφαλώς και θα σας πω κάτι. Κύριε Ευκολίδη, όταν έρχονται οι περιβαλλοντικοί από την υπηρεσία, δεν θα εξέταζαν τη συγκεκριμένη κτηνοτροφική Άρα μονάδα. Δεν το εξέτασαν. Όχι, κακώς που δεν το εξέτασε η υπηρεσία τότε. Και έπρεπε να δώσει την εναλλακτική και να πει ότι αυτή η κτηνοτροφική επιχείρηση. Η υπηρεσία ήταν θετική. Θετική δεν ήταν. Με προϋποθέσεις. Θετική με προϋποθέσεις. Για να δείξει δίωδο. Ναι. Στην περίπτωση της Καλαμιάς τι ήταν? Αρνητική. Τη βάλαμε στο αρχείο.
Εμείς βάλαμε στο αρχείο γιατί είναι παρέλθει ο χρόνος. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας χρόνος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε τόσο χρόνια Δημοτικό Σύμβουλος, για να υπάρχουν, να βγει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν δεν παίρνουμε απόφαση, γιατί έχει παρέλθει ο χρόνος, δεν έχει καμία ένωμη συνέπεια η απόφαση που παίρνουμε. 20 μέρες είναι ή πόσο ένα. Ναι. 20 μέρες πόσο είναι έτσι. Κύριε Βλιάζο, για να συμπληρώσω την απάντησή μου στην ερώτηση που κάνετε για το αν θα είμαι αρνητικός ή όχι και με ποιες προϋποθέσεις. Όχι, ένα προσωπικό ή παράδειγμα. Ναι, ασφαλώς. Θα σας πω ότι και σε όλη αυτή τη διαδικασία και αφού πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, εμείς θα είμαστε πλάι από τους συνδημότες μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά. Αν έρθει το νέο χωροταξικό, το ρέτμα και προς τους δύο. Αν έρθει το νέο χωροταξικό, ξεκινάω από εσάς, κύριε Ευκολίδη, η κυβέρνηση λέει το Μάιο του 24, εγώ που λέω εμφιβάλλω. Αν έρθει το νέο χωροταξικό, που θα λέει εδώ, και έχει του βατερό μέσα. Ναι. Θα πείτε πάλι όχι. Νομίζω ότι οι διαβουλεύσεις που θα γίνουν και εκεί που θα καταλήξουμε, δεν θα συμπεριλαμβάνουν το βατερό και θα σας πω γιατί. Δεν εννοώ το βατερό. Ναι, εγώ λέω λοιπόν, εάν έρθει το χωροταξικό, γιατί όλοι επικαλείστε και η κυρία Κοντζίδου και εσείς και άλλοι στην περιφέρεια κτλ. Δεν έχουμε χωροταξικό, Θα έρθει το χωροταξικό. Δεν θα έρθει το Μάιο, θα έρθει σε ένα χρόνο. Είσαι η Δημοτική Αρχή και το χωροταξικό θα λέει ότι στο βατερό. Λέω, υποθέτω εγώ, δεν λέω μπορεί να λέει αλλά αυτή η περιοχή είναι το βατερό. Εσείς τι θα κάνετε. Θα σας απαντήσω. Από τη στιγμή που το χωροταξικό θα βάζει τις αυστηρές προϋποθέσεις, θα τις έχει λάβει υπόψη του ότι θα πρέπει να είναι απομακρυσμένο από την κατοικημένη περιοχή στα τόσα μέτρα, δεν θα επηρεάζει. Το χωροταξικό αυτό θα υποθέτω θα το κάνει στο σύνολο για όλη τη χώρα. Δεν σε περιλαμβάνει. Αλλά ασφαλώς θα πούμε ναι. Θα πείτε ναι. Ασφαλώς. Θα εξετάζουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση κάθε φορά. Μα αφού το χωροταξικό θα λέει εδώ να τα βάζουμε. Εντάξει. Θα πείτε όχι. Όχι, θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Το χωροταξικό θα λύνει. Υποτίθεται ότι το χωροταξικό θα καλύπτει πανελλαδικά και ναι, αυτές τις περιοχές. Ναι, πανελλαδικά θα λέει σε περιοχές, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα είναι πάλι απαγορευτικές. Εμείς θα κρίνουμε κατά περίπτωση. Αυτό. Θα κρίνουμε κατά περίπτωση. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα που εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Κουντζίδου. Ναι, στο οποίο δηλαδή θα πω επίσης. Αν είναι Καλαμιά, ας πούμε. Ξαναλέμε. Πείτε μου, το παράδειγμα, αυτό που γίνεται στα υψώματα Βατερού Αργύλου, στο οποίο έχουμε συζητήσει και έχουμε αρνητική εισήγηση ως Δημοτική Αρχή, όπου είναι μια περιοχή που εμείς σαν Δημοτική Αρχή την βλέπουμε ως το μέλλον. Είναι η περιοχή που περικλείεται από το Πανεπιστήμιο, που και θα γίνουν το ΣΔΙΤ. Έτσι, το ΣΔΙΤ, το οποίο πετύχαμε με νύχια και με δόντια, εμείς ως Δημοτική Αρχή, με τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς. Ναι, ναι, γι' αυτά έπρεπε να μιλήσουμε και όχι να περιορίσουμε τη συζήτησή μας. Ναι, φυσικά, γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα για το μέλλον του Δήμου Κοζάνης. Ναι. Αν θέλετε να προσθέσουμε στη διαδικασία πράγματα, θα σας πω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Έχουμε άλλη μισή ώρα, θα συζητήσουμε κάποια πράγματα. Τα έχω σημειώσει, αλλά. Τι εμποδίζουν τα φωτοβολταϊκά την ανάπτυξη του ΣΔΙΤ και του Πανεπιστημίου εκεί. Η περιοχή εκεί θα γίνει ένα κέντρο, το οποίο θα έχει μέσα το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, είναι το Πανεπιστήμιο. Σε τι εμποδίζουν το να υπάρχουν φωτοβολταϊκά είναι εκεί, ανάλογα στιγμή, σε... από τη στιγμή που βάζουμε και στα σπίτια μας και στα κλειστά γυμναστήρια και στις στέγες μας. Θα γίνει η κατάληψη μιας έκτασης, την οποία θα τη χρειαστούμε προφανώς, για να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο έργο. Για συγκεκριμένη έκταση δεν υπάρχει ήδη χωροθετημένη. Υπάρχει μία χωροθετημένη. Αλλά τώρα δεν μπορεί να είναι δίπλα η ενεργειακή κατασκήνωση. Γιατί. Δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει με το καλύτερο. Όχι, γιατί. Εγώ ρωτάω πολύ απλά. Γιατί. Μπορεί να εμποδίζει σε κάποιες δραστηριότητες και σε κάποιες ενέργειες. Θα είναι το κλειστό κολυμβητήριο. Ναι, σε τι θα εμποδίζει. Και το κλειστό, τα 33 μέτρα αυτό το δέσμευμα. Αυτό που έχουμε μέσα στα έργα του ΣΔΙΤ. Τα φωτοβολταϊκά σε τι θα εμποδίσουν αυτό. Μπορεί να εμποδίζουν κάποιες δράσεις. Αυτό εννοεί και ο κύριος Ευκολίδης. Θα σας απαντήσω εγώ. Να μου απαντήσετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω σε τι ακριβώς θα εμποδίζουν. Γιατί το καταλαβαίνω στην Καλαμιά που είναι μέσα στο χωριό, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά που το έχω ακούσει και από άλλους και έχω κάνει την ίδια ερώτηση και δεν έχω πάρει απάντηση σαφή. Γιατί για την κτηνοτροφική μονάδα εγώ θα συμφωνήσω και θα το καταλάβω, εννοείται. Αλλά εκεί αυτά σε τι θα εμποδίσουν. Θα σας απαντήσω και θα συμφωνήσετε. Καταρχήν, ήδη η μαρκαρισμένη περιοχή που μας έχει έρθει και με βάση αυτήν αποφασίσαμε συμπεριλαμβάνει και ιδιοκτησίες. Δηλαδή, από την αρχή της, είναι λάθος.
Οι ιδιωτικές ιδιοκτησίες μπορεί να τις δώσουν οι ιδιώτες. Το θέμα είναι αν εμείς δεχόμαστε ως δημοτική αρχή. Εγώ θέλω να μου εξηγήσετε τι ενοχλεί στο συγκεκριμένο σημείο ύπαρξη φωτοβολταϊκών όταν δεν ενοχλεί την κτηνοτροφική μονάδα. Μιλάω για το άλλο σημείο. Επειδή εμείς ως παράταξη οραματιζόμαστε την περιοχή μας ως πόλο έλξης και μέσω του Πανεπιστημίου, στην περιοχή εκείνη στεγάζεται το Πανεπιστήμιο. Ναι. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι ένα κτίριο αυτή τη στιγμή ψυχρό το οποίο έτσι πρέπει να μείνει. Δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης με προοπτικές. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν το, προοπτικές. Κάνετε, δηλαδή. Το τι θα γίνει στην πορεία, το τι θα κάνουμε εμείς, το τι θέλει να κάνει το Πανεπιστήμιο. Ναι. Όταν θα έρθει έχετε η ώρα που θα το Πανεπιστήμιο. Δεν έχω ακούσει το Πανεπιστήμιο να λέει όχι στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εκεί δίπλα. Το έχετε ακούσει να λέει ναι. Όχι, ούτε ναι, ούτε όχι. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να σας πω ότι εγώ προβληματιζόμενος για το Πανεπιστήμιο, εγώ προβληματιζόμενος ως μελλοντική δημοτική αρχή, λέω ότι θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση και για την πιθανή μελλοντική ανάπτυξη αυτού να έχω εξασφαλίσει περιοχές. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί. Και πάλι δεν παίρνω πιστική απάντηση. Ο προσωπική μου άποψη. Τι ενοχλούν τα φωτοβολταϊκά εκεί, εφόσον δεν επηρεάζουν οτιδήποτε άλλο. Ούτε σε δάσος είναι, ούτε βοσκότοπος είναι, ούτε κτηνοτροφική μονάδα επηρεάζουν. Γιατί εμποδίζουν τα φωτοβολταϊκά στη συγκεκριμένη έκταση να γίνει πόλος έλξης του Πανεπιστήμιου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί δεν καταλαβαίνει την έκταση, όπως είπε ακριβώς προηγουμένως η κυρία Κωνσταντίνα. Συμφωνεί μαζί μου ο κύριος Ευκολίδη. Μα η έκταση εκεί θα γίνει ένα κέντρο τεχνολογίας καινοτομίας. Δεν είναι συγκεκριμένη έκταση. Έχει και εκεί όμως. Έχει, φυσικά. Σε πόση απόσταση θα είναι. Σε πόση απόσταση. Καταρχήν, όταν λέμε ότι τα φωτοβολταϊκά πρέπει να είναι αθέατα. Ποιος το λέει αυτό. Τι το λέει ο νόμος. Τι είναι το αθέατο. Αθέατα από κατοικημένες περιοχές. Στη συγκεκριμένη περιοχή αναπτύσσεται εκεί και η υποντοκόμη, που θα γίνει ο νέος οικισμός και θα υπάρχει εμπόδιο. Άρα το πρόβλημα είναι η οπτική όχληση. Φυσικά. Και δεν το είπατε πριν γι' αυτό. Όχι, ναι, πρέπει να είναι. Άρα είναι η οπτική όχληση. Και, και η οπτική, φυσικά. Και δεν μπορείς τώρα να κάνεις μία επένδυση 80 εκατομμυρίων ευρώ και κάποια έργα του ΣΔΙΤ που θα χωροτηθούν εκεί και δίπλα να έχεις φωτοβολταϊκό. Και για μένα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό. Εντάξει, ναι, okay. Γιατί πρέπει να είναι αθέατη. Ναι. Ωραία, να πάμε στα 80 εκατομμύρια. Θα γίνει αυτό το έργο. Φυσικά θα γίνει. Είστε σίγουροι. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Και αρχή λοιπόν. Φυσικά. Πού βρισκόμαστε τώρα και τι θα συμπεριλαμβάνει αυτό. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι βασικός πυρήνας το πρόγραμμά σας. Είναι βασικός πυρήνας. Είναι το πρόγραμμά μας για το 2030, το οποίο δώσαμε στους δημότες και νομίζω ότι με βάση αυτό πρέπει να προχωρήσουμε για την Κοζάνη του μέλλοντος. Γιατί η Κοζάνη δεν πρέπει να μείνει σε μία χρονική περίοδο η οποία είναι της απολιγνητοποίησης και να φτάσουμε σε ένα τέλμα. Γι' αυτό πρέπει να κρίνουν οι δημότες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα γίνει το κέντρο τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα γίνει το κολυμβητήριο, είναι τα 6 έργα αυτά, θα γίνουν τεχνικές σχολές, θα γίνει το καλλιτεχνικό σχολείο στο Νέο Κλήτος. Και οπότε εκείνη η περιοχή. Χρηματοδότηση. Είναι το ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει δηλαδή. Θα προχωρήσει, φυσικά. Και υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες. Όπως. Δεν ξέρω ποιες συγκεκριμένες εταιρείες, πάντως υπάρχει ενδιαφέρον. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα, αν είστε νέα δημοτική αρχή, κύριε Ευκολίδη. Καταρχήν θα πρέπει και να. Και τι απαντάτε σε αυτό που λέει ο κύριος Μαλούτας και η πλευρά της ενότητας, ότι ορίστε, είναι το μεγάλο μας όνειρο, όραμα για την πόλη 80 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς θεωρούμε ότι ασφαλώς θα είναι ευπρόσδεκτο και επιθυμητό να υλοποιηθεί. Θα σας πω όμως ότι οι πρακτικές μέχρι τώρα της Δημοτικής Αρχής δεν μας πείθουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο μελέτες για διάφορα προγράμματα, τα οποία τελικά μείναν μόνο ως μελέτες. Θα σας πω απλά και πολύ σύντομα το ΣΒΑΚ, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη Δημοτική Αρχή στην αρχή της θητείας της. Ήρθε μια μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσιάστηκε και ποτέ δεν μάθαμε, πόσο προχώρησε και πού έχει φτάσει αυτό. Θα σας πω επίσης ότι προκλήθηκε μια
μια μελέτη για το νοσοκομείο το οποίο... Πιο κάτω. Θα σας πω εγώ τώρα. Θα σας πω, αν θέλετε να το συζητήσουμε αργότερα... Αυτό θα το προχωρήσετε, δηλαδή τα 80 εκατομμύρια θα το... Από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθεί, ασφαλώς είναι ένα... Είναι επιτυχία της Δημοτικής Αρχής Μαλούτα. Αν μπορούσε, αν μας πείσει ότι μπορεί να το υλοποιήσει, ναι. Αφιβάλλεται. Γιατί δεν μπορεί, το σχεδιάσαμε και δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Αφιβάλλεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Σας λέω τους λόγους. Ναι, αφιβάλλεται λοιπόν. Αφιβάλλω. Εσείς σαν Δημοτική Αρχή. Θα το επιδιώξουμε αφού δούμε ότι είναι εφικτό. Γιατί το να καθίσουμε εδώ πέρα και να αναφέρουμε ότι θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο. Ζητήσατε να πάρετε στα χέρια σας, νομίζω, από τις τεχνικές υπηρεσίες. Αν μπορούσατε, ζητήσατε να πάρετε το φάκελο για να δείτε που βρίσκεται η ιστορία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για αυτά τα θέματα ασχολείται ομάδα της παράταξής μας και η οποία θα μας δώσει τις απαντήσεις. Δεν σας έχει δώσει. Όχι, γιατί... δεν μας έχει δώσει τις απαντήσεις. Από ποιες αποτελείται η ομάδα αυτή. Εσείς δεν ξέρετε τις επιχειρήσεις οι οποίες σας ενδιαφέρουν. Να σας πω εγώ από τους επιτελείς. Δεν θυμάμαι τα ονόματα των εταιριών. Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον. Σας ξαναλέω. Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή φέρνει προγράμματα, μελέτες ή οτιδήποτε άλλο που ποτέ δεν υλοποιεί. Ποιο δεν υλοποιεί. Ήρθε μελέτη. Δεν υλοποιήσαμε την Ηλιαχτίδα, η οποία ήταν στο Τέλμα. Δεν υλοποιήσαμε την πλατεία Λασάνη, η οποία είχε μεταχθεί. Δεν έχει σημασία. Γιατί δεν υλοποιούμε. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Και κάνουμε έργο. Τα έργα μας είναι ορατά. Ακούστε να δείτε, κυρία Κουντζίδου. Είναι γνωστό τη σπάση ότι η παλιά τακτική ήταν 5 μήνες πριν τις εκλογές να τρέχουμε. Να τρέχουμε να κάνουμε 5 πράγματα έτσι ώστε να πείσουμε στον κόσμο ότι προχωράμε. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή έχει ξυθεί η πλατεία Λασάνη. Τι ακριβώς γίνεται τι αυτή τη στιγμή. Έχει ξυθεί, έχει ξεκινήσει ανάπλαση. Ωραία, συμφωνώ. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, ποιες εργασίες γίνονται αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται, επειδή ζω εγώ κάθε μέρα και. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει ανάπλαση στη Λασάνη. Προχθές απομάκρυναν και το απαραίτητο τη κολόνη τη ΔΕΗ, γιατί δεν μπορούσε να γίνει το έργο, για παράδειγμα. Μα καταρχήν έχει χρόνο παράδοση. Δεν κατάλαβα τι. Έχει χρόνο παράδοση στο τέλος του 24. Ποιο είναι ο προβληματισμός μου. Ποιο είναι, δεν το κατάλαβα. Για την πλατεία Λασάνη. Για την πλατεία Λασάνη και για πολλά άλλα έργα. Κύριε Πλιάτσο, ζούμε σε αυτή την περιοχή χρόνια τώρα. Και πάντα η απορία μας ήταν γιατί ξεκινάμε 3 μήνες πριν τις εκλογές. Ναι, για την πλατεία Λασάνη, τι εννοείται, έχει ξυθεί, αυτό εννοώ. Ναι, λέω ότι αυτή τη στιγμή η πλατεία Λασάνη, η οποία έχει ξεκινήσει η ανάπλασή της, ναι, και έγινε 3 μήνες πριν τις εκλογές και δεν έγινε πριν από 1 χρόνο. Σας ρωτάω εγώ. Ναι, μπορείτε να ρωτήσετε τον εργολάβο, βέβαια. Αλήθεια είναι, συγγνώμη, επειδή ρωτούσα και εγώ, η αλήθεια είναι. Πώς? Η αλήθεια είναι, επειδή μένω και ρωτούσα, είχε να κάνει με μια σειρά ζητημάτων που είχαν να κάνουν με τον εργολάβο κυρίως. Και θα σας πω επίσης, το μόνο που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι ότι για το σίγουρο που ξέρω, ότι ο εργολάβος για 20 μέρες περίμενε να τελειώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Το γνωρίζω, για να μην προκαλέσει θόρυβο και τα λοιπά. Ήταν τα αιτήματα. Αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας. Είναι το μόνο που μπορώ να πω. Αυτό ήταν κατόπιν αιτημάτων της περιοχής. Αυτό το ξέρω. Τώρα για τα υπόλοιπα. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε έργα. Τα σχεδιάσαμε, χρηματοδοτηθήκανε και δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Κύριε Κουμτσίδου, φέρατε μελέτη για το νοσοκομείο, το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα. Θα το συζητήσουμε τώρα. Φέρατε μελέτη για το νοσοκομείο, η οποία παρουσιάστηκε διαδικτυακά από την εταιρεία που πληρώθηκε. Διαδικτυακά. Και με το που τελείωσε ο παρουσιαστής της συγκεκριμένης μελέτης, σε 5 λεπτά την αποδόμησε ο κύριος Γκανάτσιος. Σε 5 λεπτά. Και η απάντηση. Θα μ' αφήσετε να ολοκληρώσω. Και η απάντηση του εκπροσώπου της συγκεκριμένης εταιρείας, του μελετητικού γραφείου, ήταν ότι τα στοιχεία και τα νούμερα που παίρνουμε είναι από μια δεξαμενή η οποία συνεχώς μεταβάλλεται. Ένα-ένα. Δηλαδή, μιλάμε για μια μελέτη η οποία. Σαν παράταξη, λοιπόν, Κοκαλιάρη, ναι, είστε κατά της ανέγερσης ενός νοσοκομείου. Θέλετε να σας πω. Είμαι υπέρ του. Όχι να εσείς, η παράταξη. Είμαστε υπέρ του να το διεκδικήσουμε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το να γίνει ένα νοσοκομείο στην Κοζάνη δεν είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Η Δημοτική Αρχή το μοναδικό που μπορεί να κάνει είναι να πιέσει την κεντρική εξουσία να υλοποιήσει. Αυτό πήγε να κάνει η Δημοτική Αρχή. Με ποιον τρόπο, με μια μελέτη η οποία σας ξαναλέω. Εσείς με ποιον τρόπο θα το κάνετε. Με ποιον τρόπο. Αυτό που σας λέω είναι ότι θα πιέσουμε. Καταρχάς, συμφωνείτε ότι σαν παράταξη Κοκαλιάρη. Συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνει νέο νοσοκομείο στα όρια του Δήμου Κοζάνης. Αλλά θυμάστε πολύ καλά. Ναι. Πώς θα το διεκδικήσετε λοιπόν αυτό. Εκλέγεστε την άλλη Κυριακή. Παρακαλώ, κύριε Κουντζίδου. Εκλέγεστε την πρώτη Κυριακή, την άλλη Κυριακή Δημοτική Αρχή. Σε 2 μήνες είστε δήμαρχος. Είστε Δημοτική Αρχή. Δήμαρχος του Κοκαλιάρη.
Τι θα κάνετε, πώς θα το διεκδικήσετε, με ποια επιχειρήματα? Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, κύριε Πιάτσο, είναι να καλέσουμε όλους τους δημάρχους, τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Γιατί, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, δημιουργήθηκε μια ολόκληρη φασαρία. Γιατί επέλεξε ο δήμαρχος να μονοπολίσει και να πάει αποκλειστικά μόνος σε αυτή τη διαδικασία. Εννοείται, θα φωνάξετε και τον δήμαρχο Ορδέας, για παράδειγμα. Και τον δήμαρχο Ορδέας και τον δήμαρχο της Καστοριάς. Που υπήρχαν αντιδράσεις από τους άλλους. Όχι, παρακαλώ, κύριε Ακομητή. Και τι θα τους πείτε? Το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι δεν θα πρέπει. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι θέλανε να μετατρέψουν τα δικά τους τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία πρωτοβάθμιας υγείας. Ας το πούμε αυτό, κέντρα αστικού τύπου εν μέρη, με μια μικρή μείωση κοινών. Όχι κέντρα υγείας, είναι κάτι άλλο, κέντρα αστικού τύπου. Εντάξει. Σαν να λέω, με πολύ απλά λόγια κάτι τέτοιο. Απλά να επισκέπτεσαι, να κάθεσαι. Ναι, εσείς στο δημότη του Δήμου Κοζάνης, στον κάτοικο των Σερβίων, γιατί μπλέκονται και αυτοί, στου Βοΐου, γιατί αυτοί εξυπηρετούνται από το Μαμάτσιο, που εξυπηρετεί τα περισσότερα περιστατικά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Θα τους πείτε ότι θα φωνάξετε τους δημάρχους των Γρεβενών της Καστοριάς, της Εορδέας, και αν διαφωνήσουν αυτοί με το νέο νοσοκομείο, όχι, δεν θα διαφωνήσω. Όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, η τάση τους και η επιθυμία τους ήταν να υπάρχουν τα δικά τους τα νοσοκομεία όσους έχουν, ναι, και να δημιουργηθεί ένα κεντρικό και ενδεχομένως πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έτσι. Η αντίδρασή τους είχε να κάνει με τη μετατροπή των δικών τους σε πρωτοβάθμια νοσοκομεία. Και όχι μόνο. Κυρίως. Κυρίως. Άρα εσείς τι θα πείτε, λοιπόν? Άρα θα πρέπει πρώτα να συνοηθούμε με αυτούς. Πρώτα να συνοηθούμε με τους άλλους δημάρχους των άλλων πόλεων, δηλαδή. Ναι, ασφαλώς. Ότι θα πρέπει να παραμείνουν αυτά τα νοσοκομεία όσο έχουν και πλέον σύσσωμοι και όλοι οι δήμαρχοι να διεκδικήσουμε πιέζοντας την κυβέρνηση. Όλοι οι δήμαρχοι να διεκδικήσουν, δηλαδή ο δήμαρχος Καστοριάς, Γρεβενών και Ορδέας, να διεκδικήσει να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στα όρια του Δήμου Κοζάνης. Ασφαλώς. Δεν θα το δεχτούν ποτέ να το συζητήσουν αυτό. Εικασίες. Τι εικασίες. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Από πού το καταλαβαίνετε, από πού βγάζετε? Καταρχήν η μελέτη, θυμάστε, όταν παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που έδειχνε πόσες κλίνες έχει το κάθε νοσοκομείο. Ναι. Δεν υπήρχαν αντιδράσεις από τον Δήμαρχο Εορδέας, από τον Δήμαρχο Καστοριάς, από όλους τους δήμους υπήρχαν. Οι οποίοι διαφωνούσαν ως προς αυτό. Ότι δεν χρειάζεται καινούργιο νοσοκομείο. Ότι ήταν λάθος η μελέτη, λέγανε. Όχι, ότι χρειάζεται καινούργιο νοσοκομείο. Καλά, τώρα ζούμε εδώ ή ζούμε αλλού. Για παράδειγμα, είπατε τη λέξη πανεπιστημιακό πριν πάω στην κυρία Κοντζίδου. Εσείς, σαν παράταξη Κουαλιάρη, θα διεκδικήσετε την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στην Κοζάνη, το οποίο δυνητικά θα είναι και πανεπιστημιακό? Ασφαλώς. Ο δήμαρχος Ορδέας, λοιπόν, ξεκάθαρα, ο κ. Πλακεντάς, λέει ότι το μόνο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή που μπορεί να γίνει πανεπιστημιακό είναι το Ποδοσάκιο. Και ξεκάθαρη θέση του και την επανέλαβε εδώ προεκλογικά. Εμείς είμαστε εδώ. Πώς λοιπόν θα συγκεράσετε αυτή την ιστορία? Εμείς είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε, σε ξαναλέω. Και από τη στιγμή που τα συζητήσουμε όλα και τα βάλουμε κάτω, πιστεύω ότι κάποια στιγμή. Μπορείτε να βρείτε τρία επιχειρήματα με τα οποία θα προσπαθήσετε να πείσετε την κυβέρνηση και τους δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας για την αναγκαιότητα ενός νέου νοσοκομείου στην Κοζάνη? Τρεις. Να σας πω. Και δύο, πείτε μου. Να σας πω ότι είναι μια περιοχή που αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της αριθμούν με τις 300.000 και είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία δεν έχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Για το νέο νοσοκομείο, ναι, λοιπόν. Όχι, ωραία, ναι, για το νέο νοσοκομείο. Δεν είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία δεν έχει αυτό το νέο νοσοκομείο. Mm-hmm. Τριτοβάθμια στιγμή. Άρα θεωρείτε ότι ορθώς η Δημοτική Αρχή Μαλούτα έβαλε στο τραπέζι τη δημιουργία ενός νέου νοσοκομείου? Με πολύ προχειρότητα. Ορθώς αλλά με λάθος τρόπο. Ορθώς αλλά με λάθος τρόπο. Κύριε... Και αποδεικνύεται αυτό με το γεγονός ότι από τότε δεν ξανασυζητήθηκε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Και σας ξαναλέω, η προχειρότητα αποδεικνύεται από την ίδια τη μελέτη, η οποία ερχόμενη στο Δημοτικό Συμβούλιο αποδομήθηκε την επόμενη στιγμή. Μιλάμε για τα νούμερα. Τα νούμερα που παρουσιάστηκαν ήταν το πρώτο σχόλιο που έγινε. Εσείς δεν θα την αξιοποιήσετε καθόλου αυτή τη μελέτη? Δεν θα την πετάξετε το καλάθι? Θέλετε να σας πω κάτι? Η συγκεκριμένη μελέτη είναι άχρηστη. Το είπαν μόνοι τους. Λοιπόν, καταρχήν, ο ίδιος Πρωθυπουργός, ναι, αρχικά είχε πει ότι υπάρχει αναγκαιότητα στην Κοζάνη της κατασκευής καινούργιου νοσοκομείου. Νέου νοσοκομείου. Πού το είπε αυτό, κύριε Κομιτζίδου? Το είχε πει. Πού το είπε, κύριε Κομιτζίδου? Σε μία ομιλία του. Σε ποια ομιλία του, κύριε Κομιτζίδου? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν το έχει πει σε ομιλία, το έχει πει σε ένα φόρουμ και δεν έχει πει ακριβώς αυτό. Σε μια συνέντευξη του, λοιπόν, στην Κοζάνη, ο κύριος Πλεύρης, υπουργός Υγείας, τον ρωτώ εγώ προσωπικά, μαζί με τον Ζήση Πιτσιάβα. Κύριε Πλεύρη, υπάρχει μια μελέτη του Δήμου Κοζάνης και μια πρόταση για την κατασκευή καινούργιου νοσοκομείου. Και ο κύριος Πλεύρης, όπως καθότανε, μας κοίταξε γουρλώντας τα μάτια και είπε μια φράση. Μα αφού έχετε καινούργιο νοσοκομείο τώρα, 14 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, παρακαλώ. Αυτό λέω νωρίτερα. Και είπε ο κύριος Πλεύρης ότι μα είναι δυνατόν να θέλετε καινούργιο νοσοκομείο την ώρα που κάνετε επέκταση με καινούργια πτέρυγα που πάει πολύ γρήγορα αυτό και ολοκληρώνεται. Αυτό δείχνει ότι
Θα μου πείτε ότι έχει φύγει ο κύριος Πλεύρης από το Υπουργείο, λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εντάξει. Αλλά εγώ δεν βλέπω που εδράζεται αυτή το θυμάμαι, η φιλοδοξία για ένα αυτό νέο το νοσοκομείο. Θυμάμαι, αλλά δυστυχώς, ενώ αρχικά ήταν θετική ως προς την κατασκευή καινούργιου νοσοκομείου, μετά κατόπιν της αντιδράσης των δημάρχων, έγινε η τοποθέτηση του κυρίου Πλεύρη. Μετά την επέκταση του Μαμάτσιου νοσοκομείου. Επειδή ήμουν εκεί, ο κύριος Πλεύρης γούρλωσε ειλικρινώς στα μάτια του. Δεν περίμενε. Πριν από τον κύριο Πλεύρη, υπήρχε μια θετική οπτική από την κυβέρνηση για την κατασκευή νέου νοσοκομείου. Κυρία Γκάγκα, ρωτήσαμε εδώ και η οποία πάλι ξαφνιάστηκε, μάλλον δεν το γνωρίζει το θέμα. Μετά την επέκταση του νοσοκομείου έγιναν αυτά και μόλις μετά την αντίδραση των δημάρχων. Σίγμα, αλλά όπως λέει ο συνάδελφός μου, ο κύριος Ευκολίδης, αν είναι να συζητήσουμε με τους δημάρχους της περιοχής, αν χρειάζεται η Κοζάνη νέο νοσοκομείο το οποίο θα εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η δεν θα υπάρχει καμία τέτοια προοπτική. Χρειάζεται πίεση για να φέρουμε γιατρούς και κίνητρα, κυρία Κομτζίδου. Ταυτόχρονα. Αυτό το λέει ο κόσμος. Ωραία, να κάνουμε δηλαδή ένα νέο νοσοκομείο. Πρώτον, πώς να το κάνουμε, με ποια χρήματα να το κάνουμε. Και δεύτερον, εδώ και αυτό που έχουμε δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Το πρόβλημα και τα δύο είναι προβλήματα. Και η έλλειψη νοσοκομείου και η έλλειψη γιατρών. Σαφώς και ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς δεν λέει τίποτα. Όπως το βλέπω στα Γρεβένα, από εκεί ένα εξαιρετικό κτίριο, αλλά δεν είναι γιατρούς. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, η ίδρυση νέου νοσοκομείου θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπει στο τραπέζι. Όσον αφορά την προηγούμενη συζήτηση. Τη μελέτα, αν είστε δημοτική αρχή, δηλαδή θα συνεχίσετε με την ίδια μελέτη και α έχει προκαλέσει ορίμα θύελα αντιδράσεων από ολόκληρη τη δική μα κοινωνία. Μελέτη... Θα διαφορήσετε δηλαδή, γιατί εν μέρει έχει ένα δίκιο εδώ ο κύριος Ευκολίδης, ότι προκάλεσε θύελα αντιδράσεων και όχι μόνο και σε κόμματα κτλ. Λογικό είναι. Ωραία, δηλαδή εσείς θα συνεχίσετε να το διεκδικείτε με την ίδια μελέτη. Τώρα, αν θέλει προσαρμογή ή αλλαγή ή τροποποίηση μελέτη, θα το δούμε. Αλλά φυσικά αλλά θα συνεχίσετε να διεκδικείτε το νέο νοσοκομείο. Φυσικά, δηλαδή. Θα το συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Φυσικά. Πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για τις τηλεθερμάσεις. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Κομτζίδου. Ξεκινάει την Κυριακή, κανονικά Δευτέρα, δεν ξέρω, ευτυχώς είναι καλός και ο καιρός, η τηλεθέρμαση. Θα έχουμε τηλεθέρμαση φέτος. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ως μέλος και αντιδήμαρχος τη Δημοτική Αρχή τη σημερινή ότι θα έχουμε τηλεθέρμανση. Σαφώς και θα έχουμε τηλεθέρμανση. Σαφώς και θα έχουμε και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί οι μονάδες που τροφοδοτούν την τηλεθέρμανση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου θα τροφοδοτούν και θα υπάρχει επάρκεια στο σύστημα. Οι οποίες είναι εσβηστές εδώ και δύο μέρες. Δεν έχει εγώ περάσει δύο-τρεις ναι, φορές. Παρόλα τα αυτά. Δεν καίει ούτε, μία, ούτε μία. Με την έναρξη τη τηλεθέρμανση θα υπάρχει ο εφοδιασμός επαρκής. Είστε βέβαιοι γι' αυτό. Βεβαιότατα. Τηλεθέρμανση στον Κρόκο και στο Δρέπανο. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η τηλεθέρμανση στο Κρόκο και στο Δρέπανο, αν δεν ήταν η μεταλλιγνητική περίοδος, σαφώς και θα ολοκληρωνόταν. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί ως Δημοτική Αρχή το είχαμε θέσει προτεραιότητα. Οι μελέτες προχώρησαν. Σαφώς τώρα που θα λυθεί το πρόβλημα με την τηλεθέρμανση, θα προχωρήσουν και οι μελέτες ως προς το Δρέπανο και προς τον Κρόκο. Είναι μέσα στο σχεδιασμό μας και θα υλοποιηθεί. Το χρέος θα κάνετε με τη ΔΙΑΚ. 700 είναι μόνο στη ΔΕΗ. Ναι, δεν είναι η μόνη ΔΕΗ ΑΚ που έχει χρέος ως προς την ΔΕΗ. Ξέρετε ότι το χρέος αυτό προήλθε από τους ρήπους. Η ΔΕΗ ΑΚ πληρώνει κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος, αλλά τα τιμολόγια με τους ρήπους είναι τόσο υψηλά και υπέρογκα, τα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Βέβαια, έχουν γίνει σημαντικές επαφές από τον Δήμαρχο και πιστεύω ότι θα δοθεί λύση στο σχετικό πρόβλημα. Κύριε Ευκολίδη, θέλω να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είναι πολλά τα χρήματα. Πώς θα τα αποπληρώσετε, αν είστε Δημοτική Αρχή, τι θα κάνετε με τα χρέη της ΔΕΗ και τι θα διεκδικήσετε από την κυβέρνηση? Δεν πιστεύω να αυξήσετε τα τέλη, υποθέτω. Ασφαλώς. Ούτε εσείς, κυρία Κομτζίδου. Τα τέλη είδαμε ότι δεν τα αυξήσαμε. Ασφαλώς όχι, δεν θα αυξήσουμε τα τέλη. Αυτό που είπε και ο επικεφαλής μας εδώ είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάναν και κάποιοι άλλοι δήμοι, να βρούμε χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία, από το κράτος. Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένες οφειλές ασφαλώς προκύπτουν και από την αλλαγή τιμολόγησης του ρεύματος, μια αιτία. Και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει και το κράτος να συνεισφέρει σε αυτό. Γιατί μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο οφείλουμε να παρέχουμε στους συνδημότες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει περίπτωση να σκεφτείτε να μειώσετε και το κόστος του μισθολογίου των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΚ ή το αποκλείεται αυτό? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο
σε όλους και σε όλους τους τόνους ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Έτσι. Το γνωρίζουμε όλοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, όταν χρειάστηκε να γίνουν κάτι τέτοιο σε εμάς, πόσο δύσκολα καταφέραμε να διαχειριστούμε τα οικονομικά μας, τα σπίτια μας. Φανταζόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε και στους ανθρώπους υπαλλήλους αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Ασφαλώς, επομένως, δεν είναι αυτό το κριτήριο επιλύσης του προβλήματος. Κύριε Κολλήδη, για την ενέργεια τι θα κάνετε και πώς σχολιάζετε τη διάσμευση της σημερινής Δημοτικής Αρχής, ότι θα έχουμε τηλεθέρμανση φέτος. Τώρα μπορεί να κληθείτε, αν είστε εσείς Δημοτική Αρχή, στη μέση του χειμώνα, να δεν ξέρω τι κατάσταση. Σε 15 μέρες θα έχουμε πλέον πραγματικά γεγονότα. Πιστεύω ότι... Εννοείτε ότι θα κρυώσει κιόλας, γιατί... Τελευταία μας κάνουν κάτι και να είναι Δευτέρα. Έτσι, ναι, απλά θέλω και ο καιρός κρατάει, βέβαια. Ναι, αλλά θέλω είναι να σημαντική υποχρέωση να ξεκινήσει. Κάποιοι μπορεί να θέλουμε το βράδυ 2 ώρες να ζεσταθούμε, κύριε Κομιτσίδη. Νομίζω ότι με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε τίμημα. Εδώ με την κυρία Κολλήδη, εδώ στην Κοζάνη. Επομένως, γνωρίζω το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το συγκεκριμένο. Το ζείτε. Αγωνία των. Ζείτε κι εσείς, δεν ξέρεις κι εγώ. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής αυτό να το εξασφαλίσει στους δημότες. Νομίζω ότι θα υλοποιηθεί με οποιοδήποτε τίμημα και εννοώ ότι οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορέσουμε και θα καταφέρουμε να το λύσουμε ως νη δημοτική αρχή στην οποία συμμετέχω και εγώ. Το δημοτική αρχή ως νη... Ναι, ως προς την ενέργεια αυτό που είπατε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, νομίζω έχει υποθεί και στο τραπέζι αυτό, ότι έχουμε κάνει την ενεργειακή κοινότητα για τη ΔΕΙΑΚ με τα 5 ΜΒ, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε από εκεί ενέργεια, επειδή είπατε για την ενέργεια, ρωτήσατε. Και για τον ηλεκτροφωτισμό. Και για την ηλεκτροδότηση. Και επιπλέον κάνουμε μελέτες για το πρασίνισμα της τηλεθέρμανσης. Ναι, βάζοντας ως ρήτρα και το διοξείδιο του άνθρακα, πάντως, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, για να αποφύγουμε. Δεν είναι πολύ πράσινο. Για να αποφύγουμε. Για τον κύριο Σκουζιάκη, τον κύριο Μαλούτα, στο τελευταίο τυπέ. Ναι, για να αποφύγουμε όμως. Και το δέχτηκε ο κύριος Μαλούτας. Ναι. Για να αποφύγουμε όμως αυτό το κόστος για την τηλεθέρμανση, θεωρούμε. Υπάρχει ιστορία της ΙΘΙΑ, με την οποία συμφωνείτε, υποθέτω, έτσι, κύριε Κολλήδη. Έχει ακυρωθεί ο διαγωνισμός του κράτους, αλλά υποθέτω συμφωνείτε, δεν ξέρω. Ασφαλώς. Αυτό με την τριμερή συνεργασία αμοιβαίου ασφαλώς. Απλά αυτό που μας προβληματίζει είναι η χρόνη. Ναι, όλους νομίζω, γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είπε η κυβέρνηση ότι θα τρέξει γρήγορα. Θα σας πω ότι η Δημοτική Αρχή τον Ιανουάριο πανηγύριζε και έλεγε ότι αυτοί προσωπικά, μαζί ασφαλώς με τη συνεργασία των υπόλοιπων δύο Δήμων, καταφέραν αυτή το ΣΥΘΙΑ. Όμως, τελικά, γιατί ποιος τα κατάφερε? Νομίζω ότι ήταν επιλογή, κρατική επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν επιλογή της κρατικής εξουσίας. Χωρίς την πίεση του κ. Πλακετά, του κ. Μαλούτα και του κ. Μπιτάκη. Ασφαλώς, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αν διεκδικούμε τα εύσημα, γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που επηρεάσαμε την τελική εξέλιξη, θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να διαχειριστούμε το για ποιο λόγο καθυστερεί η υλοποίησή της. Η ακύρωση του διαγωνισμού στη ΘΙΑ έχει να κάνει με το κράτος, πάντως και σε καμία περίπτωση. Όπως ακριβώς αυτό σας ξαναλέω, όπως και με το κράτος έχει να κάνει η ακύρωση του διαγωνισμού και με το κράτος έχει να κάνει και τελικά η σύμφωνη γνώμη το να υλοποιηθεί αυτή η επένδυση. Συγγνώμη, κύριε Φουλίδη, από τη μία λέτε ότι ανέλαβε το κράτος, ότι έκανε τη μονάδα αυτήν, και από την άλλη λέτε ότι ευθυνόμαστε εμείς που καθυστέρησε και ο διαγωνισμός. Ακριβώς αυτό. Εγώ σας λέω, κυρία Κομιτσίου, ή πρέπει να αποστηθείτε. Αντιστρέφει το επιχείρημα, κύριε Κομιτσίου. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εγώ ξαναλέω, από τη στιγμή που πανηγυρίζετε ότι εσείς είστε αυτοί. Ποιος πίεσε? Εσείς. Άρα εσείς είστε και υπεύθυνοι τελικά. Δεν ήμασταν ανεύθυνοι. Άρα εσείς είστε υπεύθυνοι που δεν τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πιέσαμε. Και άρα δεν ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε ακόμα να ολοκληρωθεί. Μα δεν έχει να κάνει αυτό με τους Δήμους όμως. Συγγνώμη, αλλά. Η πίεση στην κυβέρνηση για να υλοποιήσει ένα έργο όπως είναι η ΘΙΑ έγινε από τους τρεις δημάρχους. Η μεγάλη μικρή πίεση για τον κόσμο. Το ότι δεν έγινε η ΘΙΑ όμως δεν έχει να κάνει. Το ότι ακυρώθηκε ο διαγωνισμός έχει να κάνει από ότι. Δεν ευθυνόμαστε εμείς ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα όμως είχαμε αντανακλαστικά, είδαμε που πήγαινε και πιέσαμε εγκαίρως. Και μιλάω και για τους τρεις δήμους εδώ, έτσι, όχι για το δημοσίευμα. Το σε εμάς. Το έργο αυτό. Για να μην αφήσουμε τους δημότες μας χωρίς τηλεθέρμανση. Το έργο αυτό θα παραδιδόταν εντός του 24.
Θα παραδοθεί εντός του 24. Δεν φταίνει δήμαρχη. Όχι, συγγνώμη. Και αν δεν παραδοθεί εντός του 24, ναι, έχουμε εξασφαλίσει πάλι, γιατί προνοήσαμε, ναι, ότι μέχρι τότε θα υπάρχει τηλεθέρμανση. Η Πτολεμαίδα όμως έχει προνοήσει να κάνει Λέβητες, κύριε Κοντζίδου. Κάτι το οποίο ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί, δεν έγινε. Εδώ, θα έχει σίγουρα τηλεθέρμανση. Εδώ, ναι, και εδώ σίγουρα τηλεθέρμανση, διότι έχουμε εξασφαλίσει τη λειτουργία του Αϊ-Αγίου Δημητρίου για τη λειτουργία τη τηλεθέρμανση. Τηλέφωνα έπαιρνε ο κύριος Μαλούτας και καλώς έπαιρνε τους βουλευτές. Πίεσε πάρα πολύ, φυσικά. Ναι, και έτσι έπρεπε να κάνει. Αν είναι στη Δημοτική Αρχή, δηλαδή, και το ΣΥΘΙΑ είναι παγωμένο για λόγους που έχουν να κάνουν με το κράτος και με άλλες λειτουργίες του διαγωνισμού, δηλαδή, εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε? Πρέπει να κάνουμε και εμείς τηλεφωνήματα. Όχι, δεν μιλάω για το να ανάψουν μονάδες. Θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τηλεφωνήματα. Αυτό, αν είστε Δημοτική Αρχή, το κάνετε σίγουρα. Είναι η υποχρέωσή μας ακριβώς. Αλλά για το ΣΥΘΙΑ, λέω, δηλαδή, τι διαφορετικό θα κάνατε από τον κύριο Μαλούτα? Μήπως θα πρέπει να πιέσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί? Τώρα, προχτές ακυρώθηκε, πριν ένα μήνα ακυρώθηκε. Και είπε ο υπουργός άμεσα ότι δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πρέπει να πέσει στους βουλευτές. Είτε δεν μας αρέσει, είναι και μια προσφυλή έκφραση του νυν δημάρχου μας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, θα διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Ένα ΣΥΘΙΑ. Το θέμα είναι ότι και από τις δυο σας, ο πολίτης θέλει λύσεις. Και εσείς είστε οι δύο που διεκδικείτε την ψήφο. Και σας ξαναλέω ότι σε αυτή την περίπτωση. Το ισχύει και για τους δύο. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ερχόμαστε να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Όπου πάγωσε ο διαγωνισμός και έρχεται να ξαναπροκηρυχθεί. Εμείς αυτό που οφείλουμε είναι σε συνεργασία με όλους τους βουλευτές της περιοχής μας να πιέσουμε, γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε, αφού είναι κρατική επιλογή, να πιέσουμε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Και αυτό γιατί το κριτήριο και πρώτον η περιοχή μας είναι από τις πιο κρύες περιοχές της Ελλάδος και άρα είναι απαραίτητο. Προφανώς, ο λόγος είναι προφανής. Ναι. Και δεύτερον, είναι μια περιοχή η οποία πλήττεται και οικονομικά λόγω της απολιθνητοποίησης και ένα ευθυνό οικονομικό, μια ευθυνή οικονομική ενέργεια εδώ, λοιπόν, θέλω, είναι σημαντική. Εδώ λοιπόν θέλω να δείξω και αυτό που λέει η πλευρά Μαλούτα και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ότι εμείς έχουμε ανοιχτές τις πόρτες και τους διάβλους με τη σημερινή κυβέρνηση. Το έχουμε αποδείξει. Έχουμε φέρει 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι καιρός για πειράματα. Εμπιστευτείτε μας, εμάς που ξέρουμε να φέρνουμε χρήματα στην περιοχή. Σε αυτό τι απαντάτε? Η διαχείριση των καταστάσεων. Δηλαδή, πάμε ξανά σε αυτό που είπαμε. Γιατί έχει μια καλή σχέση ο κ. Μαλούτας με την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς είναι τσακωμένος με κανέναν από τους βουλευτές της περιοχής και δεν στερείται της δυνατότητας να έρθει σε επαφή με στελέχη της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει επομένως ότι έχουμε την ίδια δυνατότητα, την ίδια ικανότητα μάλλον, να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε με την κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο οφείλουμε, ακόμα και αν δεν το ξέραμε, να το μάθουμε πολύ γρήγορα. Δεν νομίζω ότι έχουμε καμία άλλη επιλογή. Αυτό πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Παρεπιπτόντως, εδώ λέει λοιπόν ο κόσμος, κυρία Κοντζίδου, ότι πιο νεοδημοκράτης και από τους νεοδημοκράτες έχει και ο κύριος Μαλούτας. Το έχετε ακούσει. Άλλα έλεγε για τους Λιγνίτες το 19. Ήταν πιο επικριτικός για το σχέδιο πολυνειδητοποίησης. Τώρα έχει ταυτιστεί με όλες τις επιλογές της κυβέρνησης. Για ποιο λόγο να τον ψηφίσουν κάποιοι που είναι ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι που είναι πιο αριστερά? Το ότι συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση. Εγώ και κλείνω και το μάτι προς την Πλευρά Κουζιάκη, για παράδειγμα, που τελείται σε ένα μεγάλο βαθμό από ανθρώπους της αριστεράς. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν να προσπαθείς να κάνεις έργο για το καλό των δημοτών και να μην συνεργάζεσαι με την κυβέρνηση? Άλλο συνεργασία, άλλο πλήρης ταύτιση. Δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση. Γιατί υπάρχει πλήρης ταύτιση? Θέλετε να πείτε δύο επιλογές της κυβέρνησης στην περιοχή μας με τις οποίες διαφώνησε ο κ. Μαλούτας τα τελευταία δύο χρόνια? Δύο επιλογές της κυβέρνησης με την οποία διαφώνησε. Το ένα είναι η άρνηση που είπατε από τον Υπουργό για την ίδρυση του νέου νοσοκομείου, που διαφωνούμε και το διεκδικούμε. Το πρώτο. Εσείς πριν είπατε ότι ο κύριος Μητσοτάκης συμφώνησε. Όχι, εσείς είπατε μετά ότι άλλαξε. Αυτό λέω. Εμείς επιμένουμε και το διεκδικούμε. Αυτό λέω. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε συμφωνήσει αρχικά. Αλλά μετά, προκειμένου να μην υπάρχουν οι αντιδράσεις από τους δημάρχους των λοιπών δήμων, γι' αυτό έγινε η δήλωση του αρμοδίου υπουργού. Ναι. Γι' αυτό έγινε. Άρα τώρα θεωρείτε ότι η στάση κυβέρνηση είναι κατά του νοσοκομείου? Συμφωνείτε με αυτό που είπα πριν? Όχι, δεν είναι κατά. Τι? Απλώς κρατάει μία ισορροπία. Εμείς θα το διεκδικήσουμε μέχρι εσχάτου. Άλλη επιλογή της κυβέρνησης που συγκρούστηκε ή πήγε απέναντι? Άλλη επιλογή της κυβέρνησης που συγκρούστηκε απέναντι. Με την επιβολή στις ΔΕΙΑ του διοξιδίου, το φόρο του διοξιδίου.
Ήρθαμε σε σύγκρουση. Άρα απορρίπτεται το επιχείρημα ότι είστε. Το ότι συνεργάζεσαι δεν σημαίνει ότι ταυτίζεσαι. Το μακρύ χέρι κυβέρνηση λένε κάποιοι στην περιοχή. Καλά, είναι δυνατόν. Το ότι συνεργάζεσαι σημαίνει ότι ταυτίζεσαι. Άλλο ταύτιση, άλλο συνεργασία. Δηλαδή είναι δυνατόν γιατί να πηγαίνει. Γιατί θεωρείτε ότι ο κύριος Κοκαλιάρης δεν θα έχει καλή συνεργασία όσο όλοι δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες, κύριε Πλάθο. Ικανότητες. Ναι. Έχουν όλοι τις ίδιες ικανότητες για να διαπραγματευτούν. Φυσικά. Δεν έχει ο κύριος Κοκαλιάρης τις ικανότητες για να διαπραγματευτούν. Δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες. Αυτό λέω. Δεν έχει ο κύριος Κοκαλιάρης τις ίδιες ικανότητες για να διαπραγματευτεί. Εγώ δεν ξέρω. Δεν έχει την εμπειρία. Τι θεωρείτε δηλαδή τώρα. Δεν έχει κατάρτιση ή τι δεν έχει. Θεωρώ ότι εντάξει, δεν έχει τις ίδιες ικανότητες με τον κύριο Μαλούτα, όπως και να το κάνουμε. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Από τι? Αποδεικνύεται από το ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για να απαντήσετε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα από την συγκεκριμένη παράταξη. Και ο μόνος τρόπος που επικοινωνούν με τον κόσμο είναι θα σχεδιάσουμε, θα συζητήσουμε. Νωρίτερα και ο κύριος Ευκολίδης είπε για το νοσοκομείο ότι θα πάμε στους δημάρχους, θα συζητήσουμε. Επομένως θα τελειώσει η πενταετία και οι συζητήσεις θα είναι σε εξέλιξη. Αν παρέλθει όμως δυστυχώς αυτή η πενταετία, έχει χαθεί μία αυτοδιοικητική περίοδο πενταετής. Και αλίμονο στο Δήμο Κοζάνης. Τίποτα άλλο δεν λέω. Θέλω να απαντήσετε συνολικά τώρα. Αλίμονο. Είπε ο κύριος Κοκαλιάρης δεν έχει τις ικανότητες, δεν έχει την εμπειρία. Δεν έχει τις ίδιες ικανότητες. Δεν έχει την εμπειρία να ξεκινήσει. Και τις διαπραγματευτικές. Και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Όταν λέω δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί αναρωτιέμαι από τι αποδεικνύεται από κάθε μέρα. Σας είπα, γιατί δεν έχετε συγκεκριμένες θέσεις. Είναι απίστευτο αυτό που λέει η κυρία Κουνιτζίδου, ότι αποδεικνύεται από κάθε μέρα. Είναι απίστευτο. Έχει τόσο καλή γνωριμία με τον κύριο Κοκαλιάρη, που ξέρει ότι είναι ανίκανος. Δεν έχει τις ικανότητες. Καταρχήν, μάλλον, προσωπικά τον κύριο Κοκαλιάρη το συμπαθώ. Αλλά άλλο να τον θεωρώ ότι έχει ικανότητες για δήμαρχος. Κι άλλο να το συμπαθώ. Δεν σας είπα ότι δεν το συμπαθείτε. Υπάρχει διαφορά. Προσέξτε. Και ως επαγγελματία το σέβομαι και το συμπαθώ ως πρόσωπο. Είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Εδώ επιλέγουμε δήμαρχο. Εδώ επιλέγουμε δήμαρχο. Δήμαρχο του Δήμου Κοζάνης. Θέλετε να με επιτρέψετε να απαντήσω. Της Δυτικής Μακεδονίας, του μεγαλύτερου Δήμου της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλετε να με επιτρέψετε να απαντήσω. Δήμαρχο επιλέγουμε. Θέλετε να με επιτρέψουμε, σας παρακαλώ. Κύριε Ευκολίδη. Είναι απίστευτο αυτό. Εντάξει, και εσύ διακόπτατε πριν πολλές φορές. Ασφαλώς όχι όμως με αυτή την ένταση. Εντάξει, ένταση μερικές φορές ανεβαίνει. Τη δέχομαι καλοπροαίρετα, γιατί πιστεύω ότι προσπαθούμε να κάνουμε έναν δημιουργικό και γόνιμο διάλογο. Κυρία Κουνιτζίδου, εγώ δεν σας είπα αν συμπαθείτε ή όχι τον κύριο Κοκαλιάρη. Εγώ σας είπα ότι τον θεωρείτε ότι στερείται ικανοτήτων να διαπραγματευτεί. Αυτό είπα ότι δεν έχει τις ίδιες ικανότητες διαπραγμάτευσης με τον Δήμαρχο Κουτσίνο. Δεν έχει ικανότητες να διαπραγματευτεί. Δεν έχει τις ίδιες ικανότητες. Τις ίδιες ικανότητες. Εντάξει. Ας το προσπεράσουμε και έχουν όλες τις ίδιες ικανότητες διαπραγμάτευσης. Δεν έχουν όλες τις ίδιες. Είναι η άποψή σας. Είναι η άποψή σας. Κύριε Κοντζίδου, παρακαλώ. Κύριε Ευκολίδη, απαντήστε λοιπόν. Ασφαλώς. Προφανώς είναι άποψη, κύριε Ευκολίδη. Ασφαλώς, τη σέβομαι, αλλά θα τη πω στον αντίποδα ότι η έκφραση το αλίμονο για τα 5 χρόνια θα μου επιτρέψει θα ήθελα να κάνω με τη μορφή την δημοσιογραφική ερώτηση στην κυρία Κοντζίδου. Ευτυχώς, γιατί 4 χρόνια είχαμε τον κύριο Μαλούτα σε αυτή την θέση. Πέστε μου για ποιο λόγο, κυρία Κουντζίδου, είναι αλίμονο τι θα συμβεί αν δεν έχουμε τον κύριο Μαλούτα. Αλίμονο, καταστροφή. Ευτυχώς, γιατί τον είχαμε. Ευτυχώς, γιατί τον είχαμε. Τον είχαμε. Γιατί τον είχαμε, να πω κάτι. Πέστε μου, γιατί. Ξεκολλήσαμε το κτίριο της Ηλιαχτίδας. Ένα. Κολλημένο. Δεύτερον. Ναι. Ξεκολλήσαμε την πλατεία Λασάνη. Δεύτερον. Τρίτον, κάναμε ενεργειακές αναβαθμίσεις σε όλα τα δημοτικά σχολεία, στα περισσότερα στα χωριά, 10 ταυτοχρόνως. Κατασκευάσαμε καινούρια σχολεία, εγκρίναμε το έργο του ΣΔΙΤ, κάναμε την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου των 7 ΜΒ, τα οποία χρηματοδοτείται άμεσα, την ενεργειακή κοινότητα της ΔΕΙΑΚ με τα 5 ΜΒ. Τέλεια. Τελειώσατε. Να σας πω και άλλα πράγματα. Και στον αντίποδο θα σας πω, δυστυχώς είχαμε τη Δημοτική Αρχή αυτή, δυστυχώς, γιατί όλο αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα. Μετά το διάλειμμα. Θα με επιτρέψετε να πω. Μετά και το διάλειμμα. 200 εκατομμύρια ευρώ. Μετά το διάλειμμα θα συζητήσουμε ένα δεκάλεπτο μόνο για την καθημερινότητα. Μην με πάτε και αυτό. Ακούστε όμως, ξαναλέω, ακούω από την κυρία Κουνιτζίδου αλίμονο.
αλίμονο. Δηλαδή το 26-27% των συνδημοτών μας επέλεξε τον Κοκαλιάρη. Το υπόλοιπο, να το κάνουμε αθρηστικά, γύρω στο 40% δεν θεώρησε ικανό τον κύριο Μαλούτα. 40-60 παραπάνω. Το υπόλοιπο. Το 26 θεώρησε ικανό τον κύριο Κοκαλιάρη. Το υπόλοιπο 40 δεν θεώρησε ικανό τον κύριο Μαλούτα. Για το 26 γιατί το αφαιρείται από αυτό που δεν θεώρησε ικανό τον κύριο Μαλούτα. Για να ξεκαθαρίσω. Εντάξει. Γιατί κάποια στιγμή θα πεταχτεί η κυρία Κουιμτζίδου και θα πει: άρα εσείς στατιστικά είστε. Εντάξει, αυτό το πάμε ξανά στην αρχή τη εκπομπή. Γι' αυτό σας το ξαναλέω και λέω ότι εμείς αλίμονο στην ίδια δημοτική αρχή ελπίζουμε ότι θα τα κάνουμε καλύτερα. Δύο πράγματα. Με ποιον τρόπο θα τα κάνετε καλύτερα και με ποιου ανθρώπου καταρχήν. Παρακαλώ κύριε. Άρα είναι ανήκανοι και όλοι οι δημοτικοί. Όχι, και με ποιου ανθρώπου και με ποιον τρόπο. Όλα τα στελέχη. Όχι, δεν είπα ανήκανοι. Πλέον οι πολίτες έχουν την. Όχι, πλέον οι πολίτες έχουν μπροστά τους δύο πίνακες. Ξέρουν ότι οι ΜΕΝ θα δικήσουν με αυτούς τους 21, οι ΔΕ με αυτούς τους 21. Ξέρουν ποιοι εκλέγονται από τους ΜΕΝ, ξέρουν ποιοι εκλέγονται από τους ΔΕ και ας κρίνουν οι ίδιοι πολίτες. Αυτό το ξέρουν. Θέλω να πω ότι ξέρουν ποιοι εκλέγονται. Αν εκλεγεί ο κ. Μαλούτας, αν εκλεγεί ο κ. Κοκαλιάρης. Mm-hmm. Θέλω να πείτε αν συμφωνείτε με την. Επειδή άφησε να εννοηθεί η κυρία Κομτζίδου τώρα, ότι ο κ. Κοκαλιάρης δεν έχει τις ικανότητες να διαπραγματευτεί και δεν έχει την εμπειρία και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα. Αν συμφωνείτε με την απάντηση που έδωσε ο κ. Κοκαλιάρης εδώ σε σχετικό ερώτημα, ότι είδαμε και αυτούς που είχαν πτυχία και ότι και οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν πολλά πράγματα χωρίς να έχουν κάποιο πτυχίο. Σας είπα και πριν στην αρχή της συζήτησής μας ότι η εμπειρία και το γνωστικό αντικείμενο του καθενός στον τομέα που ανήκει είναι απαραίτητο για να βοηθήσει τη λειτουργία αυτού του Δήμου. Και το λέω το γνωστικό αντικείμενο γιατί σε αυτή την προεκλογική περίοδο πολλοί εστιάσαν, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο επίπεδο το εκπαίδευσης και όχι το μορφωτικό, γιατί το μορφωτικό είναι τελείως διαφορετικό από τις εκπαίδευσης του κύριου Κοκαλιάρη. Θα σας θυμίσω, αφού μου λέτε αυτό. Κυρίως στην κατάρτιση εστιάσματος του πτυχίου. Έτσι, τώρα, ναι. Γιατί και πολύ με πτυχία. Στην Ελλάδα ξεκινάμε με αυτό το μέτρο σύγκρισης. Και ουσιαστικά αυτό λοιπόν που λέει πλευρά τώρα Μαλούτα είναι η εμπειρία, οι παραστάσεις, η συμμετοχή σε πρόσφατη, η εξωστρέφαση, η συνέδρια κτλ. Σε πρόσφατη αναφορά του ο αρχηγός μας, ο επικεφαλής μας, είπε ότι ας αναρωτηθούν πώς αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στην περιοχή και δεν ασχολήθηκε με μόνο ένα αντικείμενο, αλλά με διάφορα δύο-τρία διαφορετικά αντικείμενα. Και σε όλα όσα ασχολήθηκε, πέτυχε. Άρα για μένα ένα βασικό κριτήριο της ικανότητας αυτού του ανθρώπου είναι και αυτό. Άρα απαντάτε σε αυτό. Ασφαλώς, ότι ο και, το δεύτερο, είπε για το πρόγραμμά σας και τις θέσεις σας. Ναι. Υπάρχει το πρόγραμμά σας κάπου δομημένο, συγκροτημένο για την επόμενη πενταετία. Τι εννοείται δομημένο και συγκροτημένο. Όπως έχουμε κάπου εμείς αυτό. Ναι. Το πρόγραμμα 2024-2025. Ναι. Υπάρχει, κακώς δεν το έχω φέρει μαζί μου, σας ξαναλέω. Ναι. Και θα σας πω ότι ένα μεγάλο. Γιατί το ρώτησε η κυρία Κομτζίδου. Ναι, ασφαλώς. Πού είναι το πρόγραμμά σας. Και θα απαντήσω στην κυρία Κομτζίδου ότι ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο, στόχος της δικής μας παράταξης, είναι να υλοποιήσουμε αυτό που λέμε εκοθέρμανση. Το έχετε ξανακούσει, φαντάζομαι, σε διάφορες συζητήσεις. Μια επένδυση των 80 εκατομμυρίων. 90. Ευχαριστώ που με διορθώνετε. Έτσι. Είναι, λέω ότι λέει ο επικεφαλής σας. Ναι, ωραία. Σωστό. Πολύ καλά το κάνετε. Τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα όμως. Από πού θα είναι χρηματοδότηση, θα ρωτούσα εγώ τώρα. Από το ΣΔΑΜ. Είναι επιδίωξη. Επομένως, απαντάμε και το ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα γραφείο στο Δήμο, το Γραφείο Προγραμματισμού, το οποίο θα είναι αυτό την επόμενη μέρα θα τρέξει να βρει τη χρηματοδότηση, γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, έτσι ασφαλώς. Είναι από το ΣΔΑΜ, δεν είναι, όχι θα τρέξει, είναι συγκεκριμένο. Άρα, επομένως. Μισό λεπτό όμως, εδώ υπάρχουν κάποια αν. Πρέπει πρώτα να βρείτε τα 2.300 περίπου στρέμματα γιατί από την έκταση της ΔΕΗ. Ναι. Που είναι ΑΕ, mm-hmm. αν σας τα δώσει η ΔΕΗ, αν βρείτε και τα 90 εκατομμύρια, που είναι περίπου το 10 με 12, σωστά, έχει δίκιο ο Γιάννης Κοκαλιάρης, mm-hmm. του συνολικού σχεδίου, 700 περίπου εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ υπάρχουν δύο αν, mm-hmm. τα οποία είναι τεράστια. Mm-hmm. Πώς θα το καταφέρετε εδώ, λοιπόν, αυτό. Ότι έχουμε και εμείς αυτή την ικανότητα. Για να ζεστάνετε πόσα νοικοκυριά. Έχουμε απαντήσει στα 15.000 νοικοκυριά. Όχι, είναι στα 7.500 νοικοκυριά.
Και είναι μόνο για τα χωριά, κύριε Ευκολίδη. Τα 15.000, γι' αυτό διακρίνω μια αντίφαση εδώ, γιατί στο πρώτο debate ο επικεφαλής σας είπε 15.000 νοικοκυριά και στο δεύτερο είπε 7.500 νοικοκυριά. Εγώ διακρίνω μια λίγο σύγχυση. Και είναι 7.500. Ναι. Τώρα το 15 με το 7.500 είναι. Σίγουρα είναι διαφορετικό νούμερο. Το 7.500 είναι μόνο για τα δημοτικά διαμερίσματα, τελικά, από ό,τι κατάλαβα το σχέδιο. Όχι για την πόλη της Κοζάνης. Εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και το είπα και στην εκπομπή. Απλά έχω δύο αν, μεγάλα αν. Πώς θα το καταφέρετε αυτό, και αν δεν βρείτε ούτε ξανά λέμε, ερχόμαστε ξανά στο προηγούμενο, στην ικανότητα τη διαπραγματευτική, έτσι, στην οποία θα ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα και θα συζητήσουμε και με τη ΔΕΗ και με την ΔΕΗ ως ιδιωτική εταιρεία, έτσι, ως ανταποδοτικό του τι έχει κάνει μέχρι τώρα στην περιοχή μας και θα βρούμε και τα... Και αν δεν το καταφέρετε... Εδώ είμαστε γι' αυτό, για να το προσπαθήσουμε. Ναι, τώρα μου θυμίζετε κάτι. Έτσι ρωτούσα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάποτε αν δεν σκίσουν το μνημόνιο. Και μου έλεγα θα σκίσουμε το μνημόνιο. Και μου έλεγα αν δεν σκίσετε το μνημόνιο. Και μου έλεγαν μα θα το σκίσουμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτάμε. Plan B. Το Plan B λοιπόν έχετε. Μου θύμισε τώρα. Για ποιο πράγμα, για πώς θα θερμάνουν τα νοικοκυριά. Ναι. Το Plan B υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν αποτύχει αυτό το σχέδιό σας, το Plan B ποιο είναι. Για να ξαναθερμάνουν. Τα νοικοκυριά, ναι, στα χωριά. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει Plan B, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Είναι ασφαλώς. Αν δηλαδή δεν πετύχει αυτό, αν δεν πάρουμε τα 2.300, αν δεν πάρουμε τα 90 εκατομμύρια, τι άλλο θα διεκδικήσετε από το ΔΑΜ, για παράδειγμα. Κύριε Πιάτσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για την περιοχή μας όσον αφορά τη θέρμανση. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί και την δημοτική. Όχι, και πολύ καλά κάνετε. Ασφαλώς. Συμφωνώ. Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει αν σε αυτό. Υπάρχει αν όμως. Στην εφαρμογή υπάρχει αν. Ναι. Στην εφαρμογή, άμα ναι, αν η ΔΕΗ αρνηθεί να σας δώσει τα 2.000 στρέμματα. Γιατί να σας δώσει τα 2.000 στρέμματα. Η μετάβαση. Δεν έχει μόνο ένα αν. Πέντε αν τουλάχιστον. Η μετάβαση ΑΕ. Πέντε αν. Η μετάβαση πάντως. Ανησυχείτε για τα αν. Είναι με την ίδια λογική, κυρία Κουντζίδου, θα πρέπει να ανησυχήσουμε και εμείς με τα αν του νοσοκομείου. Γιατί υπάρχουν πολλά άλλα. Με το νοσοκομείο συμφωνήσατε. Ναι, συμφωνούμε. Με το αν του νοσοκομείου κάναμε την έναρξη, κάναμε τη μελέτη. Είχαμε μία θετική προσέγγιση, είπαμε, από την κυβέρνηση. Κατόπιν των διαμαρτυριών. Ναι, σαν να μην πάμε. Όχι, θετική αρχικά, κύριε Πλάτσο, και κάνετε λάθος. Τώρα δεν θυμάμαι πότε έγινε. Τώρα εγώ ρώτησα τον Πλεύρη, κύριε Κουντζίδου. Ο άνθρωπος γούλεσε τα μάτια. Πώς ηγέσταν. Ο ίδιος. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πεντάλεπτο διαφημιστικό το διάλειμμα θέμα είναι και ότι... επιστρέφουμε μόνο με την καθημερινότητα. Ένα δεκάλεπτο. Όχι, θα πούμε και για τις 100 κλιματικά ουδέτερες, για την συνεδριάσεις κλπ. Άμα το συνεχίσουν, θα συνεχίσουν το πρόγραμμά μας για την πόλη της Κοζάνης που έχει ενταχθεί στις 100 κλιματικά. Τι θα ωφεληθεί ο Κοζανίτης από το πρόγραμμά σας, το έχει καταλάβει, ο Κοζανίτης. Δυστυχώς δεν το επικοινωνήσαμε σωστά. Και αυτό δεν το επικοινωνήσαμε. Ναι, θα υπάρχουν σχετικές χρηματοδοτήσεις. Θα προηγείται ο Δήμος Κοζάνης. Προηγείται σε σχετικές χρηματοδοτήσεις. Μισό λεπτό, πήρατε κανένα ευρώ μέχρι τώρα από αυτό το πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα όχι. 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 Τώρα θα πάμε αν πάλι εδώ. Όμως έχουμε καταστήσει την Κοζάνη, εντάξει. Εκεί θα πω εγώ. Γιατί. Καλά το κάνατε, αλλά τι έχω να κερδίσω εγώ ως Κοζανίτη. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κοζάνης ξεχωρίζει. Και εντάχθηκε. Ναι, κύριε Κοντζίδου μου, εντάχθηκε. Εγώ, ο Κοζανίτης που μας βλέπει, τι κερδίζει από αυτό. Θα προηγείται σε χρηματοδοτήσεις σε σχέση με έργα πόσα που θα είναι συνυφασμένα πόσα με την κλιματική αλλαγή. Πόσα θα πάρουμε και πού θα τα πάτε, αν είστε δημοτική αρχή. Θα τα πάμε σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, τι θα κάνετε. Δηλαδή, τι θα κάνετε, παράδειγμα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Ναι, ακούει ο κόσμος 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις και λέει, ωραία, παιδιά, τι θα τα κάνουμε. Ωραία, μπήκαμε. Και καλώς μπήκαμε θα και μπράβο που μπήκαμε. Εγώ θετικό είναι. Θα χρηματοδοτήσουμε τρόπους και δομές τα οποία δεν θα έχουν καθόλου. Ναι, πολύ ωραία που το περιγράφετε, αλλά σαν έκθεση μου το λέτε. Ένα, δύο, τρία, τι θα κάνετε. Ένα. Θα κάνουμε τα λεωφορεία χωρίς οδηγό. Τι, Τέσλα, ας πούμε, ναι, κάπως ναι, πράσινα. Ναι. Το ΚΤΕΤ. Θα πρασινίσουν όλες οι δομές της Κοζάνης. Όλες τις δομές της Κοζάνης. Τι των αστικών. Το ναστικό. Ναι, θα μην χωρίς, ναι, θα πάει στον Κρόκο χωρίς οδηγό. Ναι, 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 από τον δρόμο. Ναι, ναι. Στον Πατερό, ας πούμε. Να έχει να φάει εκτροπή. Ναι, η Ελλάδα. Αντιστοίχως όμως, ναι, αναμφίβολα ναι, είναι μια εξέλιξη που τιμά το Δήμο Κοζάνης. Ναι, και μπήκε με πόλεις που είναι πολύ γνωστές. Μεγάλες πόλεις άλλες. Γιάννα. Δηλαδή, μεγάλες πόλεις. Ρώτησε λοιπόν η κυρία Κουεμτζίδου και σας ρωτάει. Μισό λεπτό, κύριε Ευκολίδη.
Σας ρωτάει λοιπόν η κυρία Κοντζίδου. Ναι. Ωραία, εσύ εκλέγεστε δήμαρχη, δημοτική αρχή. Mm-hmm. Τι θα κάνετε με αυτό το πρόγραμμα, πού θα τα πάρετε τα χρήματα και πού θα τα αξιοποιήσετε. Ακόμα ειλικρινά σας μιλάω, προσπαθώ να καταλάβω και ενώ έχουμε έρθει και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιο θα είναι ακριβώς το όφελος των πολιτών. Εγώ το ρώτησα, είδατε. Σας ξαναλέω. Ωραία. Ειλικρινά και εμένα, ως απλό δημότη, ειλικρινά ακόμα δεν μπορώ να προσδιορίσω. Ωραία, τώρα όμως δεν είσαι απλός δημότης. Μπορεί να είστε αντιδήμαρχος αύριο και ο Γιάννης Κουλιάρης δήμαρχος. Τι λέει το πρόγραμμά σας για αυτή την αξιοποίηση των πόρων. Ναι. Για ποιον πόρο μιλάμε. Για τους πόρους που θα έρθουν από την έναρξη της Κοζάνης στα 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Οι οποίοι θα είναι προσδιορισμένοι για συγκεκριμένες. Πού θα τα κατευθύνετε λοιπόν εσείς. Ειλικρινά, σας ξαναλέω και τώρα ότι δεν γνωρίζω και δεν ξέρω πόσο εγκληματικό είναι αυτή η απάντηση. Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής αυτών των. Ξέρετε όμως, είστε εκπρόσωπος μια παράταξη. Ναι, καταλαβαίνω. Σε πέντε μέρες διεκδικεί τη Δημοτική Αρχή. Ναι, όχι απλά διεκδικούμε. Ναι, συνεχίζουμε. Και σε μια εβδομάδα μπορούν να σας καλέσουν σε μια συνεδρίαση. Όχι σε μια εβδομάδα, σε δύο μήνες, κύριε Κοντζίδου. Τρεις. Τρεις. Σε μια εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων. Εντάξει. Ναι, και είστε και δημοτικός σύμβουλος. Δηλαδή, δεν είστε εδώ. Κύριε Πιάτσο, προσωπικά δηλαδή, σαν παράταξη, τώρα, ναι, σαν παράταξη, τι θα κάνατε με αυτό το θέμα. Ειλικρινά μέχρι τώρα, ό,τι έχει συμβεί μέσα στο Δήμο στο επίπεδο των 100 αυτών πόλεων. 100 κλιματικών ουδέτερων πόλεων. Μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030, λέμε ολόκληρο το μακροσούρτη. Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβατοποιηθεί και δεν το λέω. Ωραία, στο πρόγραμμά σας εγώ θέλω να μου πείτε τι έχετε. Τίποτα, για το συγκεκριμένο τίποτα. Τίποτα. Για κάποια άλλα θέματα. Ποια, για μου είπατε, δεν ξέρω, εσείς μου είπατε το οικοθέρμανση, μου είπατε άλλα πράγματα που έχει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα, δεν ξέρω τι. Έχει εδώ. Για την ενεργειακή κατασκήνωση, π.χ. Έχει εδώ 37 σελίδες που λέει μέσα. Καταρχήν το πρόγραμμά μας έχει χαρτογράφηση του πολιτιστικού γίγνεσθε και δημιουργία συνολική πολιτιστική στρατηγική. Χρήση του τοπικού πόρου ανάπτυξη για έργα αναπτυξιακά προστασία του περιβάλλοντος. Εάν η Ελλήμια, Εψιλάντης κτλ. Διασύνδεση τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλω να πείτε πέντε βασικούς άξονες του προγράμματός σας, κύριε Κοντζίδου. Είναι εδώ, ας πούμε. Πέντε βασικοί άξονες. Να σας πω ότι. Αυτό μπορώ να το βρω αναρτημένο κάπου, δηλαδή το πρόγραμμά σας. Είναι το λάθος, μήπως δεν έφερα το έντυπο. Ωραία, okay. Το λάθος. Αυτό που μπορώ, θα σας πω ότι για μας στόχος είναι. Να λειτουργήσει πλέον αυτός, να αξιοποιήσουμε το σταθμό, το σταθμό του ΟΣΕ, ο οποίος τον έχουμε πάρει για 100 χρόνια και θα περάσουν τα χρόνια. Τι θα κάνετε στον ΟΣΕ? Καταρχήν θα κάνουμε την αγορά σε αυτό το συγκεκριμένο λαϊκή. Χώρο, τη λαϊκή αγορά. Αυτό έχει δρομολογηθεί νομίζω πάντα. Έχει δρομολογηθεί, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε, όχι θα προσπαθήσουμε, θα το τρέξουμε. Ναι. Έχουμε κάτι. Όχι. Ένα σημαντικό στοιχείο που στερεί η Κοζάνη είναι ο περιφερειακός δρόμος, τον οποίο επίσης για μας είναι βασικό και θα πρέπει κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Βλέπουμε ότι όλες οι σύγχρονες πόλεις και περισσότερες της Ελλάδος έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο δακτύλιο, κάτι που εμείς αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Έχετε κόστος γι' αυτό και πού θα χρηματοδοτηθεί. Και πού θα γίνει ο περιφερειακός. Τι εννοείται πού θα γίνει. Πώς θα γίνει, με ποιο πώς τρόπο, πού. Τι ακριβώς εννοείται πώς θα γίνει και πού θα γίνει. Ο περιφερειακός. Ο περιφερειακός θα γίνει, περιφερειακά της Κοζάνης. Πού θα γίνει. Πόσο, πείτε. Πού. Εννοεί η κυρία Κοντζίδου πού θα είναι η χάραξη. Ναι, η χάραξη. Αυτό. Η χάραξη για εμάς αυτό θα ασχοληθεί. Θα ασχοληθεί η αρμόδιη μηχανική και για μένα η χάραξη θα γίνει από την. Όχι για μένα, εγώ έτσι όπως τη φαντάζομαι ως αστυνομικός υπηρετώντας αυτή την πόλη, τη φαντάζομαι περιμετρικά από την περιοχή του Αλιά, περιμετρικά από την περιοχή της. Τις περιοχές. Η ιστορία νομίζω του περιφερειακού είναι αν θα κόβε τον κρόκο στη μέση με τον κόμπο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, αν γίνει ποτέ ο περιφερειακός για τον κρόκο είναι ένα ζήτημα αυτό για παράδειγμα. Το θέμα είναι να σχεδιάζουμε με ρεαλιστικό τρόπο. Ναι. Για πέστε μου λίγο. Και να υλοποιούμε. Ναι. Το θέμα είναι αυτό για μένα και το στοίχημα είναι αυτό.
Καλά, να δούμε και το αυτό. Το ΣΔΙΤ αν θα γίνει. Τέλος πάντων. Θα γίνει το ΣΔΙΤ, κύριε Πλιάστα. Κάντε το κολυμπητήριο πρώτα, κύριε Κουντζίδου. Το κολυμπητήριο έχει χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση. Πέντε χρόνια. Εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, δυστυχώς. Ναι, εμείς το βρήκαμε κλειστό. Κλειστό θα το παραδώσετε. Ή θα το συνεχίσετε. Εμείς όμως τελείωσε το κέλυφος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και κύριε, τώρα προχωράει η ενεργειακή εγώ ξέρω αναβάθμιση. 4 χρόνια δημοτική χρηματοδοτήθηκε 2 εκατομμύρια. 4 χρόνια, ναι, υπήρχε η καθυστέρηση αυτή εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Παρόλα αυτά όμως, εξασφαλίσαμε τα κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν είναι αυτό σημαντικό βήμα. Τώρα, ένα μήνα πριν. Δύο. Ποιο ένα μήνα. Τουλάχιστον. Κυριολέτη και για δάγια. Γιατί εξασφαλίστηκε για τη Λευκόβρηση. Και για τη Λευκόβρηση. 2 μήνες πριν. Ούτε δύο. Συγγνώμη. Εσείς πολύ σημαντικό έργο θα πω εγώ. Που ξεμπλοκάρει την ιστορία τη Λευκόβρηση μετά από το 2007 που θα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. 2 μήνες πριν το κάνατε και αυτό. Εντάξει τώρα. 2 μήνες πριν ολοκληρώθηκε και εντάχθηκε. Έγινε η προετοιμασία μέσα στη θητεία μας όμως. Εντάξει, το κολυμπητήριο κλειστό το αφήσατε πάντως. Κλειστό θα το αφήσετε αυτό. Δυστυχώς, ενώ υπολογίζαμε ότι θα το παραδίδαμε τώρα το 23, θα γίνει το 24. Κάποιος έχει ευθύνη εδώ. Δεν έχει ευθύνη ο κύριος Ευκολίδης πάντως. Έχει ευθύνη τα δύο πρώτα χρόνια. Έχει ευθύνη και ο κύριος Ευκολίδης στο μέτρο που ανάλογα. Ήσασταν 2 χρόνια και εσείς δημοτική αρχή. Προσωπικά εννοώ. Ότι. Και εσείς έχετε μια ευθύνη μικρή. Εσείς ο Γιάννης ο Ιωαννίδης δεν ήταν αυτή ήταν αντιπολίτευση. Αλλά και εσείς προσωπικά έχετε έτσι. Όχι ως κύριε Κοδημτζίδα, αλλά. Μια μικρή ευθύνη. Το ότι καθυστέρησε η Ιουγκοσλαβία για το ότι έγινε ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Ο πόλεμος Ουκρανίας έχει 1,5 χρόνο που έγινε τώρα. Καταρχήν δεν έβρισκε τα υλικά ο εργολάβος. Ζήτησε παράταση ο άνθρωπος, υπήρχε ο νόμος που έπρεπε να τον δώσουμε την παράταση και ταυτόχρονα ξεμπλοκάραμε και το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Το κολυμπητήριο 4 χρόνια το βρήκατε κλειστό και το αφήνετε κλειστό. Τώρα θεωρώ αν υπήρχε κάποια καθυστέρηση, τι να πω, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν κάναμε τις μελέτες και δεν γινόταν κολυμπητήριο, δεν θα είχαμε ούτε σε 10 χρόνια. Έχετε στο νου σας κάποιο κολυμπητήριο, κάποιο καινούριο εσείς, 50 πισίνα κάτι, ή θα μείνουμε με αυτό το ΣΔΙ, τα 33 μέτρα. Άγινε αυτό τώρα. Μην αμφιβάλλετε. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, μακάρι να γίνει. Εντάξει. Έχω τις αμφιβολίες μου γι' αυτό. Για τα ΣΔΙΤ έχω τις αμφιβολίες μου. Να είμαστε καλά και να τα δούμε. Καλά, να είμαστε, ναι. Ξεκινώντας βήμα με βήμα. Και τη Λασάνια αμφισβητούσατε ότι θα γίνει, κύριε Πλιάτσο. Η Λασάνια, επειδή μένω εκεί από το. Κύριε Κουεμτζίδο, στη Λασάνια μένω. Όχι, αμφισβητούσατε όμως ότι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά έγινε επιδιτίασμα. Μα το 2006 μένω στη Λασάνια. Ναι. Και ξεκίνησε το έργο το 2023. Εντάξει. Πάντως ξεκίνησε. Να κάνουμε 25 χρόνια να ξεκινήσουμε. Ένα έργο. Ξεκινώντας. Δυστυχώς οι ρυθμοί του δημοσίου αυτή. Εντάξει, εγώ δεν συμβάζομαι αυτό. Θα πρέπει να προσωπικά. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και να τελειώσουμε αυτή την ιστορία του κολυμπητήριου που ήδη υπάρχει. Έχετε στο πρόγραμμά σας κατασκευή καινούριων κλειστών κολυμπητήριων, κάτι δεν ξέρω. Σας ξαναλέω ότι ξεκινάμε βήμα-βήμα και πρέπει πρώτα απ' όλα να ολοκληρώσουμε. Την λειτουργία, να θέσουμε σε λειτουργία το κλειστό κολυμπητήριο. Η ανησυχία, ακριβώς όπως λέτε και εσείς όλων, είναι για το πώς κάποια στιγμή θα τεθεί σε λειτουργία και δεν θα χρειάζεται πολλοί από τους συμπολίτες μας να τρέχουν στα κύλα. Καλά, κανένας μετά στα κύλα, υποθέτω. Λίγοι τέλος πάντων. Λίγοι. Αν ανοίξει το κολυμπητήριο. Ναι, ναι. Όχι, σας λέω ότι γίνεται τώρα. Για αυτούς τους ανθρώπους λάτες της κολύμβησης. Ναι, έχετε στο πρόγραμμά σας κάτι καινούργιο στον χώρο του αθλητισμού, σαν κατασκευή, σαν υποδομή εννοώ. Αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει είναι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ήδη υπάρχουσες υποδομές να λειτουργήσουν με εύρυθμο τρόπο. Υπάρχουν πολλά στάδια, γήπεδα στην περιοχή, περιφερειακά, τα οποία πολλοί πολίτες ανησυχούν γιατί έχουν εγκαταληφθεί. Γήπεδα τα οποία θα μπορούσαν να είναι εστίες αθλοπαιδιών στις απομακρυσμένες περιοχές της πόλης μας. Σε αυτό θα τρέξουμε αρχικά. Στη συντήρηση δηλαδή λέτε ουσιαστικά. Αρχικά και στη συνέχεια. Και μετά βλέπετε κάτι. Πάμε σε ένα 5 λεπτό διάλειμμα και κλείνουμε μόνο με ένα τελευταίο κύκλο, μια καθημερινότητα και αδέσποτα. Λοιπόν, τελευταίος κύκλος εδώ, έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση, αλλά σε πολύ καλό τόνο, νομίζω, και με τους δύο υποψήφιους. Από την πλευρά της Ενότητας, κυρία Αλμπίδα Κοντζίδων, είναι αντιδήμαρχος οικονομικών. Από την πλευρά του Συνδυασμού μαζί για την Κοζάνη, ο Γιώργος Ευκολίδης και ιδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξάρτητος ο κ. Ευκολίδης, να το διευκρινίσω αυτό. Κύριε Ευκολίδη, πολύ μεγάλη κριτική για τα ζητήματα της καθημερινότητας, συνολικά την κριτική σας και τις θέσεις σας
Τι θα αλλάξετε στην καθημερινότητα αν εκλεγεί ο Γιάννης Κοκαλιάρης Δήμαρχος? Για πόλη και χωριά, έτσι, τα βάζω όλα μαζί, συνολικά. Κύριε Πλάτσο, αν γυρίσετε τα χωριά της περιοχής μας, ασφαλώς όχι όλα, τα περισσότερα μας αυτών, θα διαπιστώσετε μια στασιμότητα. Και οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης κάποιων έκτακτων αναγκών, όχι έκτακτων, γίνονται τελείως αργοπορημένα και ασθμένοντας. Δηλαδή, και ίσως να βρούμε και μια αιτία για ποιο λόγο στον Ενελίσποντο εμείς πήραμε αυτό το ποσοστό, το συντριπτικό, και για ποιο λόγο στη συγκεκριμένη περιοχή η ενότητα δεν πήγε καλά. Θεωρείτε ευθέως ότι ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος των τοπικών ενωτήτων ασχολήθηκε κυρίως με άλλες περιοχές και όχι με τον Ελίσποντο? Δεν ξέρω αν έγινε στοχευμένα επιλογή συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, ρωτάω εγώ, επειδή το έχω ακούσει από άλλους υποψήφιους εδώ. Δεν είναι κάτι προσωπικό που εμένα με ενδιαφέρει ειλικρινά. Αν αυτό συνέβη, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν... Γιατί το εντοπίζετε ειδικά στον Ελίσποντο? Σας είπα ένα παράδειγμα για να σας πω ότι η συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή να σας πω κάτι... Δεν μπορεί να πει κάποιος όμως ότι στα χωριά, δηλαδή που κέρδισε, λες τον Κρόκο, που ο Κρόκος έχει χιλιάδες προβλήματα, θα σας πω εγώ, που είναι ο κύριος Μαλούδας, αλλά τα πήγε πολύ καλά στον Κρόκο. Ο κύριος Μαλούδας, που δεν τα πήγε, θα πω εγώ, και πολύ καλά, αλλά βγήκε πρώτος. Άρα θέλω να πω ότι μερικές φορές τα εκλογικά αποτελέσματα στα χωριά ειδικά δεν είναι πάντα. Με συναφή με το. Συναφή με τα πρόσωπα σε ένα βαθμό. Συμφωνούμε, αυτό το είπαμε από την αρχή. Ότι όντως τα πρόσωπα είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που επηρεάζει την τελική έκφραση των εκλογών. Όμως η κατάληξη στο πού θα πάνε αυτά τα πρόσωπα και πώς θα το διαχειριστούν είναι και αποτέλεσμα. Εγώ το λέω για παράδειγμα, επειδή έχει υποθεί εδώ σε πολλές εκπομπές ότι η Δημοτική Αρχή της Ενότητας δεν έριξε βαρύτητα σε Ιψηλάνδη και Ελίσποντο σε σχέση με Λίμια και Ανή. Και να σημειώσω ότι στον Ελίσποντο ήταν συντριπτική η νίκη, συντριπτική, πολύ μεγάλη νίκη του Κοκαλιάρη, και στον Ιψηλάνδη του Κουζιάκη. Ασφαλώς. Δεν ξέρω κατά πόσο μέτρησαν τα πρόσωπα ή κακή, αν θέλετε, αρνητική πολιτική της Ενότητας. Αν αυτό είναι αποτέλεσμα μιας επιλεκτικής στάσεις. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, επειδή το αναφέρετε ότι κάποιοι το είπανε. Υπόθηκε, δεν το υιοθετώ εγώ. Ναι, επίσης δεν το υιοθετώ κι εγώ. Σε υποθέσεις ασφαλώς δεν υπάρχει λόγος να αναφερόμαστε ούτε να το συζητάμε. Δεν αφορά εμένα αυτή η υπόθεση. Αυτό όμως που λέω εγώ είναι ότι. 24 κοινότητες είναι ανή. Τι ακριβώς εννοείται? Κέρδισε ο κύριος Μαλούδας. Ναι. Άρα. Και τη δικιά μας. Ναι. Είναι, σας ξαναλέω. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τις μισές. Ναι. Άρα... Ναι. Άρα, ξαναλέω ότι αυτό είναι συναφές με τον προσώπο που επιλέγονται για να ακούσει τη διαδικασία. Άρα τα πρόσωπα, όχι ότι δεν τα πήγε καλά ο Μαλούτας. Αλλά, σας ξαναλέω, είναι συνδυαστικό. Είναι συνδυαστικό. Είναι τα πρόσωπα, είναι και τα αποτελέσματα της διαχείρισης. Άρα τα πήγε καλά στην κοινότητα ο Μαλούτας ή δεν τα πήγε, αυτό λέω. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν τα πήγε καλά. Δεν τα πήγε. Δεν τα πήγε καλά. Άρα τότε γιατί στις μισές κοινότητες κέρδισε? Βασιζόμενο στα πρόσωπα. Δηλαδή, στις άλλες που δεν κέρδισε, δεν μέτρησαν τα πρόσωπα? Μέτρησε. Το είπαμε από την αρχή. Ότι τα πρόσωπα είναι ένας παράγοντας, ένας σημαντικός παράγοντας, ο καθοριστικότερος ενδεχομένως, αλλά στην ερώτηση για την καθημερινότητα, αν... ήταν αποτελεσματική η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, θα σας πω. Στην πόλη τότε. Κοιτάξτε, η καθημερινότητα στην πόλη πώς ήταν, για παράδειγμα? Ακούστε λίγο. Στην πόλη και με τα δέσποτα, με το περιβάλλον και όλα αυτά. Και ξαναπέστε μου τις γνώμες. Στην πόλη, μέσα στην πόλη. Η καθημερινότητα πώς τη χαρακτηρίζει, την πολιτική της δημοτικής αρχής? Να σας πω ότι ο βαθμός που θα βάζα ήταν κάτω της βάσης. Κάτω από 5. Κάτω της βάσης. Τώρα θα βγει λοιπόν να πει κυρία Κομτζίδου και κάθε κυρία Κομτζίδου. Με την δική σας λογική, που εδώ δεν μέτρησαν τόσο πολύ τα πρόσωπα στην πόλη. Πήγε πολύ καλά. Πήγε και πρώτος. Ναι. Άρα θεωρητικά ότι οι πολίτες έριξαν μια εμπιστοσύνη στον κύριο Μαλούδα στην πόλη. Κύριε Πλάτσο, και για την καθαριότητα, λέτε, κάτω από λογική, την βάση, κύριε Ευκολίδη. Και για την καθαριότητα. Όχι, συνολικά για την καθημερινότητα, είπατε, νομίζω. Κύριε Κουμιτσίδου, ή με παρακολουθείτε. Ή με παρακολουθείτε ή είστε μες στο μυαλό μου. Θα σας πω ότι. Για την καθημερινότητα, για την καθαριότητα, έκανα πάλι αναφορά στο συγκεκριμένο τραπέζι και είπα, εξαιρείται η καθαριότητα,
η οποία, επειδή γνωρίζω και άλλες πόλεις της Ελλάδος, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτό πρέπει Πού να είναι προβληματική τομή λοιπόν για σας? Για μένα είναι οι τομείς στις οποίες είναι γνωστό ότι σπάσει και συζητιέται τις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι το πράσινο και τα σκυλιά. Όταν είναι το πράσινο, το πράσινο, δηλαδή αυτό που τρέχουμε ασθμένοντας την τελευταία στιγμή και πάντα καθυστερημένα, να συντηρήσουμε τα πάρκα τα οποία έχουμε, να κόψουμε τα χόρτα τα οποία οφείλουμε να κόψουμε και όσο και στο βαθμό που δεν αφορά τον Δήμο αλλά τους ιδιώτες, να τρέξουμε τις διαδικασίες. Εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε αν είστε δημοτική αρχή εδώ? Θα σας πω τι θα έκανα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς το φαντάζομαι. Όχι εγώ. Εσείς, η δημοτική αρχή. Γιατί αυτή είναι εκπροσωπώ, αλλά σας ξαναλέω πώς είναι το πλάνο σε αυτή την περίπτωση. Το πλάνο λοιπόν της παράταξης Κοκαλιάρη ποιο είναι? Ότι στο επίπεδο των κοινοτικών διαμερισμάτων, των κοινοτήτων, θα υπάρχει η καθημερινή ή συχνότατη επαφή με τους κοινοτάρχες και θα δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να λύνουν τα προβλήματα εν τη γενέση τους. Δηλαδή θα υπάρχει πολύ πίεση από την πλευρά μας, για παράδειγμα, στο να εντοπίζονται τα ακατοίκητα οικόπεδα τα οποία επικνύνει βλάστηση και δημιουργεί πρόβλημα στους περιοίκους. Ιδιωτικά. Ιδιωτικά. Και τι είναι θα στο κάνετε? Πλαίσιο της, ναι, των αναδιδέτων μας. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, όπως οφείλει να κάνει η κάθε δημοτική αρχή, στα πλαίσια, δηλαδή, του, νόμου. Δηλαδή, θα ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη το τι ακριβώς ότι πρέπει να καθαρίσει το οικόπεδό του, ναι, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ναι. Και αυτό, από τη στιγμή που αυτό δεν επιτευχθεί, ναι, θα το καθαρίζουμε εμείς και θα επιβάλλουμε σε αυτόν τα κόμιστα. Αυτό συνέβη πριν από 3-4 μήνες. Πριν από 4 μήνες υπήρχε σχετική ανακοίνωση. Ναι. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Έχετε εικόνα? Θα σας πάω σε χωριά που αυτή τη στιγμή δεν έχουν να καθαριστούν σπίτια χρόνια. Χρόνια. Και ξαναλέω, αυτό προφανώς έχει να κάνει με την έλλειψη συνεννόησης. Την έλλειψη συνεννόησης ή με την έλλειψη προσωπικού? Ξεκινάμε με την έλλειψη συνεννόησης της επαφής επικοινωνίας του νυν αντιδημάρχου με τους κοινοτάρχες. Έτσι. Ναι. Και ποιος θα πάει να κόψει τα χόρτα στα ιδιωτικά οικόπεδα? Η δημοτική αρχή. Με τι μέσα και με τι προσωπικό. Λοιπόν, αυτό θα ρωτούσα. Θα σας απαντήσω. Γιατί επειδή ήταν από τα θέματα που ασχολήθηκα και το ρώτησα στη Δημοτική Αρχή και το ρώτησα με έντονο τρόπο γιατί δεν καθαρίσατε τα οικόπεδα, η απάντηση ήταν ότι δεν έχουμε προσωπικό. Και σας απαντώ ότι ρώτησα στην κυρία Κουνητσίδου όταν ήρθε το θέμα της συζήτησης πρόσληψης προσωπικού. Γιατί ενώ παίρνουμε προσωπικό για οδηγούς, για χειριστές, για οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν μέσα σε αυτό το πλαίσιο των προσλήψεων των 8 μήνων δεν παίρνουμε και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς που πρέπει. Δηλαδή εσείς θα πάρετε πόσους υπαλλήλους για να κάνουν αυτή τη δουλειά? Αυτή τη στιγμή, με την πρόχειρη εικόνα που έχω, υπάρχουν τουλάχιστον 2 χορτοκοπτικά μηχανήματα, ξεκινάμε με αυτό, 2 χορτοκοπτικά μηχανήματα που να αντιστοιχούν στην κάθε κοινότητα. Τουλάχιστον. Συμφωνούμε σε αυτό? Ναι, γιατί τα προμηθεύσαμε. Ναι, κυρία μου, ασφαλώς δεν είστε. Ποιος λοιπόν θα μπει να κόβει τα χόρτα αν είστε δημοτική αρχή και έχετε και την καλή συνεννόηση με τους κοινοτάρχες? Αυτή πάλι που σας ξαναείπα προηγουμένως, με αγωνία ρωτούσα την κυρία Κουμιτσίδου. Ωραία, αυτό λέω. Θα προσλάβετε λοιπόν υπαλλήλους, πόσους περίπου υπολογίζετε? Αυτό θεωρούμε εμείς απαραίτητους. Πόσους περίπου, δηλαδή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, περίπου πόσοι χρειάζονται? Εγώ έχω την εντύπωση ότι σε αυτές τις 53 κοινότητες τις οποίες έχουμε, θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Θα ήταν τελείως πρόχειρο να σας πω ένα συγκεκριμένο νούμερο αυτή τη στιγμή, αλλά γνωρίζοντας τη συγκεκριμένη διαδικασία και τη δουλειά, νομίζω ότι 15 ή 20 υπάλληλοι θα ήταν αρκετοί για να κάνουν αυτό. Οι οποίοι θα τους προσλάβετε με 8 μήνα? Με 8 μήνα. Πόσο κοστίζει αυτό, κύριε Κομιτζίδου? Είναι απαγορευτική η δαπάνη αυτή για το Δήμο. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει σχετικός προϋπολογισμός για αυτό το προσωπικό. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός, αλλά το να κάνουμε. Όχι, όχι. Ναι. Δεν μπορεί να απασχολήσει. Δεν μπορεί να πάρετε 15 ή 20 άτομα τώρα το ευθέως? Για 8 μήνες? Ναι, για 8 μήνες. Όχι, βέβαια. Γιατί είναι απαγορευτικό το ποσό στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει σχετικό περιθώριο από ιδίους πόρους. Από ιδίους πόρους. Γι' αυτό επιλέξαμε εμείς και κάναμε το πρόγραμμα των 55-67, που απασχολήσαμε αρκετό προσωπικό
από την περιοχή. Βοηθήσαμε και συμπολίτες μας οι οποίοι 55, το είχαν 65-67. Δεν μπορείτε να πάνε, δεν μπορείτε να πάνε εδώ. Πήραμε προσωπικό. Και γιατί δεν καθαρίστηκαν? Κοιτάξτε λίγο. Τα ιδιωτικά οικόπεδα είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε. Καταρχήν να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Κρατήστε όμως το ερώτημα γιατί δεν καθαρίστηκαν. Ναι, ο καινούργιος ο νόμος λέει μέχρι 30 Τετάρτου πρέπει να καθαρίζει ο κάθε ιδιοκτήτης το οικόπεδό του. Προκειμένου να αποφευχθούν πυρκαγιές κτλ. Στείλαμε τις σχετικές ειδοποιήσεις και στα μέσα κτλ. Από εκεί και πέρα επιβλήθηκαν πρόστιμα, καθαρίστηκαν κάποια οικόπεδα ιδιωτών ή με δικά τους, αρκετά. Πόσα? Ήρθανε, κάνανε στάση. Πάνω από 10. Φυσικά. Πάνω από 10. Φυσικά. Μες. Τουλάχιστον 30. 30. Βέβαια. Και έκαναν στάσεις οι άνθρωποι προκειμένου να μειωθεί το πρόστιμο στο 50% νομίζω σύμφωνα με τον νόμο και δαπάνησαν και τα χρήματα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Από εκεί και πέρα, ως προς το πράσινο το υπόλοιπο, είπατε ότι είναι σε καλό επίπεδο, δεν θυμάμαι αυτό τι είπατε. Προς την καθαριότητα. Κυρία Κουντζίδου, αν πάτε και σε κοινότητες όπως στη Σκήτη, όπως στην Καλαμιά, τις οποίες επισκέπτομαι, όπως την Ακρινή, όπως την Κοιλάδα, όπως πολλές άλλες κοινότητες αντίστοιχες, θα δείτε αμέτρητα οικόπεδα ακαθάριστα. Κοιτάξτε. Γίνονται και σχετικές καταγγελίες από τους κατοίκους. Λοιπόν, το να δούμε, δεν μου λέει τίποτα εμένα. Το θέμα είναι να έρθει εισερχόμενο στο Δήμο ότι υπάρχει στη Σκήτη π.χ. 10 οικόπεδα. Άρα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας με τον αντιδήμαρχο δεν συνεννοούνται. Όχι, ο πρόεδρος πρέπει να έρθει ή πρέπει να μας πει ότι είναι αυτά τα οικόπεδα, να βρούμε εμείς ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και να κάνουμε την ανάλογη. Έγινε ποτέ, κοιτάξτε κύριε Κουντζίδου. Πώς δεν έγινε, κάθε εμείς χρόνο αυτό γίνεται. Λέμε, επομένως, αλλά απαντώντας την ερώτηση του κυρίου Πιάτσου, λέω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με συγχρονισμό, θα πρέπει δηλαδή η ενημέρωση για τους προέδρους για να μην εφησυχάζονται να γίνεται το κρίσιμο όμως πεδίο εδώ είναι ότι για να γίνει αυτό χρειάζονται λέτε 15 με 20 προσλήψεις και η κυρία Κομιτζίδου λέει το κόστος είναι απαγορευτικό. Και σας ξαναλέω ότι απαντώντας το 55-65 το πρόγραμμα που αναφέρεται προηγουμένως, όταν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και της ρωτάω γιατί δεν παίρνετε γενικών καθηκόντων. Γιατί δεν πήραμε γενικών καθηκόντων. Κυρία Κομιτζίδου, ούτε ένα δεν είχατε πάρει. Κυρία Κομιτζίδου, ούτε ένα. Λοιπόν, γενικών καθηκόντων έχουμε πάρει. Κυρία Κομιτζίδου, ούτε ένα. Γενικών καθηκόντων μπορείς να το ανεβάσεις στον Κρέιτερ και να καθαρίσει. Κυρία, ποιο Κρέιτερ, μιλάμε για χορτοκοπτικό μηχάνημα γενικών καθηκόντων. Δεν γίνεται. Το χορτοκοπτικό πρέπει να θέλει μια εκπαίδευση. Ποιο είναι το χορτοκοπτικό, δεν είναι εγκαζό. Δεν θα βάλουμε κάποιον που δεν το ξέρει εντελώς. Πέστε μου, δηλαδή ειλικρινά μιλάτε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί ένας άνθρωπος. Εντάξει, με αυτά που βλέπουμε γύρω μας, η αλήθεια είναι ότι και με το γράμμα του νόμου θα υπάρχουν ζητηματάκια αν βάλουμε. Με το γράμμα του νόμου δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Σαφή ζητήματα. Το θέμα σαν δημοτική αρχή αυτό, αν είστε πρέπει να το προσέξετε. Να το προσέξουμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, το χορτοκοπτικό είναι για τα αγκαζό. Μην μπερδευόμαστε. Αυτά που. Φυσικά. Τα οικόπεδα. Κυρία Κουμπίνα. Άλλο Σινέζα. Δεν χρειάζεται άλλο τα διαχείριση χρήση Μισινέζα. Γενικών καθηκόντων. Λοιπόν, αυτά τα οικόπεδα είναι εγκαταλειμμένα εδώ και πολλά χρόνια. Τα χόρτα είναι σε τέτοιο σημείο που δεν καθαρίζονται ούτε με Σινέζα ούτε με χορτοκοπτικό. Άρα, μια δημοτική αρχή η οποία βασιλεύει τα τελευταία 20 χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια δεν καθαρίζει τα οικόπεδα, μου λέει. Γιατί ποιο κάθε χρόνο καθαρίζει τα οικόπεδα. Κυρία Κουμπίνα, ή καθαρίζονται κάθε χρόνο ή έχουν οικόπεδα τα οποία είναι πολλά χρόνια. Συγγνώμη. Το ότι καθαρίζουμε οικόπεδα το αμφιβάλλεται. Υπάρχουν οικόπεδα καθάριστα 50, 60. Όχι βέβαια. Κάθε χρόνο. Το είπατε. Άρα, αφού είναι κάθε χρόνο, μπορούμε να τα διαχειριστούμε, κύριε Καταρχήν, Κουτζίδου. Υπάρχουν οικόπεδα που είναι εντός οικισμών και οικόπεδα εκτός οικισμών. Ναι. Αγροτεμάχια. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει. Εσείς λέτε λοιπόν ότι θα πάρετε 15 με 20 άτομα. Για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οφείλουμε απέναντι στους συνδημότες. Για να καθαρίζουμε τα ιδιωτικά οικόπεδα. Κυρία Κουμτζίδου, γενικών καθηκόντων σημαίνει ότι την επόμενη μέρα δεν θα είναι μόνο γι' αυτό. Χρήματα θα έχουμε γι' αυτά όμως. Συγγνώμη, σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο. Χρήματα θα έχουμε γι' αυτά. Και τι θα κάνουμε. Εγώ το καλά κάνανε και το λέτε. 55-65, 57-65, αφού μπορούμε να πάρουμε ένα χειριστή μηχανίες ή ένα χειριστή οποιοδήποτε άλλο. Το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο, με συγκεκριμένη και ηλικιακή ομάδα. Συμφωνούμε. Ηλικιακή ομάδα. Αυτό προσδιορίζει. Δεν είναι και πιο μικρή ηλικία. Δεύτερον, για συγκεκριμένα καθήκοντα, για συγκεκριμένο χρόνο. Δεν ξέρω αν θα. Εσείς θα είστε 5 χρόνια δημοτική αρχή αν εκλέγετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει και θα εγκριθούν τα 8 μήνα. Οι προσλήψεις αυτές εγκρίνονται, θεωρείτε. Δηλαδή αυτές οι προσλήψεις που έχουμε κάνει. Γιατί κάθε φορά που συζητάμε εγκρίνονται όλα τα άτομα που ζητάμε. Εμένα μπορείτε. Φέτος εγκρίθηκε μία θέση. Έχω μια καλή κακή συνήθεια να ρωτάω πόσο.
θέλω να είμαι ρεαλιστής. Πόσο κοστίζει να πάρουμε 15 με 28 μηνύτες? Με 28 μηνύτες, άμα υπολογίσετε γύρω στο 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Ναι. Υπολογίστε. 40 χιλιάρικα το μήνα. 500 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι. Πού θα τα βρείτε 500 χιλιάρικα το χρόνο? Κύριε Πιάτσο, αν τρέξετε. Μισό εκατομμύριο. Κύριε Πιάτσο, αν τρέξετε στη διάβγεια, θα δείτε χρηματοδοτήσεις πολλών δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όπως για παράδειγμα την επίπλωση της. Συμφωνούμε απόλυτα, έτσι. Την επίπλωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Για το μουσείο. Αν λέτε για το μουσείο, για είναι το άλλο μουσείο. Σύστημα. Για το ξαναλέω τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Για το μουσείο. Τη βιβλιοθήκη, ναι, δηλαδή. Κακό έγινε. Όχι, καλώ. Απλά θέλω να σα πω ότι τα κεφάλαια μπορούν να βρεθούν. Από πού? Από πού. Μισό εκατομμύριο, αν κοστίζει αυτό το πράγμα. Φυσικά, 500.000 κοστίζει. Ναι. Από πού θα βρείτε μισό εκατομμύριο? Μόνο για αυτό. Αφήστε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι δεν είναι. Τώρα ο κύριο Ευκολίδη δεν ξέρω γιατί το είπε. Να προσλάβουμε 18 με 20 άτομα για να καθαρίζουμε τα ιδιωτικά οικόπεδα. Σας ξαναλέω να χαρακτηρίζονται γενικών καθηκόντων οι οποίοι. Κύριε Πιάτσο. Καλά λέτε, αλλά εγώ θέλω να τα βάζω κάτω αν βγαίνουν τα λεφτά. Είναι μισό εκατομμύριο του χρόνου. Πού θα τα βρείτε? Από πού θα κόψετε? Θα βρείτε από αλλού? Γιατί. Ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο δεν είναι αυτό? Να σας ρωτήσω κάτι. Από τους ΚΑΠ μειώνονται συνεχώς. Όχι. Κυρία Κοϊμητσίδου, πόσο είναι το ύψος του πόρου που εγκρίθηκε. Για το 17-21. Γιατί του τοπικού πόρου. Ναι. Και με το τοπικό πόρο τι θα χρηματοδοτήσει θέση εργασία? Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μαστερή. Όχι βέβαια. Θέση εργασία. Σε τι μαστερή? Νομίζω απαγορεύεται κιόλας. Από τον νόμο. Απαγορεύεται. Βέβαια, από το τοπικό πόρο. Θυμήθηκα την ιστορία του καταναλωτή του παλιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε το. Μόνο. Η οποία τι λέει. Από τον τοπικό πόρο δεν χρηματοδοτούνται τέτοια. Μια άλλη αμαρτωλή ιστορία του τοπικού Πασόκ. Θα πω εγώ, ας διαφωνήσει κύριε Κομτζίδου. Παλιά όμως. Ετών παλαιών. Επινομαρχίας. Άρα εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Πρέπει να καθαρίζονται τα οικόπεδα? Δεν νομίζω να πρέπει. Αυτό θα πει κάποιος όχι. Ωραία. Με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν, μπορούμε να πούμε? Από το Δήμο. Όχι, θα χρηματοδοτηθούν τα ιδιωτικά. Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να το κάνουμε? Με δικούς μας ή με δικούς μας υπαλλήλους? Όχι με δικούς μας υπαλλήλους. Αυτό που πρέπει να καταστήσουμε σαφές στους κατοίκους. Καταρχήν έχουμε εργολαβία. Κάθε χρόνο. Η οποία είναι, θα σας πω εγώ. Είναι η οποία είναι γύρω στις 50 με 60.000 για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Και γι' αυτό δεν καθαρίζονται ποτέ. Λοιπόν. Γιατί τα ποσά είναι πολύ μικρά. Ναι, 50-60 χιλιάδες και σε περίπτωση που αναγκαζόμαστε και πάμε να καθαρίσουμε κάποιο οικόπεδο, μετά επιβάλλεται το πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, το οποίο είναι διπλάσιο του κόστους που μας στοιχίζει εμάς το Δήμο για το καθαρισμό του ιδιωτικού οικοπαίδου. Να προχωρήσουμε την κουβέντα λοιπόν. Στα αδέσποτα, για να κλείσουμε την κουβέντα, τελευταία ερώτηση σχεδόν. Τι θα κάνετε με τα αδέσποτα? Το πρόβλημα είναι μεγάλο, το ξέρουμε. Μην πάμε τώρα στο ποιο φταίει τι κτλ. Τι θα κάνετε, θέλω και οι δύο από εδώ και πέρα. Να δημοσιεύσω και αρχή. Εγώ. Ναι. Το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά, μάλλον μπαίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένα νομικά πλαίσια. Το ξέρετε πολύ καλά, κυρία Κοϊμτζίδου, και μας δίνει συγκεκριμένες δυνατότητες. Και πάλι στο δικό σας τηλεοπτικό χώρο, είπα ότι... Στο δελτίο δίσεων, με την κυρία Τσιούρα, στην κυρία Τσιούρα ακριβώς, είπα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουν και οι Δήμοι με το κράτος, γιατί πλέον, από ό,τι φαίνεται, οι διαβουλεύσεις έγιναν αποκλειστικά και μόνο με τον... με τα φιλοζωικά σωματεία και τους, φιλοζώους. Δεν υπάρχουν φιλοζωικά σωματεία αναγνωρισμένα αυτή τη στιγμή πάντως στην πόλη, νομίζω. Αυτό κατάλαβα. Απλά σας λέω με τα φιλοζωικά σωματεία και τους φιλοζωούς. Δεν μιλάω μόνο για τη δική μας περιοχή. Α, γενικά λέτε. Ο νόμος διαμορφώνει. Ναι, απλά στη δική μας έχουμε το αρνητικό. Θέλετε να πείτε ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος, αυτό κατάλαβα. Αφήστε λίγο να σας πω. Εσείς το ίδιο λέτε. Και πρέπει να τροποποιηθεί και πρέπει πλέον κάποια στιγμή. Πρέπει κάποια στιγμή, κυρία Κοϊμτζίδου, πρέπει κάποια στιγμή οι δημοτικές αρχές που διαχειρίζονται αυτά τα προβλήματα να πιέζουν για να βρεθεί λύση. Μου δημιουργεί απορία πώς, για παράδειγμα, σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης δεν έχουν ούτε ένα αδέσποτο και γιατί δεν ανατρέχουμε ποτέ σε εκείνες τις νομοθεσίες έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τη δική μας. Και επίσης μένουμε στις πιέσεις, όπως ακριβώς είπα προηγουμένως, των φιλοζωικών σωματείων. Αυτό που επίσης σε μένα μου δημιουργεί η απορία είναι γιατί ενώ τρέχουμε οι αντιδήμαρχοι στις γενικές γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αντί να συζητήσουν μόνο
το τι ακριβώς περιλαμβάνει ο νόμος, ποια είναι η δυνατότητα, το είπα και την προηγούμενη φορά, ποια είναι η δυνατότητα στο πλαίσιο της νόμιμης ερμηνείας του νόμου να διευκολύνουμε τους Δήμους έτσι ώστε να διαχειριστούν αυτό το αντικείμενο. Κύριε Πιάτσο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν παράνομα κοινοκομεία, έτσι παράνομα με την έννοια ότι δεν έχουν άδεια. Παράταση άδειας καλύτερα, στο πούμε. Παράταση για να πάρουν άδεια. Για να πάρουν άδεια. Δεν έχουν άδεια ποτέ. Αυτό, ναι, ναι. Το πούμε. Άρα είναι χωρίς άδεια. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα πάρει μέχρι το Μάιο θα πάνε ξανά. Και θα συνεχίζει προφανώς όσο δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Τι θα κάνετε με αυτά. Ξαναλέω, προσέξτε να δείτε. Τα συγκεκριμένα κοινοκομεία, όταν εμείς απαιτούμε και καλά κάνουμε και απαιτούμε από την Δημοτική Αρχή να εφαρμόζει τους κανόνες λειτουργίας αυτών των κοινοκομείων. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τη λειτουργία αυτών των κοινοκομείων με παράτυπο τρόπο. Χωρίς τίποτα, χωρίς καμία προδιαγραφή, χωρίς καμία προϋπόθεση. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι φιλόσοφος και λάτρης των οικόσιτων. Σας κοιτάμε μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα, η πρότασή σας είναι να εφαρμόσουμε τον νόμο. Όχι. Εμένα η πρότασή μου είναι, κύριε Πιάτσο, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στο Δήμο, όχι να λειτουργήσει παράτυπα, αλλά να μπορέσει στο πλαίσιο το θεμητό. Και το θεμητό για μένα, για παράδειγμα, είναι το να δημιουργηθεί να ζητήσουμε μια διευκρινιστική από το Υπουργείο το τι θεωρούμε φυσικό χώρο. Γιατί η απάντηση στο τι πρέπει να κάνουμε τα αδέσποτα. Με αυτά τα παράνομα, όπως τα χαρακτηρίσατε, με αυτούς παράνομους χώρους, τι θα κάνετε. Για μας είναι απαραίτητη ανάγκη να τα βοηθήσουμε να λειτουργούν, γιατί διαφορετικά θα διωγγωθεί το πρόβλημα. Δηλαδή, τι θα κάνετε. Αυτό που ζητάμε. Στην πράξη, δηλαδή, τι θα κάνετε. Είναι 6 συν 1 χώροι παράνομοι. Λοιπόν, τι θα κάνετε. Θα τα βοηθήσουμε. Πώς. Παρέχοντας σε αυτά την σύντηση στο βαθμό που μπορούμε από την πλευρά του Δήμου. Έτσι. Θα μπορέσουμε να παρέχουμε σε αυτά τον εμβολιασμό για να μειώσουμε το κόστος της λειτουργίας αυτών και θα προσπαθήσουμε να συμμετέχουμε και στο τσιπάρισμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Σε αυτά που τα χαρακτηρίσατε ως παράνομα. Εσείς τα είπατε τη λέξη παράνομα. Ξαναλέω, επειδή το διευκρινίσαμε, ναι. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή κατοχή άδειας. Ναι. Άρα θα πάτε μέσα εκεί και θα πείτε ότι εμείς βάζουμε χρήματα για τον εμβολιασμό, για τη σύντηση. Θα πάμε μέσα εκεί. Ακούστε να δείτε. Εγώ λέω ότι υπάρχουν αυτά. Και μου λέτε τι θα κάνουμε με αυτά. Εγώ θέλω γι' αυτό ρωτήσω τι θα κάνουμε. Ναι. Και τι θα κάνουμε. Και ζητάω εγώ επίσης σε αυτή την περίπτωση από το Υπουργείο να μου επιτρέψει στην λειτουργία αυτών των κοινοκομείων του Δήμου πια, στο Δημοτικό Κοινοκομείο, να. Κάποια στιγμή βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη και έτυχε να περάσω από μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει φωλιά σκύλων. Φωλιά σκύλων. Οι προδιαγραφές για να μπορέσει να έχει λειτουργία κοινοκομείου ο Δήμος, το κόστος μιας φωλιάς σκύλου είναι 2.500 ευρώ. Ναι. Τελείωσε το. Προχωράει όμως το κοινοκομείο. Είδαμε και τις φωτογραφίες. Ναι. Απλά θέλω να σας πω ότι θα πρέπει και με αυστηριά όρια ότι σε αυτή τη φωλιά, την 2x2... Ναι, αυτό πρόσθετη, γιατί το αναφέρετε. Σας το λέω, δηλαδή, σας το λέω γιατί αν κάποια στιγμή ο κύριος Χ και δει, για παράδειγμα, στη φωλιά αυτή 2 σκυλιά, θα εξοργιστεί και θα πει... Ωραία, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θα κάνετε, πώς θα μειώσετε το πρόβλημα των αδέσποτων. Όταν τέθηκε το θέμα του επιχειρησιακού προγραμματισμού για τα... Που εγκρίθηκε κιόλας. Μιλάω για το περσινό όμως, και το περσινό και το φετινό εγκρίθηκε. Η βασική ερώτηση ήταν, και εκεί εστιάζω εγώ την ουσία, στο να λυθεί εν μέρη το πρόβλημα και σταδιακά να βρούμε πρόσθετα εργαλεία για να λυθεί αυτό, ήταν γιατί δεν χρησιμοποιούμε το μοναδικό όπλο που μας παρέχει ο νόμος, που είναι τα βάουτσερ ενίσχυσης των ανθρώπων που υιοθετούν σκυλιά και την μείωση των δημοτικών τελών σε ποσοστό έως και 10% σε αυτούς αντίστοιχα που υιοθετούν σκυλιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δίναμε ένα πρόσθετο... Με αυτό το κάναμε. Κυρία Κοντζίδου, σας ξαναλέω, δεν έγινε ποτέ πέρσι. Έτσι. Και σε ερώτηση που έκανα στον αντιδήμαρχο, μου είπε ότι καν δεν υπάρχει.
Ανατρέξετε αυτό το κάναμε, στο αρχείο. Το ψηφίσαμε και όλο ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα σα ξαναπών. Το ψηφίσατε, κύριε, αλλά δεν εφαρμόστηκε μάλλον, κύριε Κούρτη. Τα δώσατε τα κίνητρα για την υιοθεσία. Φυσικά. Ψηφίστηκε, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα, επειδή είμαστε στον Οκτώβριο, θα εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά. Ο μία πρώτη. Πώς θα εφαρμοστεί τώρα. Ψηφίστηκε, αλλά δεν τα δώσατε. Αυτά θα δοθούν όπως δίνονται κάθε χρόνο μέχρι 31 Τρίτου που κάνουν αιτήσεις που δίνονται για την προηγούμενη χρονιά. Σε σχετική εκπομπή εδώ με εκπροσώπους όλων των παρατάξεων, ναι, το είπε η κυρία, νομίζω, Βεντούλη. Ναι. Και είπε ο κύριος Μαγκυρίδης, ναι, αυτά λέει δεν τα δώσαμε, όντως λέει. Δεν εφαρμόστηκε ακόμη η απόφαση. Τα κίνητρα. Στην προηγούμενη τροφή, τα κίνητρα τροφή και τα λοιπά. Για τα... Ψηφίστηκαν. Στην προηγούμενη επιχειρησιακού προγράμματος δεν υπήρχε αυτή η παράμετρος, αυτή η παράγραφος, δεν υπήρχε. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει, συμπεριλαμβάνεται. Εκτός κι αν και λέω ότι και όσον αφορά το θέμα του κόστους, γιατί πολλοί μπορεί να τα τρέξουν και να πούμε και ποιος θα αναλάβει αυτό το κόστος και πώς και που θα επιβαρυνθεί. Ο νόμος λέει ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα παίζει το ρόλο του να παρέξει και έναν προϋπολογισμό, έτσι ώστε στην υλοποίησή του να χρηματοδοτηθεί. Κύριε Ευκολίδη, η σημερινή δημοτική αρχή τα τελευταία δύο χρόνια έκανε και την ιατρείο. Προχωράει τη μελέτη και το κοινοκομείο. Έκανε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 1.300 στηρώσεις μέχρι και το τέλος της χρονιάς και έχει μια καλή σχέση, ανέκτησε μια καλή σχέση με τους φιλόζωους. Ναι. Τι αρνητικό, και έφερε και από τη Γερμανία θελοντές που έκαναν εκατοντάδες κτηνίατρους. Τι αρνητικό βρίσκεται σε αυτό? Στο ότι τα δέσποτα στην πόλη μας αυξάνονται. Είπα τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, τι έκανε. Και ξαναλέω, τα δέσποτα. Εσείς δηλαδή, σε αυτά που σας ανέφερα. Όχι, ασφαλώς. Άρα το επιπλέον που θα κάνετε εσείς είναι ποιο, δηλαδή θα κρατήσετε εσείς και στηρώσεις. 1.300. Ασφαλώς. Πώς θα το κάνετε αυτό? Με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο μηχανισμό, τον οποίο λειτουργεί σήμερα. Άρα αναγνωρίζετε ότι ορθώς έπραξε η Δημοτική Αρχή εδώ. Στο βαθμό που τις αναλύσει, στο βαθμό και σε περίπτωση. Ωραία, θα προχωρήσετε και το καινούργιο κοινοκομείο και θα λειτουργήσετε και το κτηνιατρικό. Και θα προσπαθήσουμε με την πρόσφατη κοινωνική 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 όλα τα εργαλεία που μας δίνει ο νόμος και θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε καινούργια. Εγώ το μόνο διαφορετικό που έχω ακούσει είναι να δώσετε περισσότερα κίνητρα για υιοθεσία. Ναι. Είναι και το βασικότερο, και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό, κύριε Πιάτσο, μπορείτε να πείτε πώς θα υιοθετήσει ο Ιταλός ένα δέσποτα από την Κουζάνη. Με τον ίδιο τρόπο που υιοθετεί από τα ήδη υπάρχοντα παράτυπα κοινοκομεία, αυτά τα οποία μία διοδοτούμε, να το πω σωστό, ως ορολογία κοινοκομεία, δημιουργώντας την ιστοσελίδα που επίσης επιβάλλεται από τον νόμο την ιστοσελίδα, έτσι, στην οποία θα οφείλουμε. Δηλαδή, δημιουργούμε, εσείς αν εκλεγείτε, θα ανανεώσετε μια ιστοσελίδα, έτσι, θα έχετε εκεί τα αδέσποτα προς υιοθεσία. Έτσι ακριβώς. Τα οποία πώς θα τα επικοινωνήσετε στην Ιταλία και στην Ισπανία για να τα αγοράσετε. Γιατί για αγορά, για να τα πάρει, να τα υιοθετήσει και να πληρώσει και χρήματα, υποθέτω. Ποιος θα πληρώσει χρήματα, ποιος θα πληρώσει το κόστος της μετακίνησης, το αεροπορικό? Μιλάτε γιατί, για εκτός Ελλάδας. Για τα εκτός Ελλάδας. Δεν έχω καταλάβει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Κύριε Πιάτσο, όπως γίνεται, σας ξαναλέω, με τα μία διοδοτούμενα να χρησιμοποιούμε. Πώς θα φύγει το αδέσποτο από την Κοζάνη και το κοινοκομείο για να πάει στη Ρώμη, σε έναν Ιταλό? Χωρίς συνοδεία, με συνοδεία. Πόσο κοστίζει, πώς θα γίνει, δεν το έχω καταλάβει αυτό, ειλικρινά. Κύριε Πιάτσο, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα, Αν δείτε, διαβάσετε τον νόμο, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται αυτό, εσύ προϋπολογίζεις το νούμερο το οποίο θα ευελπιστείς ότι θα υιοθετήσεις, δεν θα δώσεις προς υιοθεσία. Ο Δήμος δηλαδή. Ο Δήμος, τα κοστολογεί, βλέπει δηλαδή από τη στιγμή που θα γίνει αυτό. Μιλάς με τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες, έτσι ώστε να βγει το συνολικό κόστος αυτής της μεταφοράς. Και το κράτος πλέον, αν φαντάζομαι το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Όχι, δεν το ξέρω, στο βαθμό. Το κράτος είναι δεσμευμένο βάσει αυτού και στο βαθμό που υλοποιείται ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός να χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Άργος. Να πληρώσει το κράτος, ναι, δηλαδή τη μεταφορά, ναι, από την Κοζάνη, ναι, στην Αθήνα και από την Αθήνα, ναι, στην Ιταλία. Τα αεροπορικά δηλαδή. Από τη στιγμή που προβλέπεται και προγραμματίζεται στον προϋπολογισμό, το κράτος. Ο νόμος λέει ότι παρακολουθείται με στοιχεία από τα οποία στέλνει ο Δήμος στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο,
Και αντίστοιχα έρχονται οι χρηματοδοτήσεις από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η κυρία Κουμητζίδου ξέρει πολύ καλά ότι ήδη κάποιες χρηματοδοτήσεις για κάποιες ενέργειες που έγιναν από τον Δήμο έχουν γίνει, κάποια κονδύλια έχουν έρθει. 20-24.000. Άρα, ένας από τους στόχους σας, αν εκλεγείτε, είναι να βγάλουμε κάποιον αριθμό αδέσποτων σε ζωόφυλους στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό και ακόμα και στο εσωτερικό, κύριε. Και στο εσωτερικό. Να πάνε εκεί. Οι ιατρικές θα δώσουν, είστε σίγουροι ότι θα δώσουν την άδεια για αυτές τις μεταφορές, οι ιατρικές αρχές κτλ. Οι ιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας του Δήμου, του κράτους. Δίνουν ήδη άδειες στα μία διαδοτούμενα κοινοκομεία. Κύριε Κομιτζίδου. Καταρχήν, πρώτη φορά ζητήσαμε την πρόσληψη εκτενιάτρου. Εγκρίθηκε η θέση. Ακόμα δεν μπορούσε. Δεν ήρθε όμως. Τη πρόσληψη στο κτηνιάτρο. Αν δεν υπήρχαν οι φιλόζωοι, οι Γερμανοί. Πρώτον, λειτουργήσαμε το δημοτικό κτηνιατρίο στη Λευκόβρηση και αξιοποιήσαμε τον εξοπλισμό που υπήρχε. Δεύτερον, ξεκολλήσαμε το θέμα του κοινοκομείου. Τρίτον, ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κίνητρα για τις υιοθεσίες από τους εθελοντές, τη μείωση των δημοτικών εντελών για 10. Αυτό θα πω τώρα. Για να γίνει πράξη αυτό θα γίνεται όπως γίνεται με τους πολύτεκνους, με τα ΑΜΕΑ, τα οποία υποβάλλουν τις αιτήσεις μέχρι 31 Τρίτου. Θα γίνει στο ίδιο πρόγραμμα δηλαδή και θα πάρουν αναλόγως πότε θα γίνει η υιοθεσία, για παράδειγμα. Θα γίνει τον Οκτώβριο, 10 Οκτωβρίου. Για αυτούς τους μήνες θα κάνει την αίτηση μέχρι 31 Τρίτου και θα πάρει τη μείωση των δημοτικών τελών, επιστροφή δημοτικών τελών. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Επιπλέον θα δοθούν, καταρχήν έχουν γίνει και οι υποτίστρες και τα ίστρες περιμετρικά της πόλης. Και τι θα δοθούν και τροφές. Και τι απέγιναν. Τι απέγιναν. Τι απέγιναν. Καταστράφηκαν. Ε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δοθούν τροφές στους φιλόζωους, πέρα από τη μείωση των δημοτικών τελών. Εννοείται ότι θα ενισχυθεί το πρόγραμμα των στηρώσεων, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των στηρώσεων. Τη διετία 2020-2021, πόσες στηρώσεις κάνατε, κυρία Κομιτζίδου? Ορίστε. Τη διετία 2020-2021, πόσες στηρώσεις κάνατε? Λίγες, νομίζω. Τι λίγες, ελάχιστες. Ελάχιστες. Λίγες και ελάχιστες, εντάξει. Ωραία. Τι προχώρησε όμως αυτή τη διετία? Καταρχήν δεν είχαμε κάποιες συμβάσεις για τη διαχείριση των αδεσπότων, διότι υπήρχαν κάποιες διαφωνίες. Εμένα ως πολίτη με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα όμως. Μισό λεπτό. Εμένα ως πολίτη δεν με ενδιαφέρει αν υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ σας. Όχι, μεταξύ μας δεν υπήρχαν διαφωνίες. Ποιον υπήρχαν διαφωνίες? Μεταξύ ποιον υπήρχαν? Με τον τρόπο που θα τις κάναμε. Δηλαδή ή θα γινόταν με την. Ποιο διαφωνούσε με ποιον? Διαφωνούσαν με τον τρόπο που θα γινόταν η σχετική σύμβαση. Τι διαφωνούσαν? Διαφωνούσε η υπηρεσία του Πρασίνου με την οικονομική υπηρεσία. Δεν με αφορά εμένα σαν πολίτη. Εγώ βλέπω ότι η Δημοτική Αρχή. Εγώ έβλεπα ότι η Δημοτική Αρχή έκανε σε δύο χρόνια περίπου 250 στηρώσεις για δύο χρόνια, όταν σε ένα χρόνο τώρα έκανε 1.300. Ναι. Όταν είδαμε λοιπόν ότι αυτό δύο δεν. Δύο χρόνια δεν κάνατε σχεδόν τίποτα. Με άλλον τρόπο. Σαν Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό επιταχύναμε την σύμβαση και κάναμε τις συμβάσεις αυτές. Συγγνώμη, 1.300 στηρώσεις έχει καλύψει και την τετραετία. Άμα δείτε τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά. Εννοείται. Κάνουμε πότε ξαναγίνανε 1.300. Πότε γίνανε 1.300. Αν δούμε διαχρονικά, ας δούμε κατά πόσο. Πάντως, ο κ. Μακερίδης θα είναι σίγουρα ικανοποιημένος με αυτό που λέτε. Εννοείται. Να πω κάτι. Δεν αθώνει τη διετία όμως 2021. Μας πήγε πίσω. Πολύ αυτή η ναι, μπορεί να δέσποτα. Μην υπήρχε σύμβαση, αλλά υπήρχαν αναθέσεις. Ούτε στηρώσεις που έγιναν στηρώσεις. Έγιναν στηρώσεις. Τώρα μπορεί να. Το είπατε πριν, ελάχιστες. Διετία. Εγώ είπα λίγες. Εσείς είπατε ελάχιστες, κύριε. Ελάχιστες είναι σε σχέση με τους αριθμούς τώρα του τωρινού. Είναι ελάχιστες. Σε κάθε περίπτωση. Χάσατε δύο χρόνια. Και αυτό πείτε το στον κατοίκο του Κρόκου, τη Κοζάνη, τη Ανοκόμη, του Ελισπόντου, που θα πει δεν με νοιάζει εμένα ποιο φταίει. Εγώ ξέρω ότι σε κάθε περίπτωση, τα δύο χρόνια σε κάθε δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Ναι, κάθε. Όταν το 19 βγάζετε φωτογραφίες και λέγατε η Δημοτική Αρχή Ιωαννίδη, ορίστε εδώ αδέσποτα. Εδώ αδέσποτα, εδώ αδέσποτα. Σε κάθε περίπτωση ξεκολλήσαμε δύο σημαντικά πράγματα. Και το δημοτικό, τη λειτουργία δημοτικού κτηνιατρίου και το καταφύγιο. Και επιπλέον ψηφίσαμε και για τους εθελοντές τη μείωση των δημοτικών τελών και θα την εφαρμόσουμε. Αν είστε από πότε, από πρώτου ή. Όχι, και τώρα όποιος θέλει μπορεί να υιοθετήσει. Απλώς θα κάνει την αίτηση για να πάρει τη μείωση των δημοτικών τελών, τα οποία θα μπαίνουν στο λογαριασμό. Αυτή η ιστορία με την δυνατότητα σε εισαγωγικά εξαγωγής αδέσποτων από την Κοζάνη στο εξωτερικό. Αυτό δεν το ξέρω. Πραγματικά και δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι υλοποιήσιμο.
Μπορεί να είναι ένα σχεδιασμό, αλλά θεωρώ όμως ότι είναι δύσκολο να γίνει. Αν όχι ανεφικτό. Τα κάνουν ήδη τα κοινοκομεία που υπάρχουν. Τα μη αδειοδοτούμενα τα κάνουν. Δηλαδή τι κάνουν. Στέλνουν στο εξωτερικό. Στέλνουν στο εξωτερικό σχεδιασμό. Με επαφές με συγκεκριμένους ανθρώπους. Ασφαλώς με μέσω διαδικτύου. Και τα έξοδα ποιος τα πληρώνει εκεί. Ο Ευρωπαίος που καλεί το, πες, κάνει την υιοθεσία. Ναι, αν γίνει, στη δηλαδή... δική μας περίπτωση, σας ξαναλέω, θα είναι ακόμα ένα μεγαλύτερο θέλγητρο το γεγονός ότι αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Άργος, από το χρηματοδοτικό εργαλείο. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Κύριε τώρα. Πιάτσο, σας ξαναλέω, είναι στο νόμο και είναι το εργαλείο για, το οποίο. Για το εξωτερικό δεν γνωρίζω αν θα χρηματοδοτήσει το ελληνικό κράτος. Τη μεταφορά, οι χρηματοδοτήσεις και από το πρόγραμμα Άργος είναι ελάχιστες. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Κοζάνης, ξέρετε πόσο είναι το κόστος της διαχείρισης των αδεσπότων κάθε χρόνο. Να το πω. Γύρω στις 150.000. Χώρια στους εθελοντές τις τροφές. Από το πρόγραμμα Άργος, ξέρετε πόσα χρήματα παίρνουμε. Ακριβώς. Τα βάλουμε από δικούς μας πόρους τα 150.000. Τα βάζουμε. Λοιπόν, πόσα ακόμη να ξοδέψουν. Έχει πει ο Γιάννης Κοκαλιάρης ότι υπολογίζει περίπου ένα 10 με 15.000 περίπου ένα ποσό ότι θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες κινήσεις περισσότερο. Το έχει πει εδώ. Έτσι. Έχει πει το ποσό, σε 150.000. Ναι. Συν υπολογίζει ένα 15-20.000. Δεν είναι μεγάλο ποσό, κύριε Κομιτζίδου, παντού. Γιατί όταν έρχονται οι εθελοντές δεν ξοδεύουμε χρήματα. Ναι, προφανώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκείνα δεν είναι μέσα στις 150.000 και είναι με δικούς μας πόρους. Αλλά στην ερώτηση που κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Κομιτζίδου, το πόσο θα μας στοιχήσει και μου είπατε ότι είναι δωρεάν. Εδώ ποιο είναι το πόσο θα μας στοιχίσει. Δεν πληρώνουμε τους κτηνιάδους. Ναι, οι οποίοι όμως έρχονται, μεταφέρονται και πληρώνονται όλα τα υπόλοιπα. Και σας λέω αυτό πόσο θα μας στοιχίσει. Συγγνώμη, και όταν. Είπατε δεν θα... εσείς δεν θα... συμφωνώ, έτσι πρέπει να γίνει. Εννοείται. Συγγνώμη, τι θα τους λέμε. Πληρώστε τα ξενοδοχεία σας, πληρώστε το φαγητό σας, πληρώστε τα εισιτήριά σας. Δεν θα πληρωθείτε για τις κληρώσεις. Εγώ έχω δει στη διάβγεια, είναι δημόσια αυτά όμως. Έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια το κόστος του φαγητού και αυτά. Εγώ δεν ισχύω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που ρώτησα, κυρία Κουντζίδου, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα πληρώσουμε για τις κληρώσεις, σας είπα εγώ. Και, ναι, και σας ρώτησα πόσο θα στοιχίζει όμως η διαδικασία αυτή. Εννοεί τη φιλοξενία. Φιλοξενία. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πόσα. Καταλαβαίνω. Ναι, αυτό, όχι, okay, αυτή. Εξαρτάται από τα άτομα. Εξαρτάται από τα άτομα. Αν εκλεγείτε, θα το συνεχίσετε αυτό μέχρι να. Ασφαλώς. Απλά πρέπει να ξέρουμε και μην έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πώς το διαχειρίζονται. Κλείνοντας. Κάνουμε μια σωστή διαχείριση στα οικονομικά, πιστέψτε με. Ήρθε σχετικό έγγραφο και από το ελεκτικό συνέδριο. Που λέει ότι για τις καλές πρακτικές που υιοθετεί στην οικονομική υπηρεσία ο Δήμος Κοζάνης και να κοινοποιηθεί ο τρόπος προκειμένου να λάβουν γνώση και οι άλλοι Δήμοι. Αν θέλετε, να σας το φέρω. Υπήρχαν και δύο παρατηρήσεις, αυστηρές παρατηρήσεις. Από τον ορκωτό λογιστή. Άλλο ορκωτός λογιστής, τον ισολογισμό, άλλο, στη διαδικασία. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για τη διαδικασία, στην οποία έλεγε ο ορκωτός λογιστής ότι κόβονται τιμολόγια ερήμην του Δήμου. Ερήμην της οικονομικής υπηρεσίας. Κυρία Κοϊντζίδου, αυτό έγραφε. Μη δημιουργείτε εντυπώσεις. Στον ισολογισμό γράφει ορκωτός λογιστής κάποιες παρατηρήσεις. Όχι ότι κόβονται τιμολόγια ερήμην του Δήμου. Δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Κύριε Πιάτσο, το είστε εγώ σημειώνω ότι στη σχετική ερώτηση του debate του επικεφαλής σας, ο κ. Κοκαλιάς για τα οικονομικά, στην ερώτηση νομίζω της Ρίτας Σιγούρα, είπε ότι είναι καλά. Ότι είναι καλά. Ξαναλέω. Εγώ επισημαίνω τις δύο παρατηρήσεις. Κύριε Κοκαλιάς, θα ήθελα μια απάντηση στο ερώτημα που, και τις σημειώσεις που βάζει ο κ. Ευκολίδης. Υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις στον ισολογισμό. Ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα την Επιτροπή Ελέγχου, την οποία υποχρεούμαστε να κάνουμε από τον νόμο. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Είναι η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ναι. Δεν το έχει κάνει. Δεν το έχουμε κάνει. Ναι. Έχουμε κάνει κάποια για προεργασία, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Και δύο. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Και ποιος Δήμος την έχει, την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Κυρία Κοϊντζίδου, εσείς είστε το Δήμος πρότυπο. Από εσάς περιμένουμε να δείξετε τα στοιχεία για να πω στην Ελληνική. Θα σας φέρω το έγγραφο την επόμενη φορά του Ελεκτικού Συνεδρίου να δείτε τι γράφει. Συγχαρητήρια στις παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή. Ναι, αυτό το γράφει. Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Αυτό το γράφει. Σας το λέω. Και δεύτερο, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κόβονται τιμολόγια και ξαναλέω, τα οποία δεν λαμβάνει γνώση η οικονομική υπηρεσία καθυστερημένα ή δεν λαμβάνει ποτέ γνώση. Κυρία Κοϊμτζίδου, υπάρχει τέτοια παρατήρηση. Okay. Εγώ δεν το γνωρίζω. Κύριε Πιάτσο, στην συζήτηση του ισολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ρωτήσατε τον ορκωτό και τι σας είπε λοιπόν ορκωτός. Και σας ξαναλέω, τι σας είπε, τι αφορούσε αυτό. Τι αφορούσε αυτό. Ναι.
Κάνατε ερώτηση στον οχτωτό. Τι σας είπε. Ότι σε αυτό το πράγμα δεν πρέπει να, θα πρέπει να αποφευχθεί, ότι πλέον δεν μπορεί η οικονομική υπηρεσία να μην έχει γνώση των τιμολογίων τα οποία κόβονται. Κύριε Ευκολίδη, τι λέτε τώρα. Υπάρχει περίπτωση η οικονομική υπηρεσία να μην έχει γνώση για να ανατρέξτε τιμολόγια. Στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου σας ξαναλέω. Είναι η παρατήρηση του ορκωτού λογιστή. Καταρχήν, αν δεν έχει γνώση η οικονομική υπηρεσία, δεν θα πληρωθεί το τιμολόγιο. Δηλαδή, θα εκδώσω εγώ με άφημη του Δήμου Κοζάνης τιμολόγιο, το οποίο δεν θα ξέρει η οικονομική υπηρεσία. Ξαναλέω, και από πού θα πληρωθεί. Και ξαναλέω, εγώ σας ξαναλέω ποια ήταν η παρατήρηση. Για τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου συμφωνώ και το θυμάμαι. Και για τα. Θα το κατανοήσετε λαθασμένα. Οι πληροφορίες που έχουμε και προσπάθειες σήμερα από το πρωί, κύριε Ευκολίδη, είναι ότι ο κύριος Χοκαλιάρης δεν θα συμμετάσχει σε κάποιο debate. Ναι. Την περασμένη Παρασκευή, εδώ κλείνοντας την εκπομπή, ζητήσαμε, επειδή το έχουμε δει το έργο κυρία Κοιμτζίδου και το 19 και ο Νόητο, ο κ. Μαλώτας δεν είχε έρθει σε debate, για να μην σπεύσετε να πείτε οτιδήποτε ασμένος, και οι 5 υποψήφοι δήμαρχοι δεσμεύτηκαν ότι αν είναι στο δεύτερο γύρο, θα έρθουν σε ένα debate εδώ. Ο κ. Κοκαλιάρης φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξει κάτι, ότι αρνείται να συμμετάσχει σε κάποιο debate. Ένα σχόλιο. Πώς από τη μία δεσμεύεται και από την άλλη λέει ότι δεν θα συμμετάσχει. Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο θέμα. Δεν γνωρίζω αν είναι η λυμένη απόφαση του κ. Κοκαλιάρη. Ναι, μέχρι αυτή την ώρα που υπάρχει, ότι δεν θα συμμετέχει. Ξαναλέω, δεν το γνωρίζω. Προφανώς θεωρεί ότι ό,τι ήταν να επικοινωνήσει στον κόσμο. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για δύο υποψήφους. Μέχρι και ο κ. Μπακογιάννης με τον κ. Δούκα που έχουν μια τεράστια διαφορά, αύριο κάνουν debate. Σας ξαναλέω, χωρίς να γνωρίζω το ζήτημα, προσπαθώ να δώσω μια λογική εξήγηση. Ναι. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι προφανώς ο επικεφαλής μας επικοινώνησε αυτά που έπρεπε να επικοινωνήσει στον κόσμο μέσω της βοήθειας του τηλεοπτικού χρόνου που του παρήχατε και δεν θεωρεί απαραίτητο. Δεν είναι για ενημέρωση του κόσμου όταν έχει δύο υποψήφιους μονομάχους σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Κοζάνη, να τους έχει απέναντι και να δει ο κόσμος και να βγάλει τα συμπεράσματά του έχοντας τους δύο που θα δώσει την ψήφο την Κυριακή. Ξαναλέω. Και να την παραβάλει τον έναν με τον άλλον. Εγώ το 2014 έκανα μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα τότε εκπομπή και από τότε έχει να γίνει. Mm-hmm. Μεταξύ Ιωαννίδη και Μαλώτα που και οι δύο δέχτηκαν σε αυτό το τραπέζι και έγινε μια ξέχαστη μάλλον εκπομπή. Και προς τιμή και των δύο τότε. Μου ζητάτε ξανά, λέω σε εσάς, να απαντήσω σε κάτι το οποίο. Θα ήθελα να πω ότι ξανά έγινε, λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν είναι... Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι ανέφικτο να γίνει. Ασφαλώς. Στην πλευρά Μαλούτα, σας το λέω, επειδή όλο το πρωί προσπαθούμε με τη Ρίτα Τσιούρα, με τον Λίζη Πιτσιάβα, μέχρι και διαδικτυακό διάλογο να διοργανώσουμε και να δεχθούν και για την περιφέρεια αυτό, αλλά δεν αφορά εσάς. Αφορά την περιφέρεια, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Και δεν βρίσκουμε άκρη γιατί φαίνεται ότι η πλευρά σας δεν επιθυμεί κανένα debate. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση γιατί δεν το γνωρίζω. Και η πλευρά Μαλούτα λέει ότι η πλευρά Κοκαλιάρη φοβάται το διάλογο και φοβάται την απευθεία συζήτηση των δύο. Η πλευρά Μαλούτα ισχυρίζεται αυτό. Αν αυτό συνέβαινε, δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Όχι, μιλάει για τον κύριο Κοκαλιάρη. Ξαναλέω. Ναι, και ξαναλέω. Στο επίπεδο αρχηγών. Σε επίπεδο επικεφαλής. Αν γιατί... φοβόμασταν τον διάλογο... Και όχι, μιλάει μόνο για επίπεδο αρχηγών. Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω, προσπαθώντας να ερμηνεύσω την συγκεκριμένη στάση, χωρίς να γνωρίζω βέβαια αν αυτό όντως υφίσταται, δεχόμενος στα δικά σας, τις δικές σας ενημερώσεις, θα σας πω ότι λογικά σκεπτόμενος, νομίζω ότι έχει επικοινωνήσει, ξαναλέω, αυτά που έπρεπε και θεωρεί και δεν ότι... Δεν έχει να πει κάτι απέναντι στον κύριο Μαλούτα, δηλαδή. Οι δυο τους αντιπαραβολή προχραμάτων των δύο. Τι να σας πω τώρα, κύριε Βλιάτσο, σας ξαναλέω ότι αυτό είναι η απάντηση. Κυρία Κοιμτζίδου, ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεσμεύτηκαν και να θυμίσω ότι το 2019 ο κύριος Μαλούτας, παρά τις δικές μας προσπάθειες πάλι και της Ρίτας Χιούρας και του Ζήση Πιτσιάβα, της Ρίτας Χιούρα, δεν προσήλθε σε διάλογο με τον κύριο Λευτέρη Ιωαννίδη. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είχε δεσμευτεί ότι θα προσέλθει. Εδώ υπάρχει και η δέσμευση της προσέλευσης. Οπότε, ενώ ο κύριος Κοκαλιάρης δεσμεύτηκε ότι και υποσχέθηκε ότι θα έρθει σε debate, δεν ήρθε. Υπάρχει διαφορά εδώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τότε δεν είχαμε κάποια δέσμευση. Εγώ θεωρώ ότι είναι όχι μόνο. Αλλά και τότε πάντως, για να δω τι θα επικαλυφθείτε τις επόμενες μέρες, γιατί μαθαίνω ότι θα γραφούν διάφορα κτλ. Θα παίξουν βιντεάκια, δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, και εσείς θα σας πούμε ότι το 19 δεν προσήλθατε.
Εντάξει, το 19 ήταν 19 και τώρα έχουμε 23. Το 19, επειδή θεωρούσα ότι σας συμφέρει τότε να μην. Τι εννοείται, τώρα συμφέρει και τον κύριο Κοκαλιάρη να μην έρθει. Δεν ξέρω τώρα, ας το κρίνει ο κόσμος αυτό. Αλλά τότε θεωρούσατε, εγώ κρίνω με βάση το τι ξέρω, εκ του αποτελέσματος, ότι ο κύριος Μαρούτας θεωρούσε ότι. Ναι, παρόλα αυτά, ότι το συμφέρει. Επειδή ήταν και μπροστά, το συμφέρει. Δεν και είχε υποσχεθεί ο κ. Μαλούτας. Και φάνηκε και το αποτελέσμα του, ότι μάλλον απέφυγε. Ναι, η διαφορά είναι ότι ο κ. Μαλούτας δεν υποσχέθηκε τότε. Εδώ υπάρχει μια υπόσχεση στο τραπέζι, εσείς το είπατε νωρίτερα, τον 5, ότι θα ερχόταν οι δύο. Εγώ το θεωρώ και, από τη στιγμή που υποσχέθηκε, ακριβώς έπρεπε να έχει έρθει σε ένα διάλογο και σε μια συζήτηση για να ξέρει και ο κόσμος. Το ακριβώς. Προσπαθούμε και το έχουμε τέλος πάντων προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Τώρα εξηγείτε λοιπόν κύριε Πλιάτσο γιατί μας έχετε 3 ώρες εδώ. Επειδή θα γίνει εκείνη. Α, ναι, έχετε μάλλον δίκιο εδώ. Κύριε Ευκολίδη, σε ένα λεπτό. Για ποιο λόγο να ψηφίσει δήμαρχο Κοζάνη στο Γιάννη Κοκαλιάρη, ο Κοζανίτης, βάζοντας και τους κατοίκους των χωριών. Μην παρεξηγήσουμε την Κυριακή. Στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, μου τέθηκε επίσης το ίδιο ερώτημα, προσθέτοντας γιατί να ψηφίσουν και εμένα προσωπικά. Ναι, τότε αυτό, αυτό τελείωσε τώρα. Τελικά, επειδή, απλά τώρα το ρωτώ ευθέως για δήμαρχο πλέον. Σας λέω ότι και τελικά επειδή. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Και επειδή τελικά αυτό που εξήγησα πέρασε στους πολίτες, θέλω να πιστεύω ότι και αυτό που είπα την πρώτη φορά για τον κύριο Κοκαλιάρη ισχύει. Είναι ο υποψήφιος δήμαρχος που αυτή τη στιγμή. Έχει τη γνώση και την εμπειρία σε επίπεδο διαχείρισης επιχειρήσεων. Επομένως, θα με επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ ότι τον καθιστά ικανό να συγχωρηθεί και μετά του Δήμου. Και σε αυτό προσθέτουμε με πολύ μεγάλη άνεση και ευκολία, γιατί είναι δεδομένο, την διάθεση και την όρεξη για δουλειά. Αν μου δοθεί ένας πρόσθετος χρόνος, γιατί παρέλειψα, κύριε Πλιάτσο, στην αρχή της συζήτησής μας, να πω ένα, και ίσως είναι και περασμένη η ώρα και μας βλέπουν λίγο λιγότεροι από ό,τι προηγουμένως, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνδημότες μας που μας πιστέψανε και ήρθαν κοντά μας και να τους υποσχεθώ ότι την επόμενη μέρα, μετά την Κυριακή, θα είμαστε πλάι τους για να ακούμε τα προβλήματά τους και να βρίσκουμε λύσεις σε αυτούς. Γιατί ψηφοφόροι του Κουζιάκη να ψηφίσουν εσάς? Για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε την όρεξη, τη διάθεση και θα σας πω ότι η εμπειρία είναι ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να σου τη δώσει το δικαίωμα για να την αποκτήσεις, έτσι δεν είναι? Ρώτησα του Κουζιάκη γιατί είναι περισσότεροι γι' αυτό. Μην παρεξηγήσουν του κ. Καμπορίδη. Όχι για εσάς. Μην παρεξηγήσουν του κ. Καμπορίδη ή του. Ναι. Ή τη κυρία Τίνα Κουζιάκη. Ακόμα και αυτή μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα, φυσικά. Φυσικά. Μπορεί να κρατήσει και για λίγο στις ψήφους. Ελπίζω όχι, θα ξενυχτήσουμε. Καλά κάνετε που το διευκρινίσατε, γιατί. Εγώ καθόμουν να του μετρούσα, είναι πάρα πολύ. Και τη Τίνα Κουζιάκη. Η Τίνα Κουζιάκη έχει πάρει η λαϊκή συμπλήρωση καλύτερα. Έβγαλε ξεκάθαρη ανακοίνωση, λευκό ή άκυρο, έτσι, να το πούμε αυτό. Θα το πούμε στου θεατέ σα. Αλλά εντάξει, ο κόσμο τώρα που ψήφισε Τίνα Κουζιάκη δεν σημαίνει ότι θα ψήσουν όλοι λευκό ή άκυρο. Υπάρχει κόσμο που για διάφορου λόγου. Εντάξει, ο κόσμος ειδικά σήμερα δεν ακούει πάντα αυτό. Κύριε Πλιάτσο, σας λέω και πάλι ευτυχώς το διευκρινίσατε. Το να πείσουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας δεν αφορά μόνο την παράταξη του κυρίου Κουζιάκη, αλλά αφορά όχι, όλες τις προφανώς, όλες τις παρατάξεις. Και του κυρίου Μαλούτα. Ακόμα περισσότερο να σας πω. Ακόμα κύριε περισσότερο. Γιατί να εμπιστευτεί και πάλι τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα ο κόσμος, ο Κοζανίτης, ως δήμαρχο την. Ως δήμαρχο. Γιατί. Λοιπόν, θεωρώ ότι διανύουμε μία κρίσιμη περίοδο για το Δήμο Κοζάνης. Ο Δήμος Κοζάνης δεν πρέπει να χάσει το χαρακτήρα που έχει ως ενεργειακό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο και πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Κοζάνης πρέπει να παραμείνει στο χάρτη, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και στον ευρωπαϊκό χάρτη. Νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να το κάνει η Δημοτική Αρχή με πολλή δουλειά, με όρεξη για δουλειά και με διάθεση προσφοράς. Και γιατί να σας. Και άλλοι. Νομίζω απαιτείται γνώση και εμπειρία. Δεν έχουμε περιθώρια για πειραματισμούς. Το λέω πραγματικά, έτσι ώστε να κοιτάμε στα μάτια και τους πολίτες και τα παιδιά μας. Διότι αν χαθεί αυτή η αυτοδιοικητική περίοδος της πενταετίας, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά για το Δήμο μας. Αυτοί που δεν σας ψήφισαν την πρώτη Κυριακή, γιατί να σας ψηφίσουν?
Αυτοί που δεν μας ψήφισαν, θεωρώ ότι δεν μας ψήφισαν γιατί είχαν δικά τους πρόσωπα τους άλλους συνδυασμούς. Τώρα θα κρίνουν ότι εμείς είμαστε η πιο σοβαρή πρόταση και αυτή μπορεί να διαχειριστεί το Δήμο Κοζάνης για την επόμενη πενταετία. Ο Δήμος αλλάζει και θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Έχει να πάτε εκκλησία αύριο, οτιδήποτε είστε πριν την απελευθέρωση. Αύριο η απελευθέρωση. Χρόνια πολλά στην Κοζάνη. Χρόνια πολλά για την απελευθέρωση. Καλή, να πω, καλό αγώνα, καλό κουράγιο. Δεν ξέρω τι έχετε συμφωνήσει. Καλό βράδυ σε όλους τους τηλεθεατές. Έχετε συμφωνήσει παρατάξει, θα υποθέτω τώρα κάτι. Έχετε κάνει και δύο τις μαζόξεις σας. Και υποθέτω και εσείς, έτσι. Ασφαλώς. Έχετε βρεθεί, έχετε χαράξει τη στρατηγική, ξεκινήσατε τις επισκέψεις. Να κλείσουμε το ρεπορτάζ που λέει ότι αύριο θα γίνουν σημαντικές συναντήσεις, όχι μία, αλλά τουλάχιστον δυόμιση. Κύριε Σκουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια για την εκλογή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Από ποια θέση θα το κρίνει ο λαός την Κυριακή. Θερμά συγχαρητήρια και σε εσάς και για την πρωτιά, κυρία Κοντζίδου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλάτσο. Να είστε καλά. Τώρα, αν είστε αντιπολίτευση ή συμπολίτευση, θα το κρίνει ο λαός την Κυριακή. Να είστε καλά και δύο, πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε συμπολίτευση. Θα το κρίνει ο κόσμος. Και σας καλώ και τους δύο εδώ την Κυριακή. Για να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα εδώ. Είναι ανοιχτή πρόσκληση, έτσι. Εντάξει, πολύ ευχαρίστω. Όχι αρθούμε. Μέχρι τέτοια ώρα, ελπίζω. Και δεν θα υποσχεθούμε και δεν θα έρθουμε, θα υποσχεθούμε και θα έρθουμε. Όπου να την ρίχνουμε. Κύριε Φκουλή, πραγματικά σας περιμένω. Έτσι ήταν ωραία κουβέντα. Η πρώτη φορά που τα πάμε τηλεοπτικά και χάρηκα αυτή τη συζήτηση. Και σας περιμένω να μην γύρω κουβέντα, τα λέμε λίγο πιο συχνά. Ήταν και αντιδήμαρχος, έτσι και κάνουμε πάντα και ωραίες κουβεντούλες. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.